Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι πολύ χαρούμενη απόψε γιατί φιλοξενώ εδώ στο κανάλι μας έναν άνθρωπο που, Πέτρο, είσαι φίλος. Με την έννοια του αρχαίου ελληνικού ρήματος φιλό, που σημαίνει αγαπώ. Έναν πολύ αγαπητό μου άνθρωπο, τον Πέτρο το Σαπουντζάκη, ο οποίος είναι ένας γνωστός εκπαιδευτικός και ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ανθρώπων. Με έδρα την Αθήνα, με τον οποίο έχουμε γνωριστεί πριν 3-4 χρόνια, Πέτρο, 5, πότε είχαμε γνωριστεί? Τουλάχιστον, ναι. Ναι, προσπαθώ να θυμηθώ την περίπτωση, τι ήταν τότε. Εγώ σου είχα στείλει, νομίζω, κάτι που έγραψες και ανακαλύψαμε στη συνομιλία που είχαμε μέσω μηνύματα, είχαμε και μια ηχητική κλίση, νομίζω, πριν από το 18, το 19, ανακαλύψαμε ότι έχουμε πάρα πολλά κοινά. Ναι, ναι. Είναι πολύ, πολύ γλυκό να συναντάς ανθρώπους που... ενώ νομίζεις ότι είσαι τόσο... ότι η δική σου, το δικό σου περιστατικό είναι τόσο σπάνιο, να συναντάς παρόμοια περιστατικά με την καλή έννοια, δεν το λέω την κακή έννοια. Ο Πέτρος Σαπουντζάκης είναι εκπαιδευτικός και διδάσκει στο Πολύχρωμο Σχολείο στην Αθήνα. Δεν μου έστειλε βιογραφικό, δεν στέλνει. Να διευκρινίσω ότι για το Πολύχρωμο Σχολείο θα πω δύο. Ό,τι θες. Εκπαιδευτικός είμαι στο δημόσιο. Βλέπω στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα δημόσιο σχολείο. Mm-hmm. Τώρα το Πολύχρωμο σχολείο δεν κάνουμε τη διδασκαλία, δεν είναι σχολείο κανονικό. Είναι κατηχητικό. Ναι. Εκπαιδεύουμε, απλά επιμορφώνουμε γενικά εκπαιδευτικούς κυρίως και γονείς σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, καθόντας φύλου. Εσύ με έμαθες να το λέω ερωτικός προσανατολισμός, μην μου το χαλάς τώρα. Εσύ με έμαθες. Ναι. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Εσύ με έμαθες να χρησιμοποιώ τον όρο ερωτικός προσανατολισμός. Και υπάρχει ένας άλλος όρος, θα μπορούσαμε να πούμε και ρομαντικός. Σωστά. Σωστά. Αυτά τα θέματα με είχαν προβληματίσει για προσωπικούς λόγους, βιωματικούς, αλλά και λόγω επαγγέλματος, γιατί είμαι στην εκπαίδευση. Οπότε στο Πολύχρωμο Σχολείο εστιάζουμε για το χώρο της εκπαίδευσης. Πέτρο μου, το Πολύχρωμο Σχολείο είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός? Ναι, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Ό,τι έχουμε κάνει το κάνουμε από τα χρήματα. Εγώ νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας. Δεν είχα καταλάβει πως είναι ιδιωτική πρωτοβουλία. Όχι, όχι, ιδιωτική πρωτοβουλία, και έχουμε, το ξεκινήσαμε το 2009, τότε ήταν πολύ βάρβαρες εποχές, με πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία και από μέρους μας. Και καταφέραμε σιγά σιγά με τα χρόνια, από μια ομάδα ενδυνάμωσης που ήμασταν στην αρχή, ΛΟΑΤ και εκπαιδευτικών, καταφέραμε να το κάνουμε μια ακτιβιστική ομάδα, η οποία επικοινωνεί με φορείς, με το Υπουργείο Παιδείας. Έχουμε βγάλει υλικό το οποίο έχει εγκρίνει το Υπουργείο Παιδείας. Ήμασταν από τους φορείς που πιέσαμε για να μπορέσει να μπει τελικά η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στην εκπαίδευση. Στην Ελλάδα έχει μπει τα τελευταία, από τον προηγούμενο χρόνο ξεκίνησε. Και υποτίθεται ότι θα προχωρήσει κανονικά και όλο και η εφαρμογή ακόμη δεν έχει επιτευχθεί όμως. Η εφαρμογή δεν έχει επιτευχθεί σίγουρα έτσι όπως θα θέλαμε. Ναι, θα πάρει πολλά χρόνια για να μπορέσει. Σωστά. Δηλαδή, υπολοιπόμαστε πάρα πολύ ακόμα στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Πώς ένας άνθρωπος που δεν έχει επιμορφωθεί πάνω σε ένα θέμα, σε ένα ζήτημα που δεν είναι καθαρά γνωστικό, έχει μέσα δεξιότητες, έχει στάσεις, έχει. Είναι νομίζω όλη η ζωή του είναι ανθρώπου. Είναι ανθρωπιστικό θέμα νομίζω το ζήτημα, ναι, και του σεξ και του έρωτα και του ερωτικού προσανατολισμού. Αυτό είναι πάνω απ' όλα ανθρώπινες σχέσεις. Ναι. Θέμα σχέσεων. Και πιστεύουμε ότι άμα συνεχίσει, θέλουμε να πιστεύουμε ότι το Υπουργείο θα δείξει την επιμονή και την διάθεση, γιατί άμα τα αφήσουμε έτσι, ξέρουμε ότι πάλι θα υποχωρήσει το θέμα. Στο παρελθόν, πολλές φορές είχε κάνει προσπάθεια η πολιτεία και δεν τα κατάφερε για το συγκεκριμένο. Στην Κύπρο τώρα γίνεται έτσι μια δημόσια συζήτηση, Πέτρο. Εγώ προσωπικά είπα να προλάβω λίγο τα γεγονότα και έχω ξεκινήσει στο κανάλι μου στο YouTube ένα playlist με βίντεο ψυχοσυναισθηματικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, έτσι το ονομάζω, και θα κάνω και μια σειρά στο podcast μου για ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Έψαξα να βρω ειδικούς να έρθουν να μιλήσουν, δεν ερχόντουσαν. Οπότε κάθισα και διάβασα, μελέτησα εγώ, προετοιμάστηκα και θα κάνω μια σειρά, το οποίο ίσως να σας φανεί και σας χρήσιμο, κάποια επεισόδια μπορεί να σας φανούν χρήσιμα. Δηλαδή να μιλήσουμε ανοιχτά για
ό,τι πραγματικά απασχολεί τους ανθρώπους και όχι την επιφάνεια και την ουσία. Γιατί θεωρώ ότι και εμείς οι ενήλικες χρειαζόμαστε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Και διαπαιδαγώγηση ψυχοσυναισθηματική σε σχέση με τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους και δει τις ερωτικές που εκεί είναι το κομμάτι μας το ευάλωτο, νομίζω. Ο Πέτρος είναι πολύ γραφότατος μέσα στο Facebook. Έχεις ιστοσελίδα κάπου ή να βάλω μόνο το προφίλ σου στο Facebook στην περιγραφή του βίντεο? Όχι, δεν έχω ιστοσελίδα, ότι γράφω στο Facebook. Γράφει πολύ ωραία πράγματα στο Facebook. Είναι πάρα πολύ ωραίες οι αναρτήσεις του Πέτρου. Δηλαδή, κάθε φορά που θέλω να ακούσω μια ζυγισμένη γνώμη για ένα θέμα της επικαιρότητας, ανατρέχω στο προφίλ σου. Αυτό μπορεί να με βγάζει και στα πρώτα προφίλ που έχεις εκεί πέρα. Θα κάνω stalking. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Προσπαθώ πολλές φορές γράφω πράγματα, γιατί ο λόγος μέσα στο Facebook πολύ εύκολα παρερμηνεύεται. Και αυτό είναι, προσπαθώ να γράψω μια άποψη, έχοντας υπόψη μου και τι νιώθει ο απέναντι. Αλλά γίνομαι πιο πολλές φορές, γίνομαι νομίζω λίγο σκληρό σε κάτι. Πρέπει να γινόμαστε και λίγο σκληροί. Κάνεις μια ιδιαίτερη μορφή, υπάρχει μια ιδιαίτερη μορφή ακτιβισμού μέσα στα social media, το οποίο το κάνουν άνθρωποι με γερό στομάχι. Γνωρίζω και άλλους που το κάνουν, είναι λίγοι. Αλλά έχει ανθρώπους που το κάνουν, οι οποίοι έχουν μία υποχρέωση, νομίζω ηθική, απέναντι στον εαυτό τους και απέναντι στην κοινωνία. Η έκφραση τους, η προσωπική, μέσα από τις πλατφόρμες της κοινωνικής τους δικτύωσης, τις δικές τους, να έχει μία αλφα βαρύτητα. Δηλαδή να λένε τα πράγματα με το όνομά τους και να παρέχουν μία οπτική, η οποία πολλές φορές μπορεί να μην είναι αυτή που θα προτιμήσει ο κόσμος ή αυτή που θα αρέσει στον κόσμο. Αλλά να είναι βασισμένη πάνω σε αξιακά συστήματα ουσιώδη και πάνω σε γνώσεις επιστημονικές. Κάπως έτσι, εγώ θέλω να ξέρω ότι ο άλλος έχει καταλάβει αυτό που θέλω να πω εγώ, ανεξάρτητα με το αν συμφωνεί ή διαφωνεί. Και αυτό που θα πω εγώ να μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε κάτι, να μου φέρει ένα αντίθετο επιχείρημα. Αυτό θα είναι και το όφελος για μένα. Αλλά αυτό που είχε πει ο Χριστός, αν και άθεος, μου αρέσει πάρα πολύ. Ότι πρέπει ο λόγος μας το ναι να είναι ναι και το ου να είναι ου. Δηλαδή προσπαθώ σε αυτό πάνω. Και ας γίνομαι πολλές φορές μαθητικός, να λέω ακριβώς την άποψή μου για να γίνεται κατανοητή. Λοιπόν, χθες διάβαζα ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Σκοτ Πεκ, «Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος συνεχίζεται», το δεύτερο βιβλίο της τριλογίας. Και σε αυτό το απόσπασμα που διάβαζα, ο Σκοτ Πεκ λέει κάτι πολύ έξυπνο. Μιλάει για τη σημασία που έχουν οι μύθοι, οι θρύλοι, οι παραδόσεις και μιλάει και για τη βίβλο. Και λέει ότι η βίβλος έχει μέσα πολλή σοφία, την οποία νοικιοποιούνται οι αυτεπάγγελτοι συνεχιστές του έργου του Χριστού, του Θεού και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και μπορεί ένας ψυχολόγος, για παράδειγμα, ένας εκπαιδευτικός, όπως εσύ το καλή ώρα, ένας ακτιβιστής, να βρει μέσα από τη βίβλο ένα εδάφιο που να γράφει κάτι το οποίο να του κάνει νόημα και να κάνει resonate, που λέμε στα αγγλικά, δηλαδή να πλέσει και στο χωριό μου, δηλαδή να έχει λογική και να συνάδει με αυτό που θέλει να εκφράσει. Και εγώ προσωπικώς έχω αποφασίσει ότι δεν θα τους την αφήσω τη βιβλίο. Δηλαδή όπως θέλω να έχω πρόσβαση σε οποιοδήποτε άλλο βιβλίο έχει γραφτεί στην ανθρωπότητα, θέλω να έχω και σε αυτό το βιβλίο πρόσβαση και δεν θα χάσω τη σοφία που περιέχει αυτό το βιβλίο, όπως και άλλα πολλά βιβλία περιέχουν σοφία, αλλά είναι ένα βιβλίο συμπυκνωμένης σοφίας η βίβλος, που εννοείται ότι δεν μπορείς να το πάρεις κυριολεκτικά, ειδικά αυτά της Παλαιάς Διαθήκης, με τίποτα, ενώ είναι και συμβολικά. Και γιατί να μην το πάρουμε? Αυτό που λες, στο οποίο συμφωνώ απόλυτα, γιατί είναι η δικιά μας κληρονομιά, έτσι δεν είναι? Συγγνώμη, δηλαδή δεν θα μέρος της κληρονομιάς μας, γιατί εμείς οι Έλληνες ακριβώς είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί έχουμε και την αρχαία ελληνική παιδεία, έχουμε και τη χριστιανική θρησκεία που μας δίνουν καταβολές από τις οποίες μπορούμε να βρούμε πολύ ωραία ρίσματα. Ναι, με αυτή την έννοια. Εάν θέλουμε. Ναι, και η κληρονομιά μπορεί να είναι και κάτι το οποίο δεν προέρχεται και από εδώ, δηλαδή και το ευρωπαϊκό πνεύμα. Το κληρονομήσαμε και αυτό. Οτιδήποτε έχουμε κληρονομήσει, πάλι θα το δω εγώ με το τέτοιο του Χριστού, των ταλάντων, την παραβολή, θα το κάνουμε περισσότερο. Δηλαδή, αυτό που μπορώ εγώ να πάρω μέσα από τη βίβλο δεν είναι του ιερέα. Και άμα το δούμε και ανάποδα, ή του πιστού, ας το πούμε, είναι και δικό μου το ίδιο. Και μπορώ να το μεταστοιχειώσω, να το αλλάξω, να του δώσω το νόημα και το περιεχόμενο που εγώ αντιλαμβάνομαι και αισθάνομαι για τις δικές μου ανάγκες. Τι θέλω να πω με αυτό? Εάν το δούμε αποκλειστικά
στα πλαίσια ενός κλειστού δόγματος, ο οποίο υποτίθεται ότι έχει όλες τις ολοκληρωμένες αλήθειες δικές του. Αναγκάζουμε αυτόν τον απλό άνθρωπο που δεν θα τα καταφέρει στη θρησκεία έτσι όπως είναι σήμερα και θέλει να φύγει από τη θρησκεία, τον αναγκάζουμε να νομίζει ότι αυτά τα αφήνω και πάω στα ανάποδά τους, τα αντίθετά τους. Δηλαδή, δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό. Νομίζω μία μέρα, εάν το θες και εσύ, να κάνουμε μαζί μία συζήτηση, γιατί λέω ότι με τον Πέτρο έχουμε κοινά, γιατί έχω μιλήσει και στα βιβλία μου και στο κανάλι για το γεγονός ότι οι γονείς μου ήταν μέλη μιας θρησκευτικής οργάνωσης στην Ελλάδα. Και εγώ μεγάλωσα μέσα στα πλαίσια αυτής της θρησκευτικής οργάνωσης και στα 26 μου έκανα μια επανάσταση. Ο Πέτρος μεγάλωσε σε ένα παράλληλο κλίμα, όχι στο ίδιο, όχι στην ίδια θρησκευτική οργάνωση, σε ένα παράλληλο κλίμα. Στην Αθήνα. Μεγάλωσε σε ένα τέτοιο κλίμα και μετά έκανε και αυτό στη δικιά του επανάσταση στα 23, όπως μου είπες, εγώ στα 26. Και το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές μεταξύ μας, ότι είναι μεγάλη υπόθεση να φεύγεις από ένα οργανωμένο σύστημα που είναι σαν cult και να μπορέσεις μετά να κρατήσεις τον εαυτό σου και να τον διατηρήσεις ολόκληρο. Να μην χάσεις τα λογικά σου, για να το πω έτσι πιο απλοϊκά. Δηλαδή να κάνεις μόνο... δεν θα έλεγα 180 μοίρες στροφή. Να κάνεις όσες μοίρες στροφή χρειάζεται για να είσαι ισορροπημένος. Αυτό είναι πολύ δύσκολο, γιατί σου έχουν στερήσει όσο είσαι παιδί μέσα εκεί πολλά από αυτά τα εφόδια και τις δεξιότητες που θα χρειάζονταν ως ενήλικος πλέον να ζεις. Δηλαδή, εγώ έχω ζήσει, φαντάσου, σε ένα περιβάλλον στο οποίο ο γείτονάς μας και κουμπάρος μας είχαν και τα 6 του παιδιά στο μοναστήρι. Και όλοι το θεωρούσαν ευλογία. Μέχρι που μάθαμε και καταλάβαμε ότι δεν είναι ευλογία, είναι κάτι άλλο. Γιατί άμα είναι 6 στα 6, εκεί δεν είναι θέμα κλίσης, ούτε με ήττα, ούτε με γιώτα, είναι κάτι άλλο. Anyway, το θέμα είναι ότι όλα αυτά μιλάνε για τραύμα τελικά. Όλα αυτά που λέμε, από πίσω, εμένα συνέχεια μου έρχεται η λέξη τραύμα. Σαφώς, μιλάμε για τραύμα, μιλάμε για ένα περιβάλλον δυστοπικό, το οποίο μπορεί να ήταν καλυμμένο με εύχη μουσική, τα τραγουδάκια αυτά στο κατηχητικό, με ωραία διδάγματα, ωραία τσιτάτα, αλλά ήταν ένα δυστοπικό περιβάλλον, στο οποίο έχουμε πάρει πάρα πολύ φόβο μέσα μας. Δεν ξέρω εσύ πώς το είχες βιώσει, εγώ είχα τρομερό φόβο, όχι για την κόλαση. Δεν φοβόμουν να την κόλαση, ξέρεις τι, φοβόμουν ότι θα στενοχωρήσω το Θεό. Και είναι ενδιαφέρον τώρα που είπες «είμαι άθεος». Εγώ δεν δηλώνω άθεη, νιώθω ότι είμαι άθρησκη. Religious free, χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις και εσύ αυτό που δηλώνω εγώ. Ενώ ότι δεν με εκφράζει κάποια οργανωμένη θρησκεία, ίσως είμαι και αγνωστικίστρια, δεν γνωρίζω αν υπάρχει Θεός ή όχι. Αλλά σίγουρα δεν συμφωνώ με αυτό το σύστημα στο οποίο αποδίδουμε τα πάντα σε μια δύναμη πέρα από εμάς και εμείς δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τον εαυτό μας. Και θεωρώ ότι, για να σε πάρω και πίσω στο κομμάτι που λέγαμε για τη βιβλία, η δική μου πεποίθηση είναι αυτή. Τώρα μπορεί να έχω λάθος φυσικά, εννοείται. Ότι υπάρχει μια αλήθεια η οποία είναι συμπαντική. Υπάρχει μια αλήθεια. Και υπάρχουν πολλοί δρόμοι για να φτάσουν κάποιοι άνθρωποι στην αλήθεια. Μπορεί να είναι μέσα από φιλοσοφία, μπορεί να είναι μέσα από ποίηση, μπορεί να είναι μέσα από τέχνη, μπορεί να είναι μέσα από οτιδήποτε. Οπότε, ή μέσα από τη θρησκεία, ή μέσα από τη ψυχοθεραπεία. Οπότε, ψήγματα αλήθειας υπάρχουν παντού. Να σου πω πώς το βλέπω. Γιατί ναι, το βλέπω πολύ απλά το θέμα. Ότι η Ορθοδοξία, όπως και όλες οι θρησκείες, είναι λειτουργικά συστήματα. Πώς παίρνουμε έναν υπολογιστή και για να λειτουργήσει, πρέπει να το βάλει στο λειτουργικό σύστημα. Τι περιέχει το λειτουργικό σύστημα? Ό,τι χρειάζεται το συγκεκριμένο hardware, τη συγκεκριμένη εποχή που λέμε. Και μέσα εκεί μπορεί να έχει τα βασικά θεσμικά για τις σχέσεις των ανθρώπων, τους βασικούς ηθικούς κανόνες και τους μύθους τους, για την κοσμογονία, πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος, τι σημαίνει άνθρωπος, την αξία του προσώπου και πώς η κάθε θρησκεία την πράττει. Αυτό λοιπόν το λειτουργικό σύστημα. Γιατί σε πάω τώρα και στη ρητορική μίσους. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι, επειδή συνδέεται τελικά, σήμερα θα δούμε ένα λειτουργικό σύστημα στη σημερινή κοινωνία να λειτουργεί ως η ρητορική μίσους. Τι συμβαίνει ξαφνικά? Γιατί έτσι ήταν τότε που δημιουργήθηκε, λειτουργούσε ως η ρητορική μίσους.
Οπότε αυτό λοιπόν που εγώ σκεφτόμουν είναι ότι είναι η ρητορική μίσος που θα συζητήσουμε έχει να κάνει με τη μη συγχρονικότητα. Και η μη συγχρονικότητα έχει να κάνει με το αν έχουμε απέναντι μας έναν άνθρωπο και τον βλέπουμε συγκεκριμένο με τις ανάγκες του και όχι την ιδέα του ανθρώπου. Και δεν μου αρέσουν καθόλου λοιπόν οι χώροι ιδεολογικοί που φτιάχνουν μια ιδέα για το τι είναι άνθρωπος και κλείνουν τα μάτια τους μπροστά στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Πολύ απλά και γρήγορα μπορούμε να το καταλάβουμε ότι σίγουρα το έζησε αυτό στη θρησκεία. Ως ένας γκέι που δεν υπήρχε κανένα άλλο περιθώριο, έπρεπε να ταιριάξω εγώ στην ιδέα που έχουν για τον άνθρωπο. Δεν μπορούσα ποτέ να ταιριάξω. Είπα πολλά όμως και όχι, θέλω δεν να. είπες πολλά. Όχι, κάνω αυτό το νεύμα γιατί τα σκέφτομαι αυτά που λες. Τα παίρνω και τα τρώω. Τα επεξεργάζομαι στο μυαλό μου, ναι. Γιατί σκεφτόμουν πάρα πολύ, ρε παιδί μου, για τη ρητορική μίσους και τον τοξικό λόγο. Και τι ήταν αυτά που έζησα εγώ στην εκκλησία. Και διαβάζω ένα post μέσα στην εβδομάδα, αυτές τις μέρες που μας πέρασε, που το έχει γράψει ένας, νομίζω είναι αρθρογράφος στο Antivirus. Δηλαδή ασχολείται με θέματα Και το ΛΟΑΤΚΙ. Antivirus είναι ένα περιοδικό το οποίο έχει ένα πολύ σοβαρό ΛΟΑΤΚΙ λόγο, το Ναι, Antivirus. ναι. Ναι. Τώρα δεν θυμάμαι το όνομα του αρθρογράφου, συγγνώμη. Εντάξει. Λοιπόν, και έγραφε κάτι πολύ ωραίο. Έλεγε για αυτό που ακούμε από την Εκκλησία. Είναι κάτι που τώρα αρχίζει να ξανακούγεται. Ότι αγαπάμε τον αμαρτωλό, μισούμε την αμαρτία. Αυτό λοιπόν, σαν φράση, πώς συνδυάζεται με τη ρητορική μίσους. Είναι ή δεν είναι. Και τι είναι τελικά ρητορική μίσους σήμερα, αν το δούμε για το χώρο της θρησκείας, της εκκλησίας, ας το πούμε, που είναι και η κυρίαρχη. Νομίζω είναι nuance, Πέτρο. Είναι μια λεπτή διαφοροποίηση. Δηλαδή, είναι, άμα λες αγαπάω τον αμαρτωλό, αλλά μισώ την αμαρτία. Τι μισάς δηλαδή. Μισάς το που αγαπώ. Πώς γίνεται να μισάς αυτό που αγαπώ ή το πώς αγαπώ και να μην μισάς εμένα. Θα έλεγα, λέει, άμα είσαι, είσαι κλέφτης. Άμα είναι είσαι κλέφτης. Σοφιστή αυτό το πράγμα. Ναι, μάνα μου, αλλά το να αγαπάς έναν άνθρωπο που να μην είναι ετεροκανονική η αγάπη σου για εκείνο τον άνθρωπο, είναι το ίδιο με το να κλέψεις. Δηλαδή Πολύ σωστά. Εξακολουθεί να καταδικάζει τη φύση του ανθρώπου ο οποίος αγαπά Ναι. ανθρώπους μη ετεροκανονικά. Πολύ ωραία το λες. Πολύ ωραία το λες, αλλά επειδή μπαίνουμε ήδη στη συζήτηση, αν θέλεις να βάλεις άλλη σειρά. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, πήρατε τώρα μια γεύση του τι θα ακούσετε. Το θέμα που έχω βάλει στη συζήτηση, στη συνάντηση Zoom με τον Πέτρο είναι minority stress και αγαπητική ανθρωπιστική εκφορά λόγου versus εναντίον της ρητορικής μίσους και του στερεοτυπικού λόγου. Λοιπόν, αφορμή για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με τον Πέτρο, την οποία έχει χρόνια που την εποφθαλμίω αυτή τη συζήτηση, την έβαλα στο μυαλό μου από τότε, θυμάσαι, σου είπα, σε κάποια φάση θα μιλήσουμε. Ήταν ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο που ανέβηκε πρόσφατα στο κανάλι μας, που έχει τίτλο το βίντεο «Σε μια φιλία πρέπει να μοιραζόμαστε τη φύση του ερωτικού μας προσανατολισμού. Hashtag coming out». Θα βάλω το link για εκείνο το βίντεο στην περιγραφή αυτού του βίντεο, ούτως ώστε αν κάποιοι δεν το έχουν δει να πάνε να το δουν ή αν το είδαν και ξέχασαν τι είπα, γιατί εγώ ξέχασα τι είπα, θα πάω να το δω ξανά. Λοιπόν, σε εκείνο το βίντεο μου έγραφε email ένας άνδρας γύρω στα 40, ο οποίος μου έλεγε την ιστορία του για το πώς προοδευτικά αποφάσισε να κάνει coming out. Coming out σημαίνει ανακοινώνω σε σημαντικά πρόσωπα στη ζωή μου τον ερωτικό μου προσανατολισμό, τον μη ετεροκανονικό. Δηλαδή λέω είμαι γκέι, είμαι λεσβία, είμαι αμφιφιλόφιλος, είμαι το ένα, είμαι το άλλο. Και με ρωτούσε αν πρέπει να κάνει κάποιος coming out στους φίλους του. Και μέσα σε εκείνο το βίντεο σε κάποια φάση είπα μία άποψη, την οποία πολύ ευφυώς την έπιασε ένας από τους τηλεθεατές και έγραψε ένα πολύ εύστοχο σχόλιο, το οποίο αυτό το εύστοχο σχόλιο αποτελεί την ουσία της σημερινής μας συζήτησης και την αφόρμησή της. Είχα πει, αν θυμάμαι καλά, ότι
Αν κάποιος είναι απλώς γνωστός, συνάδελφος ή κακόβουλος άνθρωπος, δεν πρέπει να κάνουμε coming out για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Αυτό είχα πει. Είχα πει ότι αν θες να έχεις νιώσει όδη σχέση με έναν άνθρωπο, δεν γίνεται να αποκρύπτεις ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού σου. Αν όμως αυτός ο άνθρωπος είναι κακοποιητικός και το γνωρίζεις απριόρι, το γνωρίζεις εκ των προτέρων ότι είναι κακοποιητικός, αν είναι ένας τοξικός συνάδελφος ο οποίος ούτως ή άλλως σου κάνει mopping, δηλαδή σου κάνει bullying στον εργασιακό χώρο, αν είναι ένας γονιός ναρκισιστικός ο οποίος ήδη σε έχει κακοποιήσει αβέρτα κουβέρτα, κατά τη γνώμη μου ως ψυχολόγου γενικών μιλώντας, εννοείται ότι ο καθένας θα το διαχειριστεί προσωπικά στην προσωπική του θεραπεία με το δικό του θεραπευτή, ίσως να μην είναι χρήσιμο να κάνεις coming out σε κάποιον που γνωρίζει εκ των προτέρων ότι θα σε κακοποιήσει με το που θα κάνεις coming out. Αυτό είχα πει εγώ εκεί στο βίντεο. Και έγραψε ο τηλεθεατής το ακόλουθο εξαιρετικά εύστοχο σχόλιο. Θέκλα μου, καλησπέρα. Παρακολούθησα προσεκτικά το βίντεο και ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις, αν κατάλαβα καλά τις επισημάνσεις σου. Ανέφερε στο βίντεο, όταν είναι απλή γνωστή συνάδελφη ή όταν είναι κακόβουλη, δεν πρέπει να κάνουμε coming out. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι οι προσωπικοί και συλλογικοί αγώνες οδήγησαν στην όποια αποδοχή και στις όποιες αλλαγές της νοοτροπίας. Ακόμα και η ψυχιατρική αντιμετώπιση και η αφαίρεση του όρου από τα βιβλία ψυχιατρικής ταξινόμησης ήταν σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα κινητοποιήσεων, άρα και της ορατότητας. Διότι ότι δεν φαίνεται δεν υπάρχει. Είναι αυτό που είπες ακριβώς εσύ προηγουμένως για τις προκαταλήψεις, για τη ρητορική μίσους. Διότι ότι δεν φαίνεται δεν υπάρχει και με αυτόν τον τρόπο δεν προωθούνται οι αλλαγές. Μπορεί να συγκριθεί η αυτονόητη εντός εισαγωγικών και προνομιούχα cis straight ταυτότητα με οποιαδήποτε ΛΟΑΤΚΙ. Όταν λέει cis straight ταυτότητα, εννοεί cis gender ταυτότητα ρόλου, δηλαδή έχεις γεννηθεί με αρσενικό βιολογικό φύλο και νιώθεις ότι έχεις αρσενικό φύλο, ή έχεις γεννηθεί με γυναικείο βιολογικό φύλο, με θηλυκό βιολογικό φύλο και νιώθεις ότι έχεις θηλυκό κοινωνικό φύλο. Και straight σημαίνει κάποιος να είναι ετεροφιλόφιλος, δηλαδή να αερωτεύεται και να ελκύεται ερωτικά από ανθρώπους του αντίθετου φύλου. Αν είναι άνδρας ετεροφιλόφιλος θα ελκύεται από γυναίκες, αν είναι γυναίκα ετεροφιλόφιλη θα ελκύεται από άνδρες. Και οι ΛΟΑΤΚΙ ταυτότητες, το λάμβδα σημαίνει λεσβίες, το έψιλον σημαίνει ο μικρόν λο. Το όμικρον είναι ομοφιλόφιλη, αν και δεν μας αρέσει ο όρος, η ορολογία αυτή, γιατί είναι πολύ ψυχιατρικοποιημένη. Είναι, δεν είναι. Ναι. Προτιμάτε το queer, δεν είναι, queer identities. Μετά είναι, το queer είναι γενικά μια δεν είναι ταυτότητα ακριβώς, είναι ας το πούμε στάση, θέση απέναντι στα ζητήματα της σεξουαλικότητας του φίλου. Queer μπορεί να είναι και ένα άτομο το οποίο είναι ετεροφιλόφιλο, αλλά δεν είναι ετεροκανονικό. Και υπάρχει διαφορά μεταξύ της ετεροκανονικότητας που λέμε και της ετεροφιλοφιλίας. Για πες μας τη διαφορά. Ετεροκανονικός είναι αυτός, μπορεί να είναι ένας γκέι και να παντρεύεται έτσι όπως ακολουθώντας τα στερεότυπα και τις προσταγές. Δεν ξέρουμε και δεν μας ενδιαφέρει τι είναι το άτομο μέσα του. Φτάνει να πληρεί τις εξωτερικές προϋποθέσεις της ετεροκανονικότητας. Να δείχνουν όλα καλά. Ή μπορεί να είναι ετεροκανονικότητα όταν ένα ζευγάρι, ετεροφιλόφιλο, έχει πολύ strict ρόλους για τις οικογένειες, τις δουλειές της οικογένειας, τη σχέση του, το σεξ. Αλλά αυτή η strict ρόλη είναι επειδή έτσι λέει η κοινωνία, όχι επειδή οι ίδιοι το νιώθουν. Okay. Δηλαδή, όταν ακολουθούμε τις προσταγές της κοινωνίας. Κατά τα άλλα, όταν είναι δύο άνθρωποι ετεροφιλόφιλοι, δεν σημαίνει ότι είναι ετεροκανονικοί. Άμπρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί τώρα έχω μάθει κάτι. Έχω πάθει κάτι το οποίο είναι στο πλαίσιο του nuance, που nuance σημαίνει λεπτή διαφορετικότητα και λεπτή διάκριση ενιών. Να προσθέσω εδώ μόνο, συγγνώμη. Όχι, βεβαίως, η συνέντευξη σου παίρνω. Αντίστοιχα, υπάρχει και η λέξη ομοκανονικότητα. Mm. Και αυτό είναι ενδιαφέρον να το γνωρίζουμε. Α, δεν το ήξερα. Επίσης, η ομοκανονικότητα είναι κάτι που τυρανά εμάς τους γκέι, ας το πούμε. Τον ΛΟΑΤΚΙ. Δεν το ήξερα ότι υπάρχει όρος ομοκανονικότητα. Wow. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί όπως υπάρχουν τα στερεότυπα στην κοινωνία, υπάρχουν και σε εμάς τα στερεότυπα που έρχονται, είναι τα ίδια στερεότυπα της κοινωνίας, φιλτραρισμένα, μεταφρασμένα στα δικά μας. Okay. Οπότε κάθε κανονικότητα, θέλω να πω,
τυραννά τελικά. Κάθε Αλλά εξαρτάται πώς θα σταθούν κατηγοριοποίηση, απέναντι. κάθε τσουβάλιασμα ανθρώπων που δεν θα βρεις ούτε έναν άνθρωπο από τα 8 δισεκατομμύρια περίπου ανθρώπους που έχει ο πλανήτης που να είναι ακριβώς ο ίδιος με τον άλλο. Οποιοδήποτε τσουβάλιασμα είναι, δεν είναι φυσικό. Ναι. Και Όπου κανονικότητα σε εμάς είναι το να συμπεριφερόμαστε πάλι όπως η κοινωνία νομίζει ότι πρέπει να συμπεριφερόμαστε, υπερσεξουαλικοποιημένα. Αυτό είναι στα πλαίσια της ομοκανονικότητας. Μας το έχει φορέσει η κοινωνία. Ενώ τώρα για την κουλτούρα που λένε, η gay κουλτούρα που σε κάποιους δεν αρέσει αισθητικά ή δεν ξέρω και εγώ τι, κάποια σημεία μέσα μπορεί να έχουν ενδιαφέρον να τα δούμε, να τα συζητήσουμε, αλλά κυρίως είναι η ομοκανονικότητα που ενοχλεί, όπως ενοχλεί και η ετεροκανονικότητα. μάλιστα. Η ομοκανονικότητα όμως είναι ένα στερεότυπο το οποίο έχει κάνει η ευρύτερη κοινωνία για την κοινωνική ομάδα των ανθρώπων με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό. Δεν το έχουν κάνει οι ίδιοι για τον εαυτό τους. Το έχει κάνει η κοινωνία. Ναι, αλλά άμα την κρατήσουμε εμείς αυτή την αντίληψη, τότε γίνεται ομοκανονικότητα για εμάς. Αν εμείς αντιδράσουμε, δεν είμαστε ομοκανονικοί. Ξεκινάει όμως από την ευρύτερη κοινωνία. Ναι, δεν το έχουμε Εντάξει, φτιάξει. Εντάξει. Ξεκινάει από την ευρύτερη κοινωνία, γιατί εγώ νιώθω μερικές φορές, και αυτό πάλι είναι nuance, είναι πάλι πολύ λεπτή διάκριση και νομίζω έχουμε μιλήσει γι' αυτό στο παρελθόν, ότι ακόμη και στα πλαίσια των τάξεων των ανθρώπων που προσπαθούν για την ορατότητα και για την επιμόρφωση της κοινωνίας, με έναν εκτιβιστικό θα έλεγα τρόπο, ακόμη και εκεί μπορεί μεταξύ των αγωνιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή αυτών που προσπαθούν να αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα να υπάρξουν κάποιες. Δεν είσαι αρκετά αγωνιστικός ή δεν είσαι. Εδώ λες για το θέμα του αυτοπροσδιορισμού, το πώς προσδιορίζεται το κάθε άτομο ή κάτι άλλο. Όχι, μιλάω για το θέμα του ότι υπάρχει μια κυρίαρχη αφήγηση για το πώς πρέπει να αγωνιζόμαστε. Ναι. Και νομίζω εσύ σε μια πρόσφατη προσωπική συζήτηση που είχαμε, μου άνοιξες δρόμο, γιατί μου είπες, όταν εγώ λειτουργούσα έτσι ίσως με μια ομοκανονικότητα, δεν ξέρω, μου λες, δεν πειράζει αν κάποιος δεν γνωρίζει καλά τις έννοιες να τις εκφράσει, μου είπες, ακόμη και το ότι τις εκφράζει και εκφράζει μια θέση, παρόλο που δεν την εκφράζει με τον πιο επιτηδευμένο ή τον πιο διαβασμένο τρόπο που την εκφράζεις εσύ, καλό κάνει και κακό δεν κάνει. Και εκεί λέω, wow. Ναι, Άνοιξε ναι. τα μάτια εκεί πέρα. Συζητώντας, δεν ξέρω σε ποιο σημείο θα αναλύσουμε τι σημαίνει ρητορική μίσθωση και πότε είναι ρητορική μίσθωση. Θα το αναλύσουμε μετά, θα το συζητήσουμε και αυτό. Ναι. Και εκεί, ας πούμε, μου έδωσες έτσι μια ευκαιρία να δω πιο βαθιά και μέσα μου, γιατί υπάρχει κάτι που λέει ένας Αμερικανός ψυχολόγος, ο οποίος έχει ένα πολύ καλό κανάλι στο YouTube, ο Dr. Todd Grande, ξέρω αν τον έτυχε να τον ακούσεις, είναι ένας τύπος, είναι λίγο αυτιστικός όπως είμαστε κι εμείς, ο οποίος έχει ένα πολύ ωραίο στυλάκι, είναι εκεί με τα γυαλάκια του και κάνει κάτι βίντεο έτσι αρκετά στερεοτυπικός, ο τρόπος που κάνει τα βίντεο, δηλαδή ξεκινάει πάντα με την ίδια εισαγωγή, έχουν περίπου 15 λεπτά διάρκεια όλα τα βίντεο, στο οποίο αναλύει διάφορα γεγονότα της επικαιρότητας με μια σκοπιά της ψυχολογίας. Και πρόσφατα σε ένα βίντεο του που παρακολούθησα είπε κάτι πολύ σοφό. Λέει, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε προοδευτικούς χώρους αλλά προσπαθούν να επιβάλλουν με τρόπον την στρατιωτικό τρόπο τις απόψεις τους στους υπόλοιπους. Και κάτι το οποίο καταντά προβληματικό. Και λέει, η γνώμη μου είναι ότι λέει αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τώρα είναι εντός εισαγωγικών ή μουτζαχετίν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή του πολιτικός ορθού, λέει είναι άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας που επειδή δεν είναι πολιτικός ορθό πλέον να είσαι φασίστας ή να είσαι ξέρω εγώ σεξιστής τόσο, γίνονται φανατικοί πάνω στη διδασκαλία της διαφορετικότητας με έναν τρόπο πολύ αντιφατικό. Και μου άρεσε αυτό που άκουσα. Το ναρκισιστικό μας κομμάτι μπορεί και μέσα στον ακτιβισμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα να βρει χώρο. Κατεξοχήν, γιατί είναι και μάλλον θα στο έλεγα και λίγο ανάποδα. Άμα δεις και το πώς ξεκίνησε το ακτιβισμό,
ναρκιστικό κίνημα και από το Stonewall και αργότερα. Δεν θα σου πω ήταν ναρκιστικές προσωπικότητες αυτές που ξέρεις, αλλά ήταν όντως προσωπικότητες οι οποίες αισθανόντουσαν ότι έχουν μια δύναμη να διαφοροποιηθούν. Και επειδή για να γίνεις και ναρκιστική προσωπικότητα, τώρα τα λέω πολύ απλά, εγώ δεν είμαι ειδικός, έτσι, θα με διορθώσεις και θα τα πεις όπως Αν πρέπει. ακούσω κάτι με το οποίο διαφωνώ, θα σε διορθώσω. Ναι. Ναι, αν έχεις μεγαλώσει από παιδί σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν σε συμπεριλαμβάνει, και για να επιβιώσεις και να επιβραβεύσεις τον εαυτό σου και να πιστέψεις λίγο στον εαυτό σου, δημιουργούνται σκηνικά και καταδίωξης αλλά και μεγαλείου από την άλλη. Ζεις συνέχεια σε ένα φόβο, σε ένα άγχος. Πρέπει να χτίσεις μια δυνατή προσωπικότητα, αλλιώς θα διαλυθείς. Αυτόματα θα διαλυθείς. Δηλαδή, ο Υπάρχει μια αντιδραστική αυτοενδυνάμωση. Ή πρέπει να σκύψεις το κεφάλι και να υποστείς τα πάντα, δεν σταματάνε, και ειδικά άμα είσαι και φιλιπρεπής, όσο και να είσαι μαζεμένος και να λες ότι εγώ δεν θα ενοχλήσω, δεν θα κάνω σεξ ποτέ στη ζωή μου για να μην μπουνε, θα είμαι κλειδωμένος, δεν γίνεται. Θα ασχολούνται οι άλλοι μαζί σου. Οπότε θέλω να πω σίγουρα, έχουμε την ανάγκη για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας, να βρούμε οποιαδήποτε δύναμη μπορούμε να κατασκευάσουμε μέσα μας. Ή μηχανισμό επιβίωσης. Και δυστυχώς πολλές φορές τέτοιοι μηχανισμοί μπορεί να είναι και αυτοκαταστροφικοί σε βάθος μπορεί χρόνου. Μπορεί να γίνονται συμβιβαστικοί στο βάθος του χρόνου. Να είναι πολύ χρήσιμοι όταν υιοθετούνται για πρώτη φορά, εάν τους κρατήσεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα να γίνουν συμβιβαστικοί μηχανισμοί άμυνας, έτσι ονομάζονται. Ναι. Πάντως, το λέω αυτό για να αποστιγματίσουμε λίγο και τη νόσο, με την έννοια το ότι ναι, μπορεί να έχουμε μια νόσο και λόγω αυτής της νόσου. Δεν είναι νόσος όμως, Πέτρο μου, η καινούργια τάση στη ψυχιατρική και στη ψυχοπαθολογία και στην κλινική ψυχολογία την οποία υιοθετώ είναι ο ναρκισισμός και η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας και η ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας να φύγουν από διαγνώσεις και να μείνουν ως ταξινομήσεις, γιατί μιλάμε για ένα στυλ προσωπικότητας και μια επιλογή του ότι τραυματίστηκα, για παράδειγμα, με έχουν τραυματίσει οι γονείς μου, με έχουν τραυματίσει άλλοι και εγώ θα κάνω το ίδιο σε άλλους ανθρώπους. Ενώ υπάρχει, και είναι η επιλογή της κακίας, ενώ υπάρχει και η επιλογή της αρετής, την οποία ευτυχώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που την υιοθετούν, που λένε μου φέρθηκαν εμένα άσχημα οι γονείς μου, εγώ θα φερθώ καλά στα παιδιά μου. Μου φέρθηκαν άσχημα οι συνάνθρωποι μου, εγώ θα φερθώ καλά στους συνανθρώπους μου. Θα γίνω αυτός ο ποταμός, αυτός ο βράχος που θα γυρίσει το ρούν του ποταμού. Και το ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, όταν μιλάμε για παγιωμένο στυλ προσωπικότητας, είναι διαφορετικό το να έχεις κάποιες ναρκισιστικές εξάρσεις, οι οποίες είναι και πολύ φυσιολογικές μέχρι την ηλικία των 28 στα αγόρια και των 26 στα κορίτσια, γιατί έχουν να κάνουν και με την αυξητική ορμόνη που είναι υψηλή στο σώμα εκείνη την περίοδο και έχουν να κάνουν και με το αναπτυξιακό στάδιο. Μιλάμε για παγιωμένη προσωπικότητα ή μορφοποιημένη αρκετά προσωπικότητα μετά τα 30. Άλλο να έχει μία φάση, μία περίοδο στην οποία, ρε παιδί μου, δέχεσαι πόλεμο και επειδή δέχεσαι πόλεμο θα αντιδράσεις. Και υπάρχει και το στοιχείο της αντιδραστικής βιότητας, που είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε ανθρώπους που είναι κακοποιημένοι πολλά χρόνια, έχουν δεχτεί αλλεπάλληλη κακοποίηση. Οπότε κάποια στιγμή το συμπαθητικό νευρικό του σύστημα αναλαμβάνει δράση από μόνο του και χωρίς να το αντιληφθούν, αντιδρούν. Όχι γιατί θέλουν να αντιδράσουν, όχι γιατί είναι βίαιοι. Και αυτό ονομάζεται reactive abuse, αντιδραστική βιότητα, αλλά γιατί το ίδιο τους το σώμα μπαίνει σε δράση για να τους προστατεύσει. Έχω κάνει ένα επεισόδιο στο podcast μου, δεν ξέρω αν έχεις πρόσεξει, έχω κάνει ένα podcast από τον Οκτώβριο και μετά. Ναι, το είδα. Νομίζω είναι το 19ο επεισόδιο, το reactive abuse, που είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι πολύ αστείο να σε παραπέμπω σε κάτι που έφτιαξα εγώ και να σου λέω είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον με την έννοια ότι διάβασα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για να κάνω εκείνο το επεισόδιο. Αυτό, δεν είναι αυτό. Ότι είμαι εγώ ενδιαφέρουσα, είναι ενδιαφέρον το υλικό. Ναι. Επειδή είμαι έτσι. Αυτό που λες είναι ο ναρκισισμός. Μπορεί να είναι και αυτός ένα φάσμα, ξέρω εγώ. Ναι, βεβαίως. Και υπάρχουν διάφοροι τύποι ναρκισιστών και υπάρχουν καλοήθεις ναρκισιστές και κακοήθεις ναρκισιστές. Ναι. Εγώ τώρα αυτό που είχα παρατηρήσει λοιπόν είναι ότι τους παλιότερους ακτιβιστές ήταν πολύ πιο έντονες οι προσωπικές συγκρούσεις και πολύ πιο δύσκολες οι συνεργασίες. Και αυτό άρχισε να αλλάζει γύρω στο 2010 και λίγο πιο πριν.
με την έλευση της κρίσης, που φάνηκε σαν να είναι έτοιμη η κοινωνία να μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί πιο ομαδοσυνεργατικά μέσα από πολλές ΜΚΟ που βγήκαν εκείνη την περίοδο, που ήταν πραγματικές ΜΚΟ, δεν ήταν, ας το πούμε, ότι κάποιος έφτιαξε μια ΜΚΟ για να βγάλει χρήματα. Ήταν όντως με βάση υπαρκτή, με μέλη, όπως ήταν και η Color Youth και η οικογένεια Ουράνιο Τόξο και το Πολύχρωμο Σχολείο. Εκεί λοιπόν έβλεπες άλλο τύπο ανθρώπου. Είναι τελείως διαφορετικά να πρέπει να σταθώ εγώ μόνος μου απέναντι σε όλη την κοινωνία, στο κράξιμο που λέμε. Εκεί για να σταθώ απέναντι στο κράξιμο πρέπει να έχω και έναν ναρκισισμό, αλλιώς δεν γίνεται. Και θυμάμαι που μου έλεγε και η Μαρίνα Γαλανού, που είναι στο ΣΥΔ, που ήταν στο ΣΥΔ πρόεδρος για πολλά χρόνια και δυστυχώς τη χάσαμε τώρα την χρονιά που πέρασε. Ναι, το είδα. Είδα την. Μου έλεγε το εξής: Πέτρο, κοίταξε, άμα ασχοληθείς με θέματα από τα ζητήματα τα τρανς, που διαφοροποιούνται σε πολλά θέματα από τα γκέι θέματα που εγώ είχα πει, θα δεις ότι εμείς ή έχουμε απόλυτα φίλο ή απόλυτα εχθρό. Γιατί άμα έχεις όλη την κοινωνία κάθε μέρα, δεν μπορείς να το αντιληφθείς εσύ πόσο έντονη είναι η επίθεση. Εσύ ως γκέι μπορεί να είχες διαρκές στρες, αυτό το minority, πώς το λένε, θα στρες. Μιλήσουμε στη συνέχεια γι' αυτό, ναι. Ναι, είχες πολλά πράγματα, μπορούσες όμως για λίγο χρόνο να ηρεμήσεις, να τα πεις στο πλάι. Ένα τρανς παιδί δεν είναι εύκολο, και ειδικά όταν μεγαλώνει και βγαίνει έξω και στην κοινωνία, δέχεται τόση επίθεση. Ξέρεις τι με Σηματοποιεί τα προβληματίζει σε πράγματα. σχέση με τα θέματα της διεμφυλικότητας και της φιλομετάβασης? Ότι δυστυχώς έχουν καταλήξει πολιτικό κομματικό ζήτημα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από εκεί που ξεκινάνε οι τάσεις. Και μιλάμε για ανθρώπους, μιλάμε για ζωές ανθρώπων, μιλάμε για συναισθήματα ανθρώπων, και έχει γίνει μία διαμάχη ανάμεσα σε leftists and right wings, ένα ζήτημα κομματικό που έχει να κάνει ακόμη και με τις εκλογές του Προέδρου. Ξέρεις τι γίνεται, ακουμπάει το πιο δύσκολο ανθρωπολογικό σημείο. Οι άντρες και οι γυναίκες είμαστε το ίδιο είδος, το ανθρώπινο, είμαστε διαφορετικοί? Λοιπόν, επειδή αυτό όντως είχε προβληματίσει στο παρελθόν τους ανθρώπους, ακούγεται αστείο σαν ερώτημα, αλλά όντως προβληματίζονταν παλιά. Και είχαν προβληματιστεί και θεολογικά. Και θεολογικά, άμα το ψάξει κανείς και ρωτήσει και θεολόγους διαβασμένους, δεν υπάρχει καμιά οντολογική διαφοροποίηση θεολογικά μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ό,τι και να βρεις μέσα στην. Εκκλησιαστικά όμως, όσον αφορά το software, που είναι η εκκλησιαστικά εκκλησία, όμως. Σου λέει μόνο άμα είσαι άνδρας θα γίνεις παπάς, άμα είσαι άνδρας θα κάνεις το ένα μες, ναι. Πολύ ωραία. Οπότε, άμα το δούμε μια μεταφορά στη σημερινή κοινωνία, που έχουμε, έχουμε το θέμα των τρανς, που πάλι έρχεται να μας φέρει το ίδιο ερώτημα του φίλου. Και κατά πόσον, γιατί σχετίζεται πάρα πολύ με τη βιολογία και πόσο καθοριζόμαστε τελικά. Και Πέτρο μου, για μένα ξέρεις πώς είναι, εντελώς πνευματικά, εντελώς ορθόδοξα χριστιανικά, το σώμα μας είναι ένας αρχείο, είναι ένα δοχείο της ψυχής μας, η ψυχή μας έχει σημασία. Τώρα τι καθόμαστε και ασχολούμαστε με το έχει, σώμα? Να σου πω, γιατί έχει μια ασχολούμαι, σημασία. Ενώ δεν σου λέω ότι εγώ δεν ασχολούμαι, θέλω να σου πω ότι άμα το δεις με πνευματικότητα, δεν σε νοιάζει ούτε αν ο άλλος νιώθει αυτό το φίλο ή το άλλο φίλο, αν χρησιμοποιεί αυτό το πρόνομο, εκείνο το πρόνομο. Δεν σε ενδιαφέρει. Είναι ένας άνθρωπος και αγαπάς τους ανθρώπους. Σίγουρα. Αγγίζει όμως άλλα πράγματα που μπορεί να σε νοιάζουν. Γιατί αγγίζει την ανθρωπολογία μας. Και είμαστε σε μια περίοδο που όντως και εν ώψη της παγκοσμιοποίησης, οι άνθρωποι όλοι, ο απλός κόσμος, που δεν είχε προβληματιστεί ποτέ για κάποια πράγματα του τι είναι αυτός ο ίδιος, τώρα ξαφνικά βρισκόμαστε σε ένα ίντερνετ που επικοινωνούμε με όλο τον κόσμο. Έχουμε τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει μια παγκοσμιοποίηση που τη ζούμε, επειδή υπάρχουν κλιματικές αλλαγές που μας επηρεάζουν όλους. Βλέπουμε τι γίνεται με τους πολέμους, με τη Ρωσία, με το εμπόριο. Τι θέλω να πω. Ο κόσμος δεν το αισθάνεται αυτό σαν ένα θέμα άλλου. Το αισθάνεται σαν ένα θέμα που ακουμπάει και τον ίδιο. Και καλά κάνει και το αισθάνεται έτσι. Δηλαδή, σαν να αισθάνεται ότι τον προσβάλλει, γιατί του προσβάλλει και τη δική του αίσθηση τι σημαίνει άντρας και γυναίκα. Και ο ίδιος τι είναι. Και εκεί πάνω δυστυχώς δεν θα απαντήσουμε πολύ εύκολα. Δεν υπάρχει μια εύκολη απάντηση, πιστεύω. Ναι, Απλά αλλά χρειάζεται να υπάρχει σεβασμός. Χρησιμοποιείται αυτό το ζήτημα για πολιτικούς σκοπούς και για σκοπούς ψηφοθυρίας, εξουσίας, και δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη από αυτούς που υποκινούν το μίσος και υποκινούν τις διαμάχες το ότι είναι εύθραυστες ανθρώπινες ψυχές στο κέντρο. Άνθρωποι με συναισθήματα, άνθρωποι που βιώνουν αυτό που σου λέει. είπε η Μαρίνα Γαλανού, Ναι, σωστά ναι. Είπα το όνομα της, αυτό που σου είπε η Μαρίνα, ότι
δεν υπάρχει πουθενά να πας να ξεφύγεις. Είτε σε μισούν ολοκληρωτικά, είτε σε αγαπούν ολοκληρωτικά. Και δεν ξέρω, εγώ θεωρώ ότι ειδικά στο θέμα των τρανς γυναικών, η σημερινή κοινωνία δείχνει όλη της την απέσια υποκρισία. Την απέσια υποκρισία της. Γιατί μου ζήτησε ένας φίλος να μιλήσω στο podcast του για τη δολοφονία της Άννας, της Ιβάνκας, και έκανα έτσι λίγο διάβασμα και συνειδητοποίησα ότι η ίδια η κοινωνία η οποία κατακρίνει τις τρανς γυναίκες, οι ίδιοι αυτοί που τις κατακρίνουν είναι οι ίδιοι που τις οθούν και στη σεξεργασία και οι ίδιοι που τις σκοτώνουν. Δηλαδή είναι πολύ τραγικό. Πάρα πολύ τραγικό. Άμα το σκεφτείς, δηλαδή είναι κατηγορώ... Απόλυτα τραγικό. Είναι πολύ. Απόλυτα τραγικό. Και επειδή σήμερα μιλάμε και για στερεότυπα, είναι το βασικό στερεότυπο από το οποίο δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε, γιατί θεωρεί ο κάθε άνθρωπος ότι έχει προσωπικό βίωμα. Σου λέει, εγώ ξέρω το φίλο μου. Οπότε θεωρούμε ότι κάπως μας μετακινεί και το παίρνουμε ως προβολή, ως προσβολή. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχει πολύ απλός τρόπος μέσω της εκπαίδευσης να τα αντιμετωπίσουμε. Αλλά ο κόσμος δεν το θέλει. Και μετά θα πάμε και στη ρητορική μίσους τελικά να δούμε τι είναι αυτή η ρητορική μίσους. Άραστε. Πάω να συνεχίσω το διάβασμα του σχολείου. Έχει την ίδια βαρύτητα να πει κάποιο straight αυθόρμητα στη δουλειά την εξής απλή δήλωση? Το Σαββατοκύριακο θα πάω εκδρομή με τη σύντροφό μου και την ίδια ώρα να την πει ένα ΛΟΑΤΚΙ άτομο? Χρειάζεται μια τέτοια απλή δήλωση, όπως και άλλες αντίστοιχες, την ίδια σκέψη, τον ίδιο φόβο, την ίδια ανησυχία για να ξεστομιστεί από κάποιον που είναι straight κι εσείς? Και γιατί στη μια περίπτωση δεν θα κάνει καμιά εντύπωση. Θα είναι απριόρι, εκ των προτέρων δηλαδή, αποδεκτή και αφορμή για μια χαλαρή κουβέντα. Δεν θα θεωρηθεί coming out, πρόκληση ή αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων. Και στην άλλη μπορεί να επιφέρει αντιδράσεις. Γιατί? Γιατί στη μια περίπτωση δεν είναι προκλητικό να πει ένας άνδρας straight να πει θα πάω με την κοπέλα μου στο σινεμά απόψε, δεν θα προκαλέσει καμία αντίδραση. Ένας άνδρας ομοφιλόφιλος να πει θα πάω με το αγόρι μου στο σινεμά απόψε, μια τέτοια απλή δήλωση θα προκαλέσει αντίδραση. Καταρχήν, περιγράφεις τη ζωή μου όλη, έτσι. Αυτό ήταν η ζωή μου μέχρι τα 30 τουλάχιστον. Δεν έλεγες, δεν ήταν εύκολο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά, αν θέλεις να χτίσεις και το επαγγελματικό σου. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Μου λέγε η κόρη μου προχθές, Πέτρο μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, για έναν φίλο μου, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός, δάσκαλος, και τον γνώρισε η κόρη μου στο σπίτι μου. Όταν παλιότερα ήμουν πιο κοινωνική και έκανα διάφορες συγκεντρώσεις που ερχόντουσαν κόσμος, μαγείρευα, τρώγαμε, πίναμε, μιλούσαμε, κάναμε βεγγέρες. Οπότε σε κάποια φάση μετακομίζουμε και η κόρη μου ήταν στην έκτη δημοτικού και στο σχολείο της ήταν δάσκαλος ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Και μου λέει προχθές, θυμάμαι που μου είπες στο σχολείο να μην το λες με το υποκοριστικό του που το λέμε στο σπίτι. Μιλάμε τώρα είναι υποκοριστικό απλώς. Πώς λένε, ας πούμε, Ανδρέας και το φωνάζουν Άντι, ας πούμε. Έτσι, απλό, όχι. Να το λες με ολόκληρο το όνομα, μου είπες, και μου είπες ότι και οι άλλοι δάσκαλοι στο σχολείο και τα άλλα παιδιά δεν γνωρίζουν ότι αυτός αγαπά έναν άνδρα και ζει με έναν άνδρα που πάμε και σπίτι τους και τρώμε κλπ. Άρα να κρατήσεις απόσταση. Και ο λόγος που το έκανε ήταν γιατί ο ίδιος με πήρε τηλέφωνο. Μιλάμε τώρα πριν πολύ καιρό. Ο ίδιος με πήρε τηλέφωνο και μου είπε τώρα που θα έρθει το παιδί στο σχολείο, επειδή το παιδί με έχει γνωρίσει τον πραγματικό μου εαυτό σε ένα λογόκριτο περιβάλλον που ήταν το σπίτι στο οποίο μεγάλωναν τα δικά μου παιδιά, εξήγησε της ότι δεν έχω κάνει coming out στο σχολείο. Και μου έλεγε αυτή την κουβέντα η κόρη μου και τη συνδύασε με μια φίλη της παιδική, η οποία της έκανε coming out και της είπε καλά, της λέει η κόρη μου. Λέει, μου είπε, ξέρεις, είμαι λεσβία η τάδε φίλη μου και εγώ συνέχισα να της λέω αυτό που της έλεγα. Λέει, καλά δεν άκουσες τι σου είπα. Λέει, το ξέρω. Λέει, γιατί δεν μου είπες κάτι? Λέει, γιατί θυμήθηκα ότι τότε που πήγα στο σχολείο αυτό μου είπε, μαμά, μην αποκαλέσεις εκείνο το δάσκαλο, μην δείξεις οικειότητα. Έτσι και εγώ κατάλαβα ότι αν δεν μου το πεις δεν θα σου πω κάτι. Και μου κάναμε αυτή τη. Άρα, αυτό είναι ένα παράδειγμα ενός πολύχρωμου σχολείου σε ένα σπίτι, θα έλεγα. Ναι. Όχι, αυτά τα παραδείγματα τελικά. Η μεταφορά παραδείγματος βιώνεις κάτι και το μεταφέρεις πάρα πολύ εύκολα. Το σκέφτηκε και λέει πώς αυτός ο φίλος της μαμάς είχε έγνοια στον εργασιακό του χώρο να μην αποκαλύψω την ταυτότητά του,
Άρα, ας μην πω κάτι στη φίλη μου, αν δεν μου πει η ίδια. Ναι, τώρα βεβαίως από τη στιγμή που της είπε η φίλη της, μετά ήταν άγρια. Μα εννοείται ότι κάνουν παρέα τα παιδιά και έχει έρθει εδώ και με την κοπέλα της και τις φιλοξενήσαμε και όλα, καμία σχέση. Ενώ δεν άλλαξε κάτι στη μεταξύ του σχέση. Απλώς η Κυριακή μου το είπε, του στείλ ότι είναι κάτι τόσο φυσιολογικό που εγώ έλεγα για το βράδυ μου πώς το πέρασα. Αυτή με διέκοψε για να μου πει, ξέρεις, έχω σχέση με κοπέλα. Και εγώ της είπα, εντάξει, το ξέρω και προχώρησα, ας πούμε. Και το κάνει και επίτηδες, φαντάζομαι, η δικιά μου, για να της δείξει ότι κούλαρε, χαρά στο πράγμα, δεν είναι τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Και για να δεις αυτό, που πώς φοβόμαστε, είναι... αυτό που φοβόμαστε με αυτό το coming out είναι τα στερεότυπα που λέμε. Έτσι, δηλαδή, και, εγώ, και αυτός που φοβάται να μιλήσει σε κάποιον που καταλαβαίνει ότι είναι gay, λεσβία ή τράνς, πάλι φοβάται ότι θα μπουν τα στερεότυπα στη μέση και θα χαλάσουν την επικοινωνία τους. Εγώ προσωπικά δεν το συζητώ αν δεν το συζητήσει ο άλλος. Εγώ είμαι και λίγο τυφλή. Δηλαδή πρέπει να έρθει ο άλλος να μου πει, ξέρεις, έχω αυτό τον ερωτικό προσανατολισμό, για να ασχοληθώ με τον ερωτικό προσανατολισμό του άλλου. Εγώ βλέπω ανθρώπους, δεν βλέπω προσανατολισμό. Σ' αλήθεια σου λέω. Η μόνη περίπτωση να ασχοληθώ, αν είμαι σε μια φάση που θα ήθελα να βρω σύντροφο, επειδή έτυχε να γεννηθώ ετεροφιλόφιλη, αν μου αρέσει κάποιος άνδρας, μπορεί να σκεφτώ, λες να είναι straight and gay, γιατί συνήθως είναι gay. Α, ναι. Θεωρώ ότι είσαστε πολύ, πολύ πιο ολοκληρωμένες προσωπικότητες οι άνθρωποι οι οποίοι είστε καλλιεργημένοι. Δηλαδή, με ελκύουν πολύ και οι άνδρες πνευματικά. Κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή, θα ήταν καταπληκτικό. Θα ήταν καταπληκτικό εάν και οι cis straight άνδρες καλλιεργούσαν τη θηλυκή τους πλευρά χωρίς κανένα φόβο. Είναι αυτό που δεν τους επιτρέπει η κοινωνία να κάνουν. Και είναι και το θέμα, μάλιστα, αν μπούμε και. Ήθελα και κάποια άλλα να σχολιάσω τώρα. Άστο, δεν πειράζει. Πάρα πολλοί άντρες σήμερα, νέοι άντρες, εκεί στα 20, 30, 40, αισθάνονται ότι είναι ματαιωμένοι τελείως, γιατί έχουν χάσει κάποια προνόμια, και ειδικά τώρα τελευταία, που είναι αυτό που λένε η woke agenda, που ήταν και το Me Too μέσα στη woke agenda. Τι το σημαίνει δει... αυτό το woke, γιατί δεν μ' αρέσει. Έχω καταλάβει ότι είναι κατηγορία να σου πούνε σε woke. Τι σημαίνει, δεν το ξέρω. Έχει βγει από την alt-right, που λέμε, την ανανεωτική δεξιά. Όχι ανανεωτική, την εναλλακτική δεξιά, που είναι όλα τα κύματα τελευταία, τα περίεργα, τα ψεκασμένα κτλ. Το θέμα είναι ότι αυτή όντως ισχύει ότι πάρα πολλοί νέοι άντρες έχουν χάσει τον μπούσου και ούτε προλαβαίνει η εκπαίδευση να ακολουθήσει την κοινωνία και να συμπληρώσει και να δώσει τα στοιχεία που λείπουν στα παιδιά, να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται, κυρίως τις δεξιότητες για το συνέστημα, πώς αισθάνομαι τον εαυτό μου, πώς σχετίζομαι κτλ. Οπότε οι άντρες σε πολύ μεγάλο ποσοστό έχουν προβληματιστεί και δημιουργούν, πώς να το πούμε τώρα, ομάδες αντίδρασης. Μιλάς για τους incel. Τους incel, όπως είναι και incel. Θα το δεις εδώ κάτω από post της Disney για τη μικρή Γοργόνα που τώρα είναι μαύρη. Θα δεις το διάβασα, το διάβασα το δικό σου, ναι. Όλα αυτά μας έρχονται και πλέον, δηλαδή νομίζω ότι είμαστε σε όλο τον κόσμο πλέον ταυτόχρονα ζούμε όλα αυτά τα... ενώ παλιότερα μπορεί να χρειαζόντουσαν και 5-10 χρόνια για να έρθει κάτι σε εμάς. Τώρα πλέον το ζούμε. Και πρέπει να υπάρξει να ετοιμάσει και μια απάντηση η κοινωνία για τους ίδιους. Δεν την έχουμε απαντήσει. Εμείς ως πολύχρονο σχολείο, έχουμε μια τοποθέτηση. Το incel σημαίνει involuntary celibates και είναι μια ομάδα ανδρών με άκρατο μισογενισμό, οι οποίοι θεωρούν ότι η εξέλιξη των δικαιωμάτων των γυναικών, ο φεμινισμός τους στερεί το δικαίωμα τους στο σεξ, το οποίο είναι πρωτόγονο δικαίωμα και πρωταρχικό, γιατί πρόκειται για το ισχυρό φύλο. Οπότε είναι πολύ θυμωμένοι με το φεμινισμό, με την κοινωνία και τις γυναίκες. Δεν ξέρω αν το λέω ορθά. Αυτό όπως το λες ακριβώς. Είναι παιδιά λοιπόν που έχουν μεγαλώσει με όλες τις απαιτήσεις της κοινωνίας, τις δραματικές απαιτήσεις, δηλαδή να μπούμε λίγο στο δέρμα ενός παιδιού, αγοριού, που μπορεί να μεγαλώνει σε μια επαρχιακή πόλη της Αθήνας, εδώ, οπουδήποτε, ή στην Αμερική, σε Νότιες Πολιτείες, το τι το απαιτείται για να γίνει άντρας. Αυτό δεν έχει αλλάξει καθόλου. Η κοινωνία έχει αλλάξει στο τι, όταν μεγαλώσει πλέον αυτός και θέλει να σχετιστεί, όντως θα δυσκολευτεί να βρει μια κοπέλα η οποία έχει τελειώσει και τη σχολή, έχει πάρει και μεταπτυχιακό, έχει απόψεις για τον φεμινισμό, έχει γυρίσει και την Ευρώπη. Θα τη βρει αυτή να του καθίσει έτσι όπως τη θέλει. Είναι η ιστορία του χθεσινού μου βίντεο, το είδες, είπες. Που ναι, ανέλησα τους στίχους του τραγουδιού. Ναι. Και
Έχω γράψει ένα βιβλίο το 2011 με τίτλο «Και οι άνδρες έχουν ψυχή», το οποίο είναι το πρώτο ελληνόφωνο βιβλίο ενάντια στο μισανδρισμό. Γιατί πιστεύω ότι υπάρχει και ο μισανδρισμός, δεν υπάρχει μόνο ο μισογυνισμός, όπως υπάρχει και η ομοκανονικότητα και όχι η μονετεροκανονικότητα. Ναι, ο μισανδρισμός είναι σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο. Αυτά, όταν λέμε το ομοφοβία, παραδείγματος χάρη, ή μισαναπηρία και τα λοιπά με το μίσος μπροστά, δεν έχουν να κάνουν με διαφοροποίηση, όπως το καταλαβαίνω εγώ, στην ένταση του φαινομένου. Έχουν να κάνουν με αλλαγή στην ίδια τη δομή του φαινομένου. Δηλαδή, ο μισανδρισμός που λες εσύ, εγώ θα το έλεγα, πώς να το πω τώρα, δεν έχω και την ορολογία, όντως την πατάνε, την πληρώνουν και οι άντρες μέσα σε μια πατριαρχική. Αυτό σου λέω, ότι υπάρχει μια μερίδα γυναικών οι οποίες μισούν τους άνδρες, έχουν πολύ αρνητική γνώμη για τους άνδρες, έχουν φοβερή προκατάληψη εναντίον των ανδρών και θεωρούν ότι όλοι οι άνδρες είναι κακοί άνθρωποι. Και μπορεί να υπάρχει αυτό, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορούμε να το ονομάσουμε μισανδρισμό, αν δεν υπάρχει. Δεν είναι δόκιμος όρος και δεν είναι επίσημος όρος. Δεν είναι. Γιατί δεν υπάρχει στη μέση διαφορά, πώς να το πω τώρα, κοινωνικά το στάτους δίνει κάποια δικαιώματα στον ένα, κάποια δικαιώματα στον άλλο. Ναι, αλλά αν είσαι ένας ετεροφιλόφιλος άνδρας, ο οποίος θέλεις να συνάψεις σχέση με μια ετεροφιλόφιλη γυναίκα, η οποία αυτή η ετεροφιλόφιλη γυναίκα θεωρεί ότι όλοι οι άνδρες είναι γουρούνια, όλοι οι άνδρες είναι μαλάκες, όλοι οι άνδρες είναι κολόπεδα, sorry για τις εκφράσεις, και έχει αυτό το σκεπτικό, αυτή η γυναίκα θα σε κακοποιήσει ψυχικά μέσα στο γάμο σου, έστω και αν κοινωνικά έχεις privileges. Ναι, ναι, ναι. Και επίσης, το άλλο το οποίο είναι έτσι πολύ ουσιώδες, Πέτρο, είναι ότι μπορεί η κοινωνία να έχει πατριαρχική δομή, δεν είναι όπως ήταν παλιά, αλλά έχει μια πατριαρχική δομή, όμως δεν σημαίνει ότι όλα τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί με αρσενικό βιολογικό φύλο καταφέρνουν να έχουν όλα τα προνόμια που προνοεί η πατριαρχία να έχουν οι άνδρες. Θα σου λέγα μάλλον ότι αυτά τα προνόμια για να τα αποκτήσουν κάνουν κακό στον εαυτό τους, γιατί πρέπει να αποδείξουν πόσο πιο δυνατοί είναι από τους άλλους, να πλακωθούν στο ξύλο, να μην κλαίνε, να μην ασχολούνται με θέματα ευαίσθητα κτλ. Και τελικά αυτά τα πληρώνουν όταν μεγαλώσουν και θέλουν να κάνουν σχέση. Και δυσκολεύονται να κάνουν σχέσεις. Ναι. Και δυσκολεύονται. Είχα παρακολουθήσει πρόσφατα μια συνέντευξη που έδωσε μια κυρία Ειρήνη Γεωργή στην Δέσποινα την Κανάκογλου στο podcast «Γιατί όχι το GR», η οποία έχει αναπτύξει τώρα ένα πρόγραμμα φεμινιστικού dating για άνδρες. Πώς να κάνεις τους άνδρες φεμινιστές. Και μου άρεσε πάρα πολύ το σκεπτικό της, γιατί λέει, αν ένας άνδρας μάθει να σκέφτεται φεμινιστικά, θα βοηθηθεί πάρα πολύ στο να δημιουργήσει ικανοποιητικές σχέσεις στη ζωή του και μπορεί να συναντήσει και γυναίκες οι οποίες έχουν εσωτερικευμένο μισογυνισμό και δεν είναι τόσο φεμινίστριες όσο είναι ο ίδιος. Γιατί ο φεμινισμός στην ουσία, στην πραγματικότητα μιλάει για την ίσια αξία όλων των πλασμάτων ανεξαρτήτως του φύλου τους. Και κακώς λέγεται φεμινισμός. Ίσως θα έπρεπε να λέγεται κάτι άλλο. Ενώ δεν, μέσω του φεμινισμού δεν θέλουν οι γυναίκες να υπερισχύσουν των ανδρών. Μέσω του φεμινισμού θέλουμε και η θηλυκή μας πλευρά να έχει την τιμητική της. Όχι μόνο η αρσενική μας πλευρά και επίσης και η αρσενική. Δηλαδή υπάρχουν και πολλές γυναίκες οι οποίες δεν εκτιμούν την αρσενική τους πλευρά και άμα δει κανείς τα προφίλ των φεμινιστριών, ειδικά του πρώτου και του δευτέρου κύματος, θα δει ότι οι γυναίκες οι οποίες τόλμησαν να ενισχύσουν την αρσενική τους πλευρά. Γιατί όλοι έχουμε και αρσενική και θηλυκή πλευρά ψυχολογικά, ξέρω ότι είναι μπερδευτικά αυτά για κάποιους που ακούνε, αλλά έχουμε. Λοιπόν, πάμε πίσω στο σχόλιο του φίλου. Είδες, νομίζω θα πάει. Το έχουμε διαβάσει ακόμα. Ακόμη δεν το διαβάσαμε. Θέλω να πω ότι δεν έχουν, όπως φαίνεται στις ζωές μας και σε πολλά γράμματα που δέχεσαι, την ίδια αφετηρία όλοι οι ερωτικοί προσανατολισμοί. Συνεπώς, με το να είναι κάποιος, κάποια, απλώς ο εαυτός του, με τον ντύσιμο του, με το γούστο του, τις απλές καθημερινές του συνήθειες και κουβέντες, όπως οι παραπάνω που ανέφερα, θα πάω απόψε με το αγόρι μου ή με το κορίτσι μου στο σίνεμα, δεν... Ένα λεπτό. Σε διάφορα κοινωνικά περιβάλλοντα, αφενός δεν μας κάνει κάτι παραπάνω από τους υπόλοιπους, αφετέρου συμβάλλει στην προσωπική και συλλογική εξέλιξη μέσω της κανονικοποίησης της φυσικής του επιθυμίας. Δηλαδή αυτό εισηγείται ότι όταν κάποιος ή κάποια έννοια αυτός του με τον ντύσιμο του, με το γούστο του, με τις απλές καθημερινές του συνήθειες, με το να λέει την αλήθεια του, εγώ με το αγόρι μου θα πάμε εκδρομή.
Και ας είμαστε ένα αγόρι και ένα αγόρι που θα πάνε μαζί εκδρομή. Εγώ με το κορίτσι μου θα πάμε εκδρομή, έστω και αν είναι ένα κορίτσι και ένα κορίτσι που θα πάνε εκδρομή. Λέει, αν συμβεί αυτό, θα συμβάλλει στην προσωπική και συλλογική εξέλιξη μέσω της κανονικοποίησης της φυσικής επιθυμίας του κάθε ανθρώπου. Ακριβώς επειδή δεν πρόκειται να λάβεις ποτέ γράμματα από cis straight για την αγωνία του αν θα αποκαλύψει τον ερωτικό του προσανατολισμό, πιστεύω ότι δεν μπορούν να μπουν στο ίδιο ζύγι το προνόμιο με το στίγμα. Ακόμη και η μη αποκάλυψη στις δύο περιπτώσεις έχει διαφορετική αφετηρία. Δηλαδή ένα straight δεν έχει λόγο να το αποκαλύψει, γιατί θεωρούν όλοι αυθόρμητο ότι είναι straight. Δεν λέω ότι εσύ θα έκανες κάποιο είδους σύγκριση. Λέω, προχωρώντας τη σκέψη μου, ότι οι παραπάνω συμβουλές που έδωσες μπορεί να παρεξηγηθούν ως παρενέσεις για κρύψιμο. Αν κάποιος θέλει απλώς να μην αισθάνεται παράτερος και θέλει να συμμετέχει ισότιμα σε οποιαδήποτε κουβέντα, είναι κακό. Αν κάποιος δεν θέλει πια να σιωπά όταν οι άλλοι μιλούν για σχέσεις, είναι κακό. Βεβαίως, χρειάζεται θωράκιση, ψυχική, θεραπεία, υποστήριξη και ο καθένας έχει τις αντοχές του και τους ρυθμούς του. Εγώ, για παράδειγμα, ξέρω πόσο άσχημα αισθάνομαι όταν θα πει κάποιος στη δουλειά μια πληροφορία η οποία θα περιλαμβάνει σύζυγο-σύντροφο σχέση, αλλά δεν θα μπορώ ακόμα να συμμετέχω ή κάτι αντίστοιχο. Άρα ο ίδιος είναι σε μια διαδικασία στην οποία προετοιμάζει τον εαυτό του. Αυτό θέλει πολλά χρόνια. Δηλαδή αυτά που τώρα τα συζητάμε και τα λέμε μέσα σε μια-δύο παραγράφους, θέλουν χρόνια που τα δουλεύει κάποιος μέσα και προσπαθεί να κατακτήσει τα στάδια και τα βήματα. Γιατί θέλει και ενέργεια, θέλει να έχει και συμμάχους. Πρέπει να έχει χτίσει ένα ολόκληρο υποστηρικτικό περιβάλλον. Και γι' αυτό τον λόγο εγώ, Πέτρο, μου είπα μην το κάνετε έτσι άσκεφτα, γιατί έχω δει περιστατικά στα οποία έχουν δεχθεί άγρια επίθεση ΛΟΑΤΚΙ πρόσωπα από μητέρες, από πατεράδες. Ήταν μια περίπτωση, Πέτρο, ένας νέος, δεν το έκανε επίτηδες αυτός, έγραφε στο ημερολόγιο του τις προσωπικές του εμπειρίες. Είχε σχέση με ένα αγόρι το οποίο οι γονείς του νόμιζαν πως ήταν ο καλύτερος του φίλος. Και βρήκε η μάνα του το ημερολόγιο, το διάβασε μαζί με τον πατέρα του. Αληθινή ιστορία αυτή. Και ενώ ήταν 19 ετών και φοιτητής, τον είχαν κλειδωμένο στο δωμάτιό του για 3 μήνες. Τέτοια περιστατικά έχουμε πάρα πολλά στον κόσμο. Και είναι ένας από τους λόγους πραγματικά που με είχε δυσκολέψει και είχε επιβαρύνει και την υγεία μου. Να σου έρχονταν να διαβάζεις τέτοια κάθε μέρα. Αντίστοιχα, όπως λες, και να βλέπεις ότι το ένα με το άλλο διαφοροποιούνται στο ένα κομματάκι. Σαν αυτό που λες, ξέχασε μαθήτρια το ημερολόγιο της ή της το πήρανε από την τσάντα και το διαβάσανε τα άλλα παιδιά και είδαν ότι είχε κάποια συναισθήματα για ένα άλλο κορίτσι και την παίρνει κατευθείαν η δασκάλα, η καθηγήτρια και την πηγαίνει στη Λυκειάρχη. Α, καλά. Και ο Λυκειάρχης να παίρνει τηλέφωνο τους γονείς και να έρχονται και μετά να αλλάζει σχολεία και αδιανόητα πράγματα. Δηλαδή είναι τόσο τραυματικά τα περισσότερα από αυτά που κάθεσαι και σκέφτεσαι και λες μετά πώς επιβίωσε αυτό το άτομο. Πώς κατάφερε μετά να πατήσει τα πόδια. Πει ότι όλα είναι εντάξει, δεν τρέχει, ξέρω, συνεχίζω τη ζωή μου. Είναι φοβερό τραύμα. Φοβερό τραύμα. Δηλαδή τα προσωπικά σου συναισθήματα τα οποία δεν τα ομολογείς παρά μόνο στο ημερολόγιο σου, δηλαδή στον εαυτό σου, να γίνονται συζήτηση ολόκληρου του σχολείου. Το θέμα είναι το εξής. Πάρα πολλές φορές βλέπω ότι τα άτομα τα ΛΟΑΤΚΙ προσπαθούν με πολλούς τρόπους να λειτουργήσουν εξομολογητικά. Έστω γιατί θέλουν να ανοίξουν, να κάνουν ανοίγματα προς τους άλλους. Πώς να σου πω. Δηλαδή βλέπω και στο σχολείο, μπορεί να είναι και πιο μικρά παιδιά. Άρα εσύ συμφωνείς μαζί μου ότι να έχουμε λίγη προσοχή για να μην δεχθούμε πολύ, να προστατευτούμε όσο γίνεται από αχρίαστο μίσος και τοξικότητα. Μπορεί να μας διαλύσει και να μας σκοτώσει. Εντάξει. Εγώ λέω αυτό. Δεν σου λέω καμιά θέση του τι πρέπει να κάνω. Ναι, εγώ γι' αυτό έδωσα όμως αυτή τη συμβουλή, Πέτρο μου, γιατί δεν θα ήθελα ως μάνα, ναι, και ως ψυχολόγος νιώθω μάνα τον άνθρωπο μου. Πρόσεξε. Που τις ψυχές τους, δεν θέλουν να πονέσουν άλλα παιδιά όπως πόνεσαν παιδιά μου στο παρελθόν. Δεν μπορείς να το πεις εσύ. Δεν επιτρέπεται να το πει κανένας άλλος παρά μόνο το ίδιο πρόσωπο. Γιατί από τη μια έχεις το πάρα πολύ βαρύ όντως που μπορεί να σου διαλύσει τη ζωή. Δεν ξέρεις τι άνθρωπος θα έχεις γύρω σου. Είσαι σε μια επαρχιακή πόλη. Αν δεν έχεις πατήσει καλά στα πόδια σου να καταλάβεις
πώς λειτουργούν οι άνθρωποι και πώς σκέφτονται, μπορεί όντως να σου καταστρέψουν τη ζωή. Από την άλλη όμως, άμα δεν κάνεις το coming out, δεν θα έχεις συμμάχους που αυτοί είναι που θα σε σώσουν. Ναι, μα εγώ δεν είπα, Πέτρο μου, να μην κάνει κανένας. Απλώς αυτό που είχα πει στο βίντεο είναι... Όχι το ανοιχτό, το γενικό να το coming out σκεφτούμε αυτό. Λίγο, να το σκεφτούμε λίγο καλύτερα πριν το κάνουμε, να είμαστε έτοιμοι και να το κάνουμε στα κατάλληλα πρόσωπα. Αν γνωρίζουμε όμως ότι μπορεί να υποστώ, ξέρω, να με απολύσουμε, μπορεί στην τάξη να με κοροϊδεύουν, μπορεί, εξαρτάται που βρίσκεται ο κάθε άνθρωπος, στην ηλικία του και τη θέση του. Και παρόλα αυτά αισθάνεται την ανάγκη και θέλει να πάρει το ρίσκο, θα το κάνει αν το έχει δουλέψει μέσα του, θέλω να πω, και το γενικό coming out είναι καλό. Και όντως είναι καλό με την έννοια που είπε και ο φίλος στο σχόλιο, ότι άμα δεν κάνουμε coming out... βοηθά στην αλλαγή. Ναι. Πώς θα αλλάξει αυτή η κοινωνία μας. Και γι' αυτό και σου είχα πει το προηγούμενο ότι οι μπροστάριδες για να αντέξουν ήταν και λίγο άτομα που είχαν πιο ναρκιστικά στοιχεία. Πάντως το βίντεο, ιστορία που έκανα απάντηση με βίντεο και κάτω από εκείνο το βίντεο γράφτηκε το σχόλιο. Αυτός ο άνδρας πήγε ένα ταξίδι στα 42 όμως. Δεν το έκανε στα 25, στα 30. Και επιστρέφοντας από το ταξίδι αυτό που είχε κάνει σε προορισμούς οι οποίοι, πώς μου τους είπε, ήταν gay friendly προορισμοί, έκανε ένα post και μου στείλε screenshot το post που έκανε στο Facebook, στο οποίο έλεγε, έκανε ένα πολύ ωραίο ταξίδι, πέρασα πολύ ωραία στην τάδε χώρα, στην τάδε πόλη, είχε φωτογραφίες στο post κλπ. Και ένιωσα επιτέλους ο εαυτός μου και έτοιμος να αγκαλιάσω και να αποδεχθώ την ομοφιλοφιλική ερωτική μου φύση. Friends and family έγραψε. Το θέμα είναι ότι αυτά θα έπρεπε να μπορεί να τα κάνει στο δημοτικό. Όχι σεξουαλικοποιημένα, δηλαδή να πώς το χάνουμε κατευθείαν. Ότι και καλά θα κάνω το coming out μου, θα αφορά αποκλειστικά σεξ. Δεν είναι για σεξ το coming out. Είναι για να μπορέσεις να συσχετιστείς με οποιονδήποτε άνθρωπο. Δηλαδή δεν μπορεί ένα παιδί 15 χρονών να έχει φίλους χωρίς να έχει κάνει coming out. Δεν γίνεται. Ναι, αφού μεγάλο μέρος του εαυτού σου δεν θα μπορείς να το... Ναι. Είναι λοιπόν ένα δίκοπο μαχαίρι, αλλά και από την άλλη είναι και κάτι που αν γίνει σωστά, δηλαδή πρώτα σε ένα στενό κύκλο με τα σωστά άτομα που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει, θα βρούμε τους συμμάχους. Και μετά αν μπορούμε και στην οικογένεια και ευρύτερα, είναι το καλύτερο, είναι το φυσικό. Θα έπρεπε δηλαδή όσο πιο γρήγορα μπορούμε να το πετύχουμε, να το επιδιώξουμε. Όμως γνωρίζοντας ότι είναι πολύ... έχει ενδεχόμενα πολύ αρνητικά. Αυτά πρέπει να σκεφτούμε. Ναι. Να σου πω ένα περιστατικό μόνο, γιατί παλιά είχα μια ορειβατική κατασκήνωση και εκεί πρέπει να ήταν γύρω στο 2000, δηλαδή πολλά χρόνια πίσω πριν. Και είχε έρθει ένα παιδάκι, το οποίο εγώ το έβλεπα μια χαρά, και η μαμά είχε πει απλά, προσέξτε κύριε Σαπουτζάκη, γιατί είναι λίγο ευαίσθητο. Εγώ δεν έβλεπα κάποια ευαισθησία. Δεν ξέρω πώς την έχω ξαναπεί αυτή την ιστορία. Όχι. Δεν έβλεπα καμιά ευαισθησία. Το παιδί λοιπόν πέρασε πολύ καλά, προσαρμόστηκε. Ήταν μια ορειβατική κατασκήνωση με εκπαιδευτικούς, πολύ καλά επιλεγμένους στη θέση των ομαδαρχών. Και ήταν λίγα τα παιδιά, οπότε είχαμε πολύ καλές ανθρώπινες σχέσεις. Μπράβο. Και το παιδί αυτό ξανήχθηκε, ανοίχθηκε στον ομαδάρχη του. Γιατί θα πηγαίναμε να κάνουμε μπάνιο σε κάτι βάθρες, σε ένα ποτάμι. Και του είπε, κύριε, νιώθω άσχημα, γιατί όταν βλέπω τα άλλα αγόρια, αισθάνομαι πράγματα. Και φοβάμαι το καταλάβουν. Και του απάντησε ο ομαδάρχης με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Του είπε, όχι, να μην αισθάνεσαι άσχημα γι' αυτό, δεν είναι κάτι κακό. Και πρέπει να είσαι και εσύ μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς πήγε η συζήτηση, πάντως ήταν πολύ ωραία η συζήτηση. Και μετά ήρθε και ο ομαδάρχης και μου μίλησε. Το θέμα είναι ότι το παιδί ενδυναμώθηκε και το είπε στη μαμά του. Και η μαμά με παίρνει τηλέφωνο πανικόβλητη, γιατί είχε την ανησυχία που έχεις εσύ ακριβώς τώρα. Ότι το παιδί της θα εκτεθεί σε ένα ευρύτερο σύνολο και μπορεί να εισπράξει φοβισμό. Πρέπει να το κρατήσει κρυφό αυτό. Δικαίως ανησυχούσε και η μαμά. Αλλά όμως και η μαμά θα πρέπει να ξέρει, της είπαμε, της εξηγήσαμε ότι το παιδί μίλησε στον ομαδάρχη. Και είναι πολύ θετικό που ενδυναμώθηκε και κατάφερε να μιλήσει. Και μόνο του θα το διαχειριστεί σιγά-σιγά, όπως αισθάνεται καλύτερα σε ποιους θέλει να μιλήσει. Και είναι δείγμα επιτυχίας στο να μιλήσει, ειδικά σε μεγάλο. Αλλά η ανησυχία αυτή που λες είναι υπαρκτή. Την καταλαβαίνω πολύ. Πρέπει όμως οποιοδήποτε είναι στη θέση του φροντιστή, ως γονιός, ως εκπαιδευτικός,
σε κατασκηνώσει κτλ. Θα πρέπει να δείχνουμε στο παιδί ότι εμείς είμαστε εδώ δίπλα για σένα, την απόφαση θα την πάρεις εσύ, και να συζητήσουμε και τους κινδύνους και να μιλήσουμε και για την ανάγκη να βρει συμμάχους, που είναι το πιο σημαντικό. Να βρει ο κάθε άνθρωπος τη φυλή του, Πέτρο. Και αυτό σκεφτόμουν όταν μιλούσες για τις πραγματικές ΜΚΟ που εξελίχθηκαν μετά το 2010 στην Ελλάδα, ότι εκεί, σε τέτοιο χώρο που υπάρχει συνεργασία και σύμπνοια, υπάρχει και η αίσθηση της κοινότητας, ότι είμαστε μια ομάδα ανθρώπων με παρόμοιες αρχές, αξίες, ιδανικά, που στηρίζουν ένας τον άλλον. Ναι. Είναι η ομότιμη που λέμε. Βρίσκεις τους ομότιμους. Ναι. Γιατί δυστυχώς δεν μπορείς να αισθάνεσαι ομότιμος όταν είσαι, ξέρω εγώ, 12 χρονών και εσύ δεν μπορείς να μιλήσεις. Δηλαδή, το πόσες ναι, ερωτικές αυτό είναι δύσκολο, ρε Πέτρο. Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ. Δηλαδή... Χάνεις όμως όλα αυτά τα επεισόδια. Χάνεις. Δηλαδή, πρέπει να ρισκάρεις. Είναι πολλοί γονείς που επικοινωνούν τώρα και εγώ έρχομαι σε δύσκολη θέση. Γιατί μου λένε το παιδί μου είναι 12 χρονών, 13, θα πάει στο γυμνάσιο. Βλέπω το χειρίζονται καλά το θέμα. Δηλαδή, τα παιδιά αυτά συνήθως θα βρουν 2, 3, 5 φιλαράκια καλά, στα οποία θα μπορούν να μιλάνε. Αν έχουν γονείς που είναι αποδεκτικοί, αυτό είναι το 80%, τι να πω. Τεράστιο. Τεράστια πολύ. Τεράστιο. Και από εκεί και πέρα, το αν θα συναντήσουν. Είναι αυτό που μου λέει ο γιος μου εμένα, είναι κρίμα που δεν έκανες εσύ παιδιά γκέι. Έτσι μου λέει, μου το λέει ο γιος μου. Μου λέει, είναι κρίμα που εσύ δεν έκανες παιδιά γκέι. Υποστηρίξεις. Και επίσης έχει πει κιόλας ότι έχει πει το θεϊκό, αν ήμουν χοντρός και γκέι θα με αγαπούσες λίγο παραπάνω. Γιατί λέει, αγαπάς πολύ τους ανθρώπους που είναι, επειδή εγώ είμαι παχουλή και έχω έτσι μια αγάπη προς τους ανθρώπους που δέχονται διακρίσεις λόγω του σωματικού τους βάρους. Το είπε μεταξύ αστείου και σοβαρού. Ναι. Αν ήμουν και λίγο γκέι και λίγο παχουλός, θα με αγαπούσες παραπάνω. Αλλά πραγματικά, κάποιες φορές ήθελα να πάω να... Δεν μιλάω μόνο για αυτού του είδους την απόρριψη από τους γονείς προς τα παιδιά και για άλλου είδους απόρριψη. Κάποιες φορές θα ήθελα πάρα πολύ να πάω να πιάσω κάποια παιδιά, να τα φύγω από τις οικογένειες τους που κακοποιούνται, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι, όπως είπες και εσύ, είναι το 80%. Αν θα βοηθήσει, αν θα σταθεί, να σου πω μόνο δεν, μια δεν μπορώ να το περίπτωση. Κάνω, δεν δικαιούμαι να το κάνω. Απλώς σου λέω ότι θα... Ναι, να πω τώρα και μια άλλη επιμόνω περίπτωση. Και πάρα πολύ με τις προκαταλήψεις εναντίον του να... της τεκνοθεσίας παιδιών σε ομόφυλα ζευγάρια, όταν έρχονται όλες οι μελέτες από τα πανεπιστήμια που δείχνουν ότι συγκριτικά τα ομόφυλα ζευγάρια έχουν καλύτερα ο parenting style και καλύτερο στυλ γονεϊκότητας και έχουν καλύτερα αποτελέσματα ως γονείς μεγαλώνοντας παιδιά παρά ετεροφιλόφιλα. Ναι, μέχρι τώρα αυτό δείχνουν οι έρευνες, γιατί ήταν και πιο δύσκολο και ήταν αυτή δηλαδή τα ομόφυλα ζευγάρια. Πρώτα, για να σχηματίσει ομόφυλο ζευγάρι, σημαίνει πως θα έχεις καταβάλει υπερβολική προσπάθεια στη ζωή σου. Πρώτα, ναι, για να μην σου σαλέψει σε μια κοινωνία ομοφοβική, μετά ναι, για να καταφέρεις να φτιάξεις σχέση. Δηλαδή, όλο μας το πρόβλημα είναι στις σχέσεις ανθρώπινες, γιατί έχουμε επιβαρυνθεί πάνω στο θέμα των σχέσεων. Οπότε, για να όλοι καταφέρεις έχουμε να κάνεις πρόβλημα σχέση. Με τις σχέσεις, Πέτρο. Όλες οι υπόμαθες. Ναι. Έτσι. Απλά εμείς χρειάζεται να είμαστε και συνέχεια να διαβάζουμε και να μελετάμε και να προσπαθούμε και να υπεραναπληρώνουμε. Νομίζω Οπότε... ότι στο κομμάτι της κοινωνίας που είναι οι άνδρες οι ομοφιλοφιλοί, εκεί ίσως υπάρχει μια ομοκανονικότητα, αυτό που είπες προηγουμένως με τον υπερσεξουαλισμό κλπ. Και αυτό που ακούω από νεαρά παιδιά είναι ότι έχει χαθεί ο ρομαντισμός σε μεγάλο βαθμό και υπάρχουν αυτές οι εφαρμογές γνωριμιών που είναι συνάντηση για Εντάξει, πάντως λίγο. και ο ρομαντισμός πολλές φορές μπορεί να είναι μια κανονικότητα και αυτή τυραννική, ομοκανονικότητα ή μετεροκανονικότητα, ενώ η απέτηση για ρομαντισμό. Ο ρομαντισμός είναι μέσα στη ζωή μας. Αλλά το ότι θα κάνω σχέση, αν υπάρχει ρομαντισμός... Μπορεί να πάω λάθος όρο ρομαντισμό. Ξέρεις εγώ τι θα είναι έλεγα. Είναι κάτι σημαντικό. Είναι... Το να πιστεύει κάποιος το ότι έχει νόημα να δεθείς συναισθηματικά με έναν άλλον άνθρωπο, να αγαπήσεις και να αγαπηθείς. Δηλαδή να πιστεύεις στην ανθρώπινη αγάπη. Ναι. Αλλά όχι κατά ανάγκη ως προαπαιτούμενο, γιατί υπάρχουν πολλές διαφορετικές σχέσεις. Όχι όμως να δεν μπορείς να αγνοήσεις αυτή την πλευρά.
να διαφορήσεις. Εννοείται ότι και οι άνδρες και οι γυναίκες ανεξαρτήτως φύλου και ερωτικού προσανατολισμού, εφόσον έχουμε ένα σώμα το οποίο έχει πρωτόγονο DNA, μπορούμε ανα πάσα στιγμή να λειτουργήσουμε σεξουαλικά χωρίς συναίσθημα. Αυτό το ξεκαθαρίζω στο καινούργιο βιβλίο που γράφω, ότι δεν είναι καθαρά κοινωνική προκατάληψη, είναι καθαρά social conditioning, το να πιστεύουμε ότι πρέπει να προϋπάρχει το συναίσθημα για να υπάρχει σεξουαλική πράξη. Καμία σχέση. Η σεξουαλική λειτουργία είναι μια φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού, προαιρετική μεν, δεν είναι όπως την αναπνοή που αν δεν αναπνεύσεις θα πεθάνεις, αλλά μπορεί να συμβεί άνετα χωρίς να υπάρχει καμία μεσολάβηση συναισθήματος. Δεν μιλάω για αυτό. Εγώ μιλάω για το ότι από τη στιγμή που ζούμε σε μια εποχή που η έννοια της κοινότητας έχει διαλυθεί, δεν υπάρχουν οι κοινότητες μέσα στην κοινωνία, ούτε οι εκτεταμένες οικογένειες υπάρχουν πλέον, οι άνθρωποι βιώνουν αρκετή αποξένωση και υπάρχει μεγάλη μερίδα των ανθρώπων των νέων, που είναι μόνοι τους σήμερα, οι οποίοι θα ήθελαν μια συντροφικότητα, αλλά συναντούν και εσωτερικές δυσκολίες και δυσκολίες στους άλλους ανθρώπους στο να πλησιάσουν. Μια αποφευκτικότητα η οποία έχει να κάνει με τα τραύματα της παιδικής ηλικίας, η οποία έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Αλλά αν αφήσεις, ας πούμε, απλά αν... για ένα ΛΟΑΤΚΙ άτομο, το να φτάσεις να επιβιώσεις, ας το πούμε, σημαίνει ότι έβαλες και τρία πράγματα στη σειρά. Όχι κατά ανάγκη. Συνήθως όμως, δηλαδή οι φίλοι που έχω εγώ, σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό οι ΛΟΑΤΚΙ φίλοι έχουν κάνει τη θεραπεία του, ναι, από τους μη ΛΟΑΤΚΙ φίλους. Δηλαδή βλέπω ανθρωπολογικά δύο λίγο πολύ διαφοροποιημένες ομάδες, γιατί είχαν να αντιμετωπίσουν διαφορετικές καταστάσεις αυτές οι δύο ομάδες ανθρώπων. Και μετά μας σου λέω ότι βρίσκω πιο ερωτεύσιμο στους ΛΟΑΤΚΙ άνδρες, μου λες τι είναι αυτά. Αυτό λοιπόν έχει όντως αποτελέσματα. Έχει όντως αποτελέσματα στη γονεϊκότητα. Και μπορείς να είσαι και όχι μόνο στη γονεϊκότητα. Εγώ θα το έλεγα γενικά σε οποιοδήποτε χώρο λειτουργείς φροντιστικά. Μπορεί να είναι και στην εκπαίδευση. Να είσαι πολύ καλός δάσκαλος. Οποιοδήποτε είναι ψυχοεκπαιδευμένος και ψυχοθεραπεύεται, ψυχοεκπαιδεύεται και ψυχοθεραπεύεται και κάνει προσωπικό πνευματικό αγώνα για να αντιμετωπίσει εσωτερικούς δαίμονες και τραύματα του παρελθόντος, μπορεί να έχει ενσυναίσθηση και μπορεί να νιώσει αγαπητικά προς τους ανθρώπους που έχει υπό τη φροντίδα του, είτε ως εκπαιδευτικός, είτε ως θεραπευτής, είτε ως γονιός. Τώρα να σκεφτούμε λοιπόν τους σημερινούς άντρες, οι οποίοι είχαν μεγαλώσει όχι για να έχουν αυτές τις δεξιότητες. Δεν χρειάζονταν αυτές τις δεξιότητες. Σου λέει, εσύ θα είσαι το κεφάλι, εσύ θα είσαι μπροστά, θα παίρνεις τις επιλογές, θα λύνεις τα προβλήματα και δεν μας νοιάζει πώς θα τα λύνεις και δεν μας νοιάζουν τα συναισθήματά σου. Αυτό είναι το σετάρισμα που έχει δεχτεί ένας άντρας. Και αυτό που γινόταν, ξέρω, και στα χωριά, θα γυρνούσαν από το χωριό, ο άντρας θα πήγαινε από το χωράφι, ο άντρας θα πήγαινε στο καφενείο γιατί έπρεπε να έχει επαφή με την κοινωνία για να λύσει τα προβλήματα της οικογένειας και η γυναίκα θα έμενε μέσα στο σπίτι. Αυτό τι σήμαινε τότε? Ότι δεν νοιαζόμαστε για τα συναισθήματά σου, γιατί εσύ θα έχεις όλη την εξουσία για να μας λύνεις όλα τα προβλήματα. Πολύ χοντρικά το λέω, αλλά ήταν μια σύμβαση κοινωνική. Σου λέει, πάρε και την εξουσία. Είναι σαν αυτό που κάνανε τους αστυνομικούς. Πάρε την εξουσία, εσύ την εξουσία της βίας, ξέρω εγώ, εσύ να παίρνεις επιλογές, αλλά λύσε μας τα προβλήματα. Και σκέψου αυτός ο τύπος να διαβεί σε μια οικογένεια στην οποία να υπάρχει μητριαρχία εσωτερικά και μισανδρισμός. Άλλα προβλήματα. Έτσι. Στο γαλάζιο μου καναπέ, στο γραφείο, είχα διάφορους τέτοιους, τέτοια θύματα, ναι, μισανδρισμού. Και μετά μιλάς όντως για μισανδρισμό. Ναι. Το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτή είναι θέμα εκπαίδευσης και πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά. Τα μεγαλώνουμε και τα ετοιμάζουμε για να ζήσουν σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. Ειδικά τα αγόρια, που είναι εντελώς αναντίστοιχο από αυτή τη ζωή που θα ζήσουν πραγματικά. Και μας τυφλώνουν τα στερεότυπα περί αρενοπότητας, που είναι, ας το πούμε, το ιερό δισκοπότηρο του πολιτισμού μας. Να γεννηθεί ο άντρας και να έχουμε τον άντρα. Δηλαδή, και εγώ που ήμουν γκέι και ήμουν και λίγο διαφορετικό παιδάκι, καταλάβαινα ότι είναι προνόμιο να είμαι αγόρι. Θα με ακούσουν καλύτερα, θα με ακούσουν περισσότερο, θα μου δώσουν πιο πολύ σημασία. Όλα αυτά όμως ήταν κοινωνικές, πώς να το πω τώρα, όχι. Τα κάνανε γιατί μετά έπρεπε εγώ να βγω και να είμαι ο πολεμιστής, να είμαι αυτός που θα λύσει τα προβλήματα της οικογένειας. Ενώ έχει αλλάξει η κοινωνία και δεν χρειάζεται να κάνω κάτι τέτοιο. Πώς να το πω? Δεν είμαι σίγουρη ότι η κοινωνία έχει αλλάξει.
όλη η κοινωνία και ριζικά. Είναι πολύ μπερδεμένα τα πράγματα. Είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο που και οι γυναίκες και οι άντρες δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε με ποιο τρόπο θα μπορούμε να λειτουργήσουμε καλύτερα για να είμαστε και εμείς ευδαίμονες, αλλά και οι υπόλοιποι. Δηλαδή υπάρχει ένα μπέρδεμα, ένα μεγάλο μπέρδεμα. Δηλαδή έχουμε καταλάβει πλέον ότι οι παραδοσιακοί τρόποι δεν λειτουργούν. Αλλά δεν έχουμε ακόμη καταφέρει να βάλουμε στη θέση των παραδοσιακών τρόπων νέες ανθρωπιστικές αξίες βασισμένες πάνω στη γνώση της επιστήμης, βασισμένες πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα, που να μας δίνουν έτσι ένα φάρο. Καταλαβες. Μάλλον να φτιάξουν ένα νέο αφήγημα. Το παλιό αφήγημα για τα φύλλα ήταν πολύ άκαμπτο, πολύ δεδομένο. Δοκιμάσαμε να τα αλλάξουμε και ήταν δραματικό και για τις γυναίκες. Εγώ θυμάμαι πόσο πολύ συζητούσαμε το αν θα φοράνε τα κορίτσια παντελόνια. Ήταν θέμα συζήτησης. Θυμάσαι που το λέγαμε, έτσι. Εγώ θυμάμαι ότι ήμουνα 21 έτους και φόρησα για πρώτη φορά παντελόνι και δέχθηκα πόλεμο από τον πατέρα μου. Δεν μου μιλούσε το τηλέφωνο. Μου έκανε τιμωρία της σιωπής. Φαντάσου και έχουν περάσει 30 χρόνια και συζητάμε τώρα για άλλα θέματα, πολύ πιο προχωρημένα. Ενώ ο χρόνος είναι πολύ σύντομος, ο ιστορικός χρόνος. Ναι, ναι. Και πάρα πολύ λίγος. Δηλαδή, έχουν γίνει πολύ μεγάλες αλλαγές. Την τελευταία 50 ετία έχουν γίνει φοβερές από το 1970 και μετά. Και από το 50 θα έλεγα. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή με τη γενιά των boomers και... εντάξει, και το 67 στο Woodstock, όλα αυτά που είχαν γίνει στο Παρίσι, το 69 στο Woodstock, το Παρίσι είναι το 67. Με όλες εκείνες τις κοινωνικές αλλαγές, από τις οποίες όμως σημείωσε ότι και η Ελλάδα και η Κύπρος απήχαν, γιατί στη μεν Ελλάδα είχαμε δικτατορία, στη δε Κύπρο είχαμε αγγλοκρατίες, είχαμε πολέμους και ήρθαμε τώρα ως κοινωνίες, και η Κυπριακή και η Ελλαδική, να αποδεχθούμε αυτά που άλλες κοινωνίες έχουν διαλέξει μετά από κοινωνικούς αγώνες, που εμείς τότε είχαμε εθνικούς αγώνες και έχουμε χάσει παντελώς τον μπούσουλα. Ναι, ναι. Εμείς δεν ζήσαμε, δηλαδή όταν έγινε η αλλαγή του οικογενειακού... Το Μάη του 68 δεν ήταν στο Παρίσι που είχαν γίνει όλες εκείνες... Το Μάη του 68 και το 69 στο Woodstock. Ναι, το ναι. Woodstock. Είχαν γίνει κάποιες κινητοποιήσεις κοινωνικές, οι οποίες είχαν σχέση και με τα πανεπιστήμια. Εμείς εδώ στην Κύπρο δεν είχαμε καν πανεπιστήμιο το 68. Το 92 ιδρύθηκε το πρώτο πανεπιστήμιο. Η σεξουαλική απελευθέρωση που βίωσε η Αμερική και η Ευρώπη, εμείς δεν τη βιώσαμε, έτσι. Τη βίωσαν κάποια μέλη της κοινωνίας που έτυχε να είναι σε εκείνες τις περιοχές, αλλά και τότε η κοινωνία ήταν πω-πω. Εμείς τη βιώσαμε το 90 σχεδόν, σε 80 με 90, με τις βιντεοκασέτες και με το κλικ μετά. Θέλω να πω ότι δεν ήταν μια πραγματική σεξουαλική επανάσταση. Το οποίο είχε κοινωνία, σε μια περίοδο, σκέψου όμως ότι αυτό ήταν παράλληλα με την περίοδο της μεταπολίτευσης, της ψεύτικης οικονομικής ανόδου και όλου αυτού του μείγματος. Ουσιαστικά αυτό που λέμε είναι ότι υπάρχει μια σύγχυση όχι μόνο μέσα στο μυαλό του καθενός μας, υπάρχει μια κοινωνική σύγχυση, μια ιδεολογική σύγχυση. Και εύχομαι, Πέτρο, με συζητήσεις όπως αυτές να βάλουμε το λιθαράκι μας ώστε να ξεκαθαρίσουν λίγο τα πράγματα, όχι ότι θα επιλύσουμε εμείς τη σύγχυση. Βεβαίως, επειδή υπάρχει η λέξη σύγχυση, η σύγχυση εμένα μου πάει σε αυτό, το διάβαζα μέσα σε, δεν θυμάμαι που το διάβαζα, τα δικά σου, που μιλούσες αναφερόσουν στην ψυχική αποδιοργάνωση. Δηλαδή, εγώ βλέπω περισσότερο μια ψυχική αποδιοργάνωση, επειδή προσπαθούμε, δεν έχουμε βρει τους νέους τρόπους. Δεν έχουμε βρει, δηλαδή, όντως ο περισσότερος κόσμος θέλει και δεν μπορεί τελικά να ευτυχήσει. Έχουν αλλάξει τόσα πράγματα. Το περιβάλλον απαιτεί σε εμάς, δηλαδή, δεν είναι να μην το δούμε μόνο από τη στενή πλαίσια, το στενό πλαίσιο των διακρίσεων. Οι διακρίσεις φαίνονται διακρίσεις τώρα, επειδή άλλαξε όλο το πλαίσιο που τις φωτίζει. Νομίζω ότι στην παρούσα κοινωνική περίοδο δέχονται όλοι οι άνθρωποι διακρίσεις, αν μη τι άλλο οικονομικές. Δηλαδή είναι όλη αυτό. Η κοινωνία υποφέρει. Οπότε αυτό μπορεί να χρησιμεύσει με δύο τρόπους. Ή ως ένα ορμητήριο, ώστε εφόσον υποφέρουμε όλοι να δείξουμε συνέστηση όλοι προς όλους, ο σκύλος μου είναι αυτός, ή
μια ναρκισιστική προσέγγιση. Δεν ήταν υποφέρω εγώ. Λακί μου, υποφέρω και εγώ όμως αυτή τη στιγμή. Τι θέλει το. Δεν ήταν η κόλπα. Υποφέρω εγώ που δεν έχω χρήματα, υποφέρω εγώ που έχω απολυθεί από τη δουλειά μου. Ας βγάλω αυτό που νιώθω το αρνητικό πάνω στους άλλους. Και ίσως και γι' αυτό έχουν γίνει και πιο βίαιες οι επιθέσεις εναντίον μειονοτικών ομάδων και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Ναι. Δεν μπορώ να δώσω ερμηνεία σε αυτό. Μου φαίνεται όντως... Είναι μια σκέψη αυτή ότι γενικά το ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας έχει να κάνει με το ότι δεν θέλω να αναλάβω την ευθύνη του να διαχειριστώ τα αρνητικά συναισθήματα που έχω μέσα μου, οπότε τα προβάλλω πάνω σε άλλους ανθρώπους πιο αδύναμους από μένα. Νιώθω ματέωση, για παράδειγμα, γιατί με απέλυσαν από τη δουλειά μου, δεν μπορώ να διαχειριστώ αυτή τη ματέωση, πάω και βρίζω έναν μετανάστη που βλέπω στην άκρη του δρόμου ή το χτυπάω ακόμη χειρότερα, ή έναν άνθρωπο με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό. Κάνω μια επίθεση πάνω σε κάποιον άλλον, ώστε αυτό που νιώθω που δεν το αντέχω να το βγάλω πάνω στον άλλο και στην ουσία να μην αναλάβω την ευθύνη του δικού μου εαυτού. Συνεχίζω με το διάβασμα του σχολείου. Βεβαίως χρειάζεται θωράκιση ψυχική, θεραπεία, υποστήριξη και ο καθένας έχει και τις αντοχές του και τους ρυθμούς του. Εγώ για παράδειγμα ξέρω πόσο άσχημα αισθάνομαι όταν θα πει κάποιος στη δουλειά μια πληροφορία η οποία θα περιλαμβάνει σύζυγο-σύντροφο σχέση, αλλά δεν θα μπορώ ακόμα να συμμετέχω ή κάτι αντίστοιχο. Ωστόσο, οι θετικές εξελίξεις σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες, κοινωνικές, νομικές, επιστημονικές, είδες μιλάει και αυτός για την τελευταία δεκαετία, έγιναν λόγω της ορατότητας. Ο καθένας με το ρυθμό του βέβαια και όχι ανεξάρτητα από την ορατότητα. Μιλάω φυσικά ως γκέι άτομο. Κατανοώ και βιωματικά τι εννοεί ο φίλος και καταλαβαίνω πόσο βαθιά έχουν εισχωρήσει μέσα μας κακοποιητικές στερεοτυπικές φράσεις τύπου «Δεν με ενδιαφέρει τι κάνεις στο κρεβάτι σου, αρκεί να μην προκαλείς». Λες και το να πει κάποιος «Χθες πήγα σινεμά με τον σύντροφό μου και είδαμε αυτή την ταινία» είναι κάποια αποκάλυψη κρεβατιού. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι ταυτίζεται η ομοφιλοφιλία ή ο διαφορετικός ερωτικός προσανατολισμός με το σεξ και όχι με τα συναισθήματα και τη συνδεσιμότητα των ανθρώπων. Αξίζει να αναφερθεί πόσο αντιφατική θα ακουστεί μια τέτοια προτροπή σε τρανς άτομα, φέμ αγόρια και μπουτς λεσβίες. Με αφορμή αυτό το γράμμα του φίλου και πόσο συχνά ενημερώνεσαι για τις εξελίξεις της επιστήμης της ψυχολογίας, λέει σε μένα ο σχολιαστής, θα εκτιμούσε όταν ευκαιρίσεις να έκανες ένα βίντεο για το minority stress. Κάποτε άκουσα μια ομιλία για τα θέματα αυτά και μου έκανε εντύπωση η εξής δήλωση ενός ψυχολόγου. Δεν έχει πάντα σχέση αν κάποιο ΛΟΑΤΚΙ άτομο έχει φόβο επίθεσης με το αν έχει ήδη πέσει θύμα επίθεσης. Λοιπόν, οπότε να σου διαβάσω λίγο αυτό που βρήκα για το minority stress, Πέτρο μου, και μετά να σου κάνω τις ερωτήσεις για να σου... Επίθεση μπορεί να μην έχεις δεχτεί, αλλά αφού έχει συνέχεια το φόβο ότι θα δεχτείς επίθεση, έχει σχεδόν τα ίδια αποτελέσματα. Ακριβώς. Δεν είναι τα ίδια, δεν είναι τα ίδια. Αν έχεις δεχτεί επίθεση, είναι σαφώς διαφορετικά. Αλλά όμως βιώνεις ένα διαρκές στρες. Το μοντέλο του minority stress, minority σημαίνει μειονότητα, stress ξέρουμε τι σημαίνει, το μοντέλο του stress των μειονοτήτων εισηγείται ότι η χρόνια έκθεση στο στίγμα της διαφορετικότητας, η οποία και εσωτερικεύεται και βλέπουμε να έχουν αυτή την εμπειρία άλλοι και επίσης τη βιώνουμε ως διάκριση και βία κοινωνική, δημιουργεί ψυχολογικό στρες το οποίο συσσωρεύεται, συσσωρευμένο ψυχολογικό στρες. Το να ζεις ως μειονότητα στην Ελλάδα είναι μια αγχώδης εμπειρία. Ο ρατσισμός, η ομοφοβία, ο σεξισμός και διακρίσεις συμβαίνουν με πολλούς τρόπους, έχουν πολλές μορφές και συχνά τονίζονται στα δελτία των ειδήσεων. Ιστορίες επιθέσεων, για παράδειγμα η δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, ένα πολύ ηχηρό παράδειγμα, ή η δολοφονία της Άννας Ιβάνκας πρόσφατα, της τρανς γυναίκας από την Βραζιλία, το καλοκαίρι που μας πέρασε, διακρίσεις στον εργασιακό χώρο, ρητορική μίσους, κοινωνικός αποκλεισμός έχουν επιβλαβεί συνέπειες στο ψυχισμό των ανθρώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Δηλαδή, αν εσύ είσαι γκέι άνδρας, λεσβία γυναίκα,
τρανς γυναίκα, τρανς άντρας και ακούς ότι ένα πρόσωπο με την ίδια ταυτότητα με σένα έχει κακοποιηθεί, αναστατώνεσαι. Δεν μπορείς να μην μπεις στα παπούτσια. Καλά, αυτό ήδη τα παιδάκια το έχουν, δηλαδή και βλέποντας τηλεόραση, ακούγοντας τους μεγάλους να σχολιάζουν. Ένα ΛΟΑΤΚΙ παιδάκι το έχει δεχτεί αυτό το τραύμα που λες και πριν μάθει για τη δολοφονία της άλλης. Βέβαια. Ένα μέλος μιας μειονότητας δηλαδή μπορεί να μην δεχθεί το ίδιο επίθεση ή διάκριση, αλλά να εσωτερικεύει εντός εισαγωγικών τις επιθέσεις και διακρίσεις που δέχονται άλλοι άνθρωποι που ανήκουν στην ίδια μειονότητα και να εσωτερικεύει εντός εισαγωγικών το ψυχικό τραύμα που συνοδεύει αυτές τις κακοποιητικές συμπεριφορές. Και όσο περισσότερο τέτοια περιστατικά έρθουν εις γνώση του, τόσο περισσότερο άγχος συσσωρεύεται στο άτομο για το ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να του συμβεί το ίδιο. Άρα, νομίζω ξεκάθαρο ότι είναι το minority stress. Να αναφέρω τα δικά μου παρατήρηση. Ναι. Εγώ θυμάμαι ότι όντως δεν ήμουν τόσο θηλυπρεπής. Έβγαζα όμως, ξέρεις, πάνω στην αλλαγή της εφηβείας και τα λοιπά, αυτά τα κοκοράκια που λέμε στη φωνή και τα λοιπά. Είχα περάσει μια περίοδο και φυσιολογικά νομίζω δεν θα ήμουν τόσο αρεπτός. Θα ήμουν λίγο πιο χαλαρός. Και τη φωνή μου την έκανα πιο βαριά. Και αυτό ήταν, έτσι μου διδάσκονται όλα τα αγόρια να κάνουν, αλλά εγώ διαρκώς φοβόμουν για το κράξιμο. Δεν έτρωγα κράξιμο προσωπικά. Είχαν συμβεί, ξέρω εγώ, ένα, δύο, τρία περιστατικά, αλλά ήταν ο εφιάλτης μου εμένα. Έπρεπε συνέχεια να αστυνομεύω τον εαυτό. Γιατί εσύ ήξερες ότι ήσουν και η Πέτρο. Οι άλλοι δεν το ήξερε. Εσύ το ήξερες, άρα ήξερες ότι όπως ένα άλλο παιδί που είναι γκέι έχει δεχθεί κράξιμο και επίθεση, μπορεί να δεχθώ κι εγώ. Ναι, εγώ θυμάμαι στο σχολείο μου. Ότι μαζευόταν όλο το σχολείο και ήταν, μπορεί αυτοί να το κάνανε για πλάκα. Το θέμα είναι τι αποτέλεσμα είχε σε μένα. Και ήταν ένας άλλος Πέτρος, επειδή είχε και ελληνογαλλική καταγωγή. Ξέρεις, πολλές φορές τα παιδάκια που είναι και λίγο διαφορετικά και στην καταγωγή Ευρωπαιόπλα. Τότε παλιά τα λέγαμε και γκέι, επειδή ο Ευρωπαίος ήταν πιο καλλιεργημένος από εμάς. Ναι. Και μαζευόντουσαν όλοι μαζί και λέγανε Πέτρο, είσαι αδερφή. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, πώς το φωνάζανε. Δεν θυμάμαι την. Δεν κράτησα μια λέξη από αυτές τις. Αλλά μιλάμε, ήταν όλο το σχολείο, έτσι. Αυτός ο Πέτρος ήταν πάλι ένας Πέτρος σαν και εμένα, πιο ήσυχον, πώς το λένε, low profile, πολύ καλός μαθητής κτλ. Το χαμηλόν τόνο. Ναι. Έδειχνε σαν να μην το εισπράττει, σαν να το εισπράττει σαν χαβαλέ και πλάκα ο ίδιος. Δεν ξέρω πώς το εισέπρατα. Εγώ το εισέπρατα σαν να μου βάζει τα φόπλακες από πάνω, σαν να με σκοτώνανε εκείνη τη στιγμή. Θα ήταν ενδιαφέρον αν μπορούσες να το συναντήσεις τώρα και να το ρωτήσεις πώς το θυμάται. Πολύ, ναι. Τώρα μιλάω ως ψυχολόγος αυτή τη στιγμή και ως, με την περιέργεια ενός ψυχοθεραπευτή για την ανάλυση της υπόθεσης. Δεν είχαμε μιλήσει ποτέ μεταξύ μας, επειδή είχαμε και οι δύο το στίγμα. Και αν μας βλέπανε μαζί, ήταν αλλιώς. Και γενικά εγώ το βλέπω αυτό στα παιδιά. Μετά θα λέγανε τα έχουν μεταξύ τους αυτοί οι δύο. Οι δύο Πέτροι έχουν σχέση, αφού είναι και ο ένας είναι και ο άλλος. Ναι. Ευτυχώς μαθαίνω από παιδιά σήμερα ότι πλέον μου κάνει πολύ θετική εντύπωση είναι ότι σήμερα τα παιδιά δικτυώνονται εγκαίρως. Μπορεί δηλαδή ήδη και από τα τέλη δημοτικού, αρχές γυμνασίου, να έχουν μιλήσει στα πρόσωπα που θέλουν, ενώ στα πλαίσια του σχολείου, να ξέρουν τα πρόσωπα που θέλουν να ξέρουν και να έχουν την υποστήριξη την κατάλληλη. Εγώ αυτό δεν μπορούσα να το έχω στο βαθμό που σου λέω. Δηλαδή, αν ήξερα ότι κάποιος άλλος δίπλα μου είναι γκέι, δεν θα τον πλησίαζα για να μην θεωρηθεί, ξέρεις, να μην μας δουν. Πάντως, έτσι, για να φέρω παράδειγμα από την κόρη μου πάλι, η κόρη μου είναι γεννήμα του 2000, το 2015 περίπου, ήταν στο σχολείο και ένα ζευγάρι συμμαθητές της, δυο αγόρια, είχα χωρίσει και έβγαζα στα social, έβγαζα τα μηνύματα τους μεταξύ τους, πώς κάνουν εκδικητικό ποστάρισμα, ρε παιδί μου. Και όλοι γελούσαν με το εκδικητικό ποστάρισμα, όπως θα γελούσαν ένα κορίτσι έκανε εκδικητικό ποστάρισμα και της λέω, μου λέει, είναι ζευγάρι. Λέω, ναι, μου λέει, τα έχουν. Δηλαδή, και λέω, τι ωραία εποχή. Στα πλαίσια της κανονικότητας. Ναι, θέλω να σου πω ότι δεν ήρθε να μου πει, α, μαμά, ξέρεις, ένα αγόρι έχει σχέση με ένα άλλο αγόρι. Όχι, ήρθε να μου πει, κοίτα τι χαζί. Τσακώθηκαν τώρα και ποστάρουν screenshot το τι είπε ο ένας τον άλλο όταν τσακώθηκαν και μετά θα τα βρούνε και θα ρεζιλεύονται. Αυτό είναι το πρώτο δείγμα ότι οι διακρίσεις έχουν αρχίσει να υποχωρούν. Ναι, όπως επίσης ένα δείγμα σημαντικό θα είναι όταν δούμε σε έργα, σειρές, ταινίες, όταν δούμε ΛΟΑΤΚΙ χαρακτήρες οι οποίοι δεν στηρίζεται. Α, ναι, δεν είναι ομοκανονική. Στο ΛΟΑΤΚΙ.
Ναι, ναι, αυτό είναι ομοκανονική. Είναι ομοκανονικότητα που δείχνουν τον γκέι άντρα, ξέρω εγώ, να είναι Αυτό. πάντα Με ελαφρώης. συγκεκριμένο τρόπο, να κάνει Ναι, ναι, συγκεκριμένα ναι. πράγματα, να έχει Ναι, ναι, συγκεκριμένα ναι. χαρακτηριστικά, να είναι ο γελοτοποιός της Ναι, ναι, παρέας, ναι, ναι, να δεν ναι. ξέρω και εγώ τι. Ναι. Τώρα Αλλά από ό,τι κατάλαβα τι ακούμε. σημαίνει ομοκανονικότητα. Τώρα το κατάλαβα. Ναι, είναι και αυτό, είναι και άλλα πράγματα. Δηλαδή και μεταξύ μας ομοκανονικότητα θα μπορούσε να είναι να θέλω εγώ να είμαι πάρα πολύ καλά γυμνασμένος, με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά έτσι όπως με θέλει. Με ένα μουστάκι. Δεν ξέρω κι εγώ σε κάθε εποχή, ναι, θα έχει τα δικά της φαντάζομαι. Ναι. Αλλά τώρα είμαστε και με τους... ναι. Τώρα είναι του Είχε ξανάρθει γυμναστηρίου. στην Είναι και τα μόδα το μπότοξ μουστάκι. τώρα και στα αγόρια και στα κορίτσια. Ναι, όλα, ναι. Ναι, αλλάζουν όλα, ναι, να τα Ναι. μαθαίνουμε. Ναι. Οπότε τι λέγαμε, χάθηκα. Λες ότι στα πλαίσια της κανονικότητας, το γεγονός ότι στο σχολείο σου είπα ότι Κυριακή με τα άλλα τα Ναι, παιδιά... ναι. Και όταν λοιπόν αρχίσουμε να βλέπουμε και έτσι πρέπει να το εντάσσουμε και εμείς στις δράσεις μας, μες στο σχολείο, οπουδήποτε. Όχι επειδή είναι γκέι να συζητάμε κάπως αλλιώς. Θα συζητάμε για το πρόβλημα της σχέσης που είχε ή για το οτιδήποτε θέλει να μας πει. Χωρίς να κολλάμε ξεχωριστά στο Ναι, αυτό χαρακτηριστικό. ακριβώς, αυτό που σου έλεγα ρε Πέτρο. Τι Αλλά όμως, σημασία έχει δώσε και το πρώτο βήμα, το πρώτο σκαλί δεν είναι αυτό. Αυτό είναι το δεύτερο σκαλί. Το πρώτο Δηλαδή, σκαλί ποιο είναι. το δεύτερο σκαλί είναι όντως να μιλάω εγώ για τον Γιάννη και τη σχέση του, χωρίς να έχει χρειαστεί καθόλου να αντιμετωπίσω ξεχωριστά το ότι είναι και ο Γιάννης και η Ναι, σχέση. ναι. Αυτό είναι το δεύτερο σκαλί. Για να το πετύχω αυτό, πρέπει δυστυχώς να έχω περάσει από το σκαλί της ταμπέλας και του να τα ονομάσω τα πράγματα και το να πάρω και θέση απέναντι στα πράγματα. Να το πω Μιλάς ρητά. τώρα γενικά για την κοινωνία, ότι δεν μπορεί η Ειδικά για την κοινωνία να πάει από κοινωνία. το αγνό παντελώς το Βεβαίως. ζήτημα στο το αποδέχομαι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Το λέμε πολλές φορές. Άμα το πούμε ότι εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, συνήθως καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και δεν θέλει ο άλλος να το δει και να το βάλει κάτω. Θέλει απλά να κλείσει τα μάτια του και να το παίξει ότι όλα είναι καλά. Δεν έχουμε πρόβλημα. Ναι. Ή Ενώ δεν αυτό το ισχύει. πολύ γνωστό στερεότυπο που ακούμε, εγώ δεν έχω τίποτα με τους γκέι, έχω πολλούς φίλους γκέι. Το οποίο Όπου θα ακούς είναι... αυτό, Ναι. όπου θα Ή και ακούς το αυτό, άλλο, το ξέρεις. δεν με νοιάζει τι κάνει ο άλλος στο κρεβάτι του, ξέρω εγώ, μαλακίες. Sorry που μιλάω με αυτή την έκφραση. Ναι. Τώρα θυμήθηκα ένα άλλο περιστατικό, ότι ήμασταν μια παρέα το καλοκαίρι. Ήταν τα παιδιά μου και εγώ και κάποιοι άλλοι φίλοι εκεί πέρα. Και ήρθαν δύο άντρες στην παρέα. Δεν τους γνωρίζαμε. Ήρθανε κάπου, ήμασταν ρε παιδί μου που έπρεπε να έρθουν να μας κάνουν μια υπηρεσία τέλος πάντων. Και όταν έφυγαν από εκεί, σχολίασαν οι άλλοι, όχι εμείς. Πω πω, αυτοί οι δυο είναι ζευγάρι τους. Εγώ ούτε καν ασχολήθηκα. Και λέω, σοβαρά τώρα. Ας πούμε, εγώ αυτό που θα σχολίαζα ήταν αν έκανα σωστά την υπηρεσία ή όχι, αν επιδιόρθωσα σωστά αυτό που ήταν να επιδιορθώσουν. Ούτε που μου Ναι. πέρασε από το μυαλό οτιδήποτε. Και λέω, Ναι. κοίτα, υπάρχει ένα μέρος της... Και μετά φυσικά είπαν, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Μιλάω τώρα Ναι. για τους επισκέπτες μας. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, όμως, Κοίταξε, μπορεί μετά και από το αυτό, σχολείο. μπορεί και αυτό να είναι θετικό. Με την Ναι, έννοια ότι όντως ναι, να ναι, ναι, έτυχε σε εκείνον τον άνθρωπο πρώτη ναι. φορά Απλώς να μην σε εμείς πάρει. είμαστε στην άλλη φάση του... Τι σημασία έχει, ας πούμε, είναι ένας Ναι, άνθρωπος. Ναι, εμείς πρόσεξε είμαστε τώρα. σε αυτή τη φάση, ναι. Επειδή όμως έχει δύο ερμηνείες, όσο η κοινωνία μας παραμένει, ας το πούμε, σε μια συνθήκη που αυτή η συνθήκη έχει δύο ερμηνείες, πρέπει να, οι δύο θέσεις, δύο τοποθετήσεις, πρέπει να λέμε ποια είναι η τοποθέτησή μας. Δεν μπορούμε να λέμε ότι όλα είναι Εμείς καλά. αυτό που, εγώ αυτό που τους είπα όταν το είπαν αυτό το πράγμα, λέω, κοιτάξτε, θα σας άρεσε εσάς. Ήταν ένα ζευγάρι με το παιδί τους. Θα σας άρεσε εσάς όταν πάτε κάπου μετά να συζητάνε πράγματα Ναι, για έτσι εσάς. απλά, μια Θα κουβέντα νιώθατε ανθρώπινη με την. ωραία, ας πούμε, στα πλαίσια της δικής σου εργασίας, λέω στον άντρα, που και εσύ μπορείς να πας σε ένα χώρο που έχει αγνώστους. Θα σου άρεσε με το που έφυγες να ακούς γέλια πνιχτά και κοροδευτικά, θα νιώθεις ωραία. Μα μου λέει, εγώ δεν είμαι γκέι. Του λέω, ναι, είσαι κοντός όμως, για παράδειγμα. Ή έχεις αυτό το χαρακτηριστικό. Χωρίς να σημαίνει ότι εγώ έχω θέμα με το ύψος των ανθρώπων. Κατάλαβες τι εννοώ. Όλοι μας Θα μπορεί να έχουμε... μπορούσαν κάποιοι λοιπόν να σε Ναι. κάνουν να αισθανθεί άσχημα για ένα δικό σου χαρακτηριστικό. Ναι, Ναι, για να... μπορεί να πει πολλά πράγματα, απλά όντω να μην τα αφήσει έτσι. Δηλαδή, όντω να πει στον άνθρωπο ότι ξέρει, αυτό ακούστηκε κάπω. Το Γιατί είπα. στην Το κοινωνία είπα, που λέω ρε είμαστε, ναι, παιδιά, είναι σημαντικό αυτό. ντροπή, ντροπή ρε παιδιά, λέω. Δηλαδή τώρα σκεφτείτε τα Μπορεί να παιδιά το μου πει όλη και πολύ θέφυγα. ωραία θετικά. Ντροπή, Μπορεί να το όχι πει και με ντροπή, τότε το θετικό τρόπο. σχολίασαν όμως, ντροπή. Εγώ θα έλεγα παραδείγματος χάρη, ωραίο ζευγάρι,
πάνω στο σχόλιο του άλλου θα το γυρνούσα εντελώς, θα το πήγαινα αλλού. Και το έχω κάνει και βλέπω ότι πολλές φορές πιάνει. Αν ο άλλος είναι κακοπροαίρετος, δεν πιάνει. Και τότε θα αποκαλυφθεί. Και δεν χρειάζεται μπορείς να το να κάνω και το κάνεις δάσκαλο. και ένα σχόλιο. Ζήλεψες που δεν είσαι και εσύ μέλος ενός τέτοιου ρεζιμαρχείου. Ναι, αλλά αυτά ξέρεις τώρα πολλές φορές θεωρούνται μπηχτές ή υποτιμητικά. Όχι, καμία σχέση. Δεν θα το έλεγα. Εγώ θα το έλεγα το κάθονται με στήλερ, το παιδί φίλο, μου. όπως είναι ο φίλος, ναι. Ναι, εγώ μπορεί να έλεγα, ρε παιδί μου, και στα δικά μας ελεύθερες, ας πούμε. Αυτό, ναι. Άμα το θες έτσι. Αλλά έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο ότι εγώ μιλάω για το όχι αγνώ το περιστατικό γιατί δεν θέλω να υπάρχει. Είναι τόσο κανονικό για μένα που δεν μου κάνει εντύπωση. Λες ότι πρέπει να πάμε από το αγνώ την πραγματικότητα, άρα δεν υπάρχει πραγματικότητα, στο εντοπίζω την πραγματικότητα, αντιμετωπίζω την πραγματικότητα, αποδέχομαι την πραγματικότητα για να πω στο επόμενο στάδιο που να είναι δεν μου κάνει εντύπωση η πραγματικότητα. Ναι, ναι, εκτός κι αν είσαι μέσα σε μια παρέα πολύ συγκεκριμένη που ξέρεις ότι όλοι οι άνθρωποι εκεί είναι στο επόμενο στάδιο, πώς να το πω. Άμα είσαι σε ένα ανοιχτό κοινωνικό χώρο που να είναι σου πω τόσο όμως, ανισότητες εγώ οι καταλήψεις. μπορεί να είμαι και κακιά, αλλά μετά από αυτό ήταν ένας από τους λόγους που αποφάσισα να μην κάνω παρέα με αυτό το ζευγάρι πλέον. Και αυτό ναι. Και γιατί σε κάποια άλλη φάση είχαν εκφράσει μια ρητορική μίσους για τους μετανάστες. Ναι, αυτά Ναι. Κοιτάξτε, παρέα, όταν λέμε παρέα, κάνεις με τους ανθρώπους με τους οποίους όντως θα Ναι, ζεσταθεί, δηλαδή θα περάσει εντάξει, καλά. ξέρεις Πέτρο, κάποιες φορές έχεις κάποιους ανθρώπους στη ζωή σου από πάντα και χρειάζεται να κάνουν κάποια τέτοια περιστατικά μπροστά σου για να ξυπνήσεις και να πεις «Κοίτα ρε παιδί μου, δεν ταιριάζουμε, δεν έχουμε το ίδιο αξιακό σύστημα, οπότε δεν μπορώ, όχι ότι σε μισώ ή οτιδήποτε, αλλά δεν μπορώ να είμαι φίλος μαζί σου πλέον για να περνάω χρόνο γιατί δεν θα σου επιβάλλω αυτό που νιώθω, αλλά δεν μπορώ και εγώ να δηλητηριάζομαι από μισογενιστικά σχόλια, από μισανδρικά σχόλια, από ομοφοβικά σχόλια, από ρατσιστικά σχόλια». Είναι μέσα στα πλαίσια μιας παρέας. Η αναπαραγωγή των στερεοτύπων είναι ρατσιστική, είναι ρητορική μίσου. Εσύ τι νομίζεις? Εξαρτάται ποιοι είναι οι αποδέκτες. Γιατί δεν το πιάσαμε. Η ρητορική μίσου πώς θα την... Τι θα έλεγες, τα βασικά της χαρακτηριστικά, ξέρω εγώ, σε σχέση με κάποιον άλλο κακοπροαίρετο λόγο ή... Λοιπόν, η ρητορική μίσους, το hatred speech, έχει να κάνει με το να κάθομαι εγώ τώρα και να έχω οποιοδήποτε ακροατήριο, είτε αυτό το ακροατήριο είναι ο σύντροφος μου ή τα παιδιά μου ή η παρέα των ανθρώπων που καθόμαστε γύρω από το τραπέζι ή η ομάδα στην οποία, η ομάδα εργασίας μου για παράδειγμα, και να εκφέρω οποιοδήποτε λόγο στερεοτυπικό για ομάδες της κοινωνίας, ο οποίος να εμπεριέχει μέσα μίσος. Μίσος και προκατάληψη. Δηλαδή, ναι, το να κάθομαι εγώ τώρα και να λέω όλες οι γυναίκες είναι μπιπ, όλοι οι άνδρες είναι μπιπ, όλοι οι γκέι είναι μπιπ, όλοι οι μετανάστες είναι μπιπ. Αυτό είναι ρητορική μίσους. Ανεξαρτήτως του αν υπάρχουν μέλη από εκείνη τη μειονότητα μέσα στην ομάδα που με ακούει, είναι ρητορική μίσους και τα λόγια πληγώνουν. Και αν μη τι άλλο, μεταφέρω αυτό το στερεότυπο, αυτή την προκατάληψη, αυτό το αρνητικό συναίσθημα σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να το υιοθετήσουν ή να το ισχυροποιήσουν αυτό που ήδη έχουν μέσα τους από τη δική μου επιβεβαίωση. Ναι. Έχουμε ευθύνη. Δηλαδή, τα λόγια μας σχηματίζουν κόσμους. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία το είπες και αυτό το τελευταίο. Αυτό, εκεί θα σε πηγαίνα. Ότι δηλαδή η ρητορική μίσους απαιτεί ένα συγκροτημένο αφήγημα αρνητικό ως προς το αντικείμενο που σχολιάζουν. Δηλαδή πρέπει ναι, να υπάρχει από πίσω μια βεβαίως ιδεολογία. Μπορεί να μην είναι συγκροτημένη ιδεολογία. Μπορεί να είναι θρησκεία. Μπορεί να είναι μια συγκροτημένη ιδεολογία. Ναζισμός. Μπορεί να είναι κάποιες άλλες κοινωνικές αντιλήψεις πιο συγκροτημένες που έχουν από μόνες τους αποκτήσει ισχύ ακριβώς επειδή είναι κοινωνικές. Εγώ το ρητορική μίσου θα το πήγαινα περισσότερο στο αν είναι δημόσιος ο λόγος ή αν είναι μάλλον από πρόσωπο που έχει μια εξουσία. Αν είναι στα πλαίσια μιας παρέας, τώρα θα μου πεις, αν είναι ο πατέρας στο τραπέζι και οι άλλοι τρώνε και αυτός έχει βγάλει το λόγο κατά τον γκέι, είναι ρητορική μίσου, γιατί έχει εξουσία ένα των παιδιών. Δηλαδή, ένα παιδάκι εκεί, ΛΟΑΤΚΙ, θα. Εσύ μιλάς για το πώς μπορεί η ρητορική μίσου να στοιχειοθετηθεί ως ποινικό αδίκημα, ή μιλάς για το πώς μπορεί να είναι επιδραστικά βλαπτική?
Αυτό στα πλαίσια των σχέσεων. Άρα λοιπόν εξετάζω τι σχέση έχεις με το άτομο και σε ποιο επικοινωνιακό πλαίσιο βγαίνει αυτός ο λόγος. Εάν δηλαδή υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που μπορεί να πετύχεις, να σου φέρω ένα παράδειγμα. Στο σχολείο, εγώ είμαι δάσκαλος. Πολλοί γονείς ξέρουν ότι εγώ είμαι γκέι, μπορεί να έχουν ισχυρότατες αντιρρήσεις γι' αυτό. Να μην πω την ομοφοβική, να το πω έτσι. Σε Δηλαδή μπορεί ενδιαφέρει αντιρρήσεις. Η δική σου ζωή. Τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, ισχυρότατες αντιρρήσεις, είτε θρησκευτικές, είτε δεν ξέρω και εγώ τι, οποιοδήποτε είδους. Σε μια τέτοια περίπτωση, λοιπόν, θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήταν ένας πατέρας, είχε πολλά προβλήματα και οικογενειακά, παρούσε και τη μάνα. Δηλαδή, όλα τα χαρακτηριστικά που περιμένεις, έτσι. Ο γιος ο μεγαλύτερος, λίγο πιο κλειστό παιδί, ανησυχούσε ο πατέρας, λοιπόν, για το γιο και πετυχαίνει ο δάσκαλος να είναι γκέι. Καταλαβαίνεις τώρα ο πατέρας πως έχει φρικάρει. Εγώ τον έβλεπα και καταλάβαινα ότι αυτός ο πατέρας έχει στα κάγκελα. Περνάει ο, πώς το λένε, και το παιδάκι έβλεπα ότι είναι δύσκολο στην επικοινωνία, αλλά είχαμε μια πάρα πολύ καλή σχέση, χωρίς να ανοίξει το στόμα. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος ήξερε ότι από πίσω θα μου σέρνει τα απίστευτα, ή το τι θα ακούνε τα παιδάκια τα καημένα στο τραπέζι το οικογενειακό που τρώνε. Γιατί ξέρει τώρα τι κουβέντες και τι επίθετα και τι λέξεις και τι χαρακτηρισμοί βγαίνουν από τέτοια στόματα. Πέρασε το μεγάλο παιδί, είναι το μικρό. Περνάνε κάποια χρόνια, σου λέω, Και δηλαδή αυτός άνθρωπος που ξέρει μαθητής και σου. χρόνια. Και το μικρό Και τώρα μαθητής. ο μικρός, είναι ο μικρός και κάνει μια ζαβολιά. Και ο μικρός πολύ καλή σχέση μαζί και τα πάμε πολύ καλά, κάνει μια ζαβολιά και πρέπει εγώ να ενημερώσω τον πατέρα. Τώρα καταλαβαίνεις πώς νιώθει ο πατέρας που έχει όλες τις προκαταλήψεις και το μίσος απέναντί μου, ότι εγώ τώρα θα τον ενημερώσω γι' αυτό. Εγώ ποτέ δεν μαλώνω τους γονείς και ποτέ δεν προσπαθώ να τους ρίξω το βάρος, να τους υποτιμήσω, ότι άχρηστε είστε και πώς θα κάνουν τα παιδιά σας έτσι. Τίποτα. Ήταν το πλαίσιο της επικοινωνίας μας άλλο. Αλλά ο πατέρας ήταν ήδη φορτωμένος με όλο αυτό, οπότε έβγαλε όντως μια επίθεση. Πρόσεξε όμως. Εγώ είμαι ο δάσκαλος. Την επίθεση που έβαλε, την ομοφοβική, με άσχημες κουβέντες. Πού θα μου πεις εσύ, μπλα μπλα, φαντάζεσαι τώρα, έτσι. Ενώ εγώ του μιλούσα για το παιδί του. Και ξαφνικά αυτός άρχισε να μου λέει για πράγματα τα οποία ούτως ή άλλως θα τα έχει δει σε εκπομπές, πρέπει να έχει μπει στο Facebook να τα διαβάζει. Ότι εγώ Αναφέρθηκε στην προσωπική σου ζωή και στις ιδιότητες σου τις άλλες πέραν ωραία, των παιδί μου, πολύ δάσκαλων. απλά. Μέσα στο σχολείο, δίπλα στη διευθύντρια, μου είπε σιγά που θα μιλήσει εσύ, πουστάρα, για το γιο μου. Καταλαβαίνεις και τη διευθύντρια. Ευτυχώς αυτό είναι το μόνο που έχω δεχτεί 23 χρόνια δάσκαλος. Το μόνο περιστατικό. Είναι πολύ Ευθέως. σκληρό όμως, ρε Πέτρο, πάρα πολύ Ήταν σκληρό. πάρα πολύ σκληρό. Εγώ έβαλα τα κλάματα μετά. Πήγα στην Είναι τουαλέτα και πολύ σκληρό να σου πει αυτό το πράγμα. ναι, πρόσεξε. Αυτό ενώ είναι το μόνο. Ήταν ο φόβος μου ο διαρκής. 23 ότι θα χρόνια μπορεί να μπορούσε να δουλεύω. συμβεί αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Συνέβη μία φορά. Έχουν συμβεί άλλα παραπλήσια, βασικώς, αλλά το μόνο κατά πρόσωπο και έτσι. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι άλλο πράγμα. Θέλω να εστιάσω εντελώς άλλο. Εγώ ήμουν ο δάσκαλος. Εγώ έχω την εξουσία εκείνη τη στιγμή. Ήμουνα και δίπλα στη διευθύντρια. Και το περιστατικό έγινε μέσα στο σχολείο. Εγώ λοιπόν δεν στάθηκα καθόλου σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, αντί να υπερασπιστώ των δικαιωμάτων μου κτλ. Εντάξει, το ανέλαβε η διευθύντρια που έπρεπε να το κάνει, έτσι. Και τελικά θέλω να σου πω ότι επειδή ήξερα ότι έχουμε έναν άνθρωπο και πρέπει να διαχειριστούμε μια κατάσταση, αυτό είναι γονιό, το παιδί του μα νοιάζει αυτή τη στιγμή και το τι έχει γίνει στο σχολείο με το παιδί του και πώ θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε αυτό το στοιχείο. Και τώρα ότι αυτό έχει βγάλει όλε τι δικέ του τι φοβίε και τα δικά του φαντάσματα και κάνει επίθεση σε μένα, δεν πρέπει να τη δεχτώ σαν επίθεση. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι πολύ προχωρημένο αυτό που λέω. Όχι, έλα να σου πω. Εμένα που είμαι ακτιβιστής 15 χρόνια, είναι το σημείο που πρέπει να βρίσκομαι. Και εγώ Για εκεί κάποιους βρίσκομαι. Άλλους δεν το απαιτώ. Και εγώ εκεί Αυτός ο βρίσκομαι. γονιός. Πλέον είμαι στο σημείο στο οποίο αν κάποιος ο οποίος διαφωνεί με τις απόψεις μου και θεωρεί ότι οι απόψεις μου είναι βλαβερές γιατί είμαι υπέρ των δικαιωμάτων των μειονοτικών ομάδων και αρχίσει να με εξυβρίζει, δεν θα ασχοληθώ καθόλου με την εξύβριση. Δεν θα την πάρω καθόλου προσωπικά. Εμένα δεν θα μου πούν το ίδιο που σου πάνε εσένα, θα μου πούν ποια είσαι εσύ που θα μιλάς για μεγάλωμα παιδιών και για σχέσεις και οικογένειες, εσύ που παντρεύτηκες και χώρισες 2 φορές και δεν μπορείς να κρατήσεις 2 άντρες. Ναι, Αυτό έχουμε είναι λοιπόν το να δικό μου. πετάξουμε. Αυτή είναι η δική μου μειονοτική ομάδα, δεις παντρεμένη, δεις χωρισμένη. Λοιπόν, δεν θα δώσω έμφαση. Όμως, όπως είπες και εσύ, είμαστε άνθρωποι που ο καθένας στο δικό του τομέα προσπαθούμε να είμαστε ακτιβιστές, προσπαθούμε να ενεργούμε και να δρούμε
προς όφελος και εξέλιξη της κοινωνίας. Άρα είμαστε σε ένα χώρο που μπορούμε να αντέξουμε το minority stress. Μπορούμε να αντέξουμε το άγχος της μειονοτικής συνθήκης, επειδή δουλεύουμε περισσότερο με τον εαυτό μας. Να σου το πω πιο απλά. Πώς είναι δύο σκυλάκια που πλησιάζει το ένα το άλλο και γαυγίζει για να δούνε ποιο έχει πιο πολύ δύναμη αυτό. Και τι θα κάνει μετά. Εγώ έτσι το βλέπω, στο ανθρώπινο απλό επίπεδο. Ήρθε αυτός και άρχισε να μου γαυγίζει, γιατί φαίνεται είναι κάπου τραυματισμένος, κάποια προβλήματα έχει. Μπορώ να μπω στην. Ως δάσκαλος που έχω διαβάσει και λίγο ψυχολογία και λίγο καταλαβαίνω και από γονείς, μπορώ να μπω στη θέση του και πρέπει να αντιμετωπίσω αυτό το θέμα και πρέπει να έχω και την ενέργεια για να το κάνω. Και, αν ήταν όμως αυτός ο ίδιος άνθρωπος, ένας... πρόσκεισε να στο τελειώσω, ο ίδιος άνθρωπος μετά από μήνες, επειδή έκανα και εγχείρηση καρδιάς τελευταία, όταν ξαναπαρουσιάστηκα στο σχολείο, μετά την εγχείρηση καρδιάς, με χαιρέτησε. Θέλω να πω ότι οι ανθρώπινες σχέσεις σε βάθος χρόνου πρέπει να τις βλέπουμε και πρέπει πάντα να τις αξιολογούμε και από ποιο σημείο είμαστε. Αν εγώ είμαι από σημείο εξουσίας, δεν θα κάνω εκείνη τη στιγμή την επανάσταση με την αρχίστη. Στον δρόμο θα βγω για το ΖΑΚ, θα γράψω τα, πώς το λένε, τα post μου ή μπορεί στο σύλλογο διδασκόντων να τους φωνάξω για κάποιο θέμα ή να απαιτήσω να γίνει κάτι. Αλλά όταν σε μια απλή ανθρώπινη συνθήκη, πιστεύω ότι πρέπει να ψάχνουμε, να αρχίσουμε να ψάχνουμε άλλους τρόπους. Άρα τώρα άλλους... εσύ περιγράφεις αυτό το πράγμα που συνέβαινε μαζί μου όσο είχα το γραφείο, ότι αν την ώρα της θεραπείας ένας θεραπευόμενος εξέφραζε ρητορική μίσους για ομοφοβικό λόγο, σεξιστικό λόγο, μισογενιστικό λόγο, το αντιμετώπιζε με πολύ περισσότερη κατανόηση, γλυκύτητα, χαλαρότητα. Γιατί πάλι εσύ είχες την εξουσία. Αν ήσασταν φιλαράκια, δεν θα τον ξανέκανες παρέα όπως μου περιέγραψες. Ναι. Δεν θα βγεις μαζί του για καφέ. Εάν όμως, όσες φορές όμως, όσο είχα την εκπομπή στην τηλεόραση, δεχόμουν τηλεφώνημα από τηλεθεατή ή τηλεθεάτρια το οποίο να εμπεριέχει ρητορική μίσους, αντιδρούσα με πάρα πολύ ένταση. Ναι, γιατί εκεί δεν είσαστε, δεν είναι μια προσωπική σχέση. Ναι. Εκεί έχεις τον κόσμο που παρακολουθεί. Δηλαδή έχει να κάνει με το πλαίσιο. Έχει να κάνει όπως με το πλαίσιο. Στις απλές, αυτό που ήθελα λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι η ρητορική μίσους δεν μπορεί να υπάρχει για μένα αν δεν υπάρχει διαφορά εξουσίας ή το πλαίσιο να δίνει μια ισχύ και μια εξουσία. Δεν μπορεί, αν και υπάρχουν και κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις, αλλά πάλι το πλαίσιο είναι. Δηλαδή μπορεί ένα παιδί στο γυμνάσιο να σηκωθεί και να αρχίσει να βρίζει τον γκέι καθηγητή. Και με λόγο, μάλιστα, με επιχειρήματα και καλά. Έτσι, θα μπορούσε να πει ότι αυτό είναι ρητορική μίσους, γιατί πατάει στην εξουσία που του δίνει η κοινωνία, η ομοφοβική κοινωνία. Μπορεί το ίδιο το παιδί να μην έχει εξουσία εναντί του καθηγητή, να τον φοβάται ότι μπορεί να του χαμηλώσει το βαθμό, αλλά έχει πραγματική εξουσία στα χέρια του, επειδή ο άλλος είναι γκέι και μπορεί να τον ξεφτυλίσει. Και πάλι όμως, δηλαδή, όλα αυτά πρέπει να ψάξουμε να βρούμε και άλλα εργαλεία να τα διαχειριστούμε. Υπάρχουν έξυπνοι τρόποι. Πέρα από εσύ μιλάς για την αντιμετώπιση, μιλάς για την αντιμετώπιση των ομοφοβικών, των σεξιστικών εκφράσεων κτλ. Ότι υπάρχουν πιο δημιουργικοί τρόποι να το αντιμετωπίσουμε, ούτως ώστε να το εξομαλύνουμε και να βοηθήσουμε να μάθει και κάτι ο απέναντι, παρά... Όχι, δεν είναι γι' αυτό. Για να επιβιώσουμε εμείς. Γιατί αλλιώς δεν επιβιώνουμε εμείς. Δεν μπορείς να είσαι συνέχεια με το συμπαθητικό νευρικό σου σύστημα σε έξαρση. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να φοράς τα ροζ γυαλάκια συνέχεια και να κάνεις ότι δεν βλέπεις τα πράγματα δίπλα σου. Όχι. Πρέπει να απαντάς, πρέπει να ανταποκρίνεσαι, αλλά κλείνοντας ενδεχόμενα νέων επιθέσεων εγώ και νέων. Αυτό που κάνω στο κανάλι μου στο YouTube είναι ότι βάζω σε απόκρυψη οποιοδήποτε σχόλιο εμπεριέχει ρητορική μίσους. Κατευθείαν σε απόκρυψη. Δηλαδή αυτός ο χρήστης δεν μπορεί να σχολιάσει ξανά. Κάτω από το κανάλι μπορεί να βλέπει τα βίντεο και αν θέλει να ωφεληθεί, να ωφεληθεί από τα βίντεο, αλλά δεν μπορεί να... Δηλαδή και έχω τελειώσει μια και καλή με τον blog. Delete and block. Μην παρεξηγηθώ αυτό που είπα. Εγώ αναφέρεται μόνο στη διαπροσωπική επαφή ισότιμη. Ναι. Με κάποιον άλλον λίγο πολύ. Εκεί καλό είναι να σταματήσουμε την πολύ συγκρουσιακή... Πέτρο μου, εάν ένας άνθρωπος είναι τόσο μισισμένος, λέμε στην Κύπρο, η λέξη μισισμένος στην Κύπρο λέγεται κάποιο που έχει πολύ μίσος, ενώ είναι παθητική φωνή. Εάν έχει τόσο πολύ μίσος ένας άνθρωπος μέσα του, γιατί να τον έχω μέσα στη ζωή μου, γιατί να έχω τον κάθε τοξικό μέσα στη ζωή μου. Όχι, φεύγεις, διακόπτεις, εννοείται. Γεια σας, no contact.
Εννοείται. Ούμε επίσης κάνουμε επίσης και ποιος λόγος υπάρχει να πείσω εγώ τον οποιονδήποτε για οτιδήποτε. Ναι, ακριβώς Θέλει όπως το να λες. πιστεί, θα πιστεί. Δεν θέλει να πιστεί, δεν θα πιστεί. Και να σου πω και κάτι άλλο. Είναι και ηλίθιοι οι ομοφοβικοί φόβοι. Εξαιρετικά ηλίθιοι. Γιατί και να δοκιμάσεις δεν μπορείς να αλλάξεις τον ερωτικό σου προσανατολισμό. Δηλαδή Έλα. πιστέψτε με. Ξέρω πολλούς ανθρώπους που δοκίμασα. Επισκοπού. Ξέρεις τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα, και ως ψυχολόγος θέλω την γνώμη σου. Για ποιο λόγο το παρουσιάζουν πιο ομοφοβικοί άνθρωποι, το παρουσιάζουν σαν κάτι που έτσι και το δοκιμάσει, την πάτησε. Είναι το καλύτερο δηλαδή. Είναι σαν να λέμε η ηρωίνη του σεξ. Ξέρω, κάπως έτσι το βλέπουν. Λοιπόν, άκου να δεις. Με αιμονή δηλαδή καταλαβαίνει ότι έχουν μια πολύ διαστρεβλωμένη εικόνα Κοίταξε, και είναι πολύ μεγεθυμένη. πάρα πολύ διαδεδομένη η γνώμη και είναι κάτι και το οποίο έχουμε και κλινική πείρα για το ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο έντονα ομοφοβικοί κυρίως έχουν εσωτερικευμένη ομοφοβία, δηλαδή οι ίδιοι θα ήθελαν πάρα πολύ να έχουν εκδήλωση των δικών τους ερωτικών επιθυμιών και επειδή ήδη δεν επιτρέπουν στον εαυτό τους να τις έχουν, γι' αυτό το λόγο θέλουν και κανείς άλλος να μην τις έχει. Αυτό που θα σου έλεγα προηγουμένως που μιλούσαμε για το κάπνισμα, εμένα με ενοχλούν πολύ οι πρώην καπνιστές που δεν δέχονται να καπνίσει ο άλλος μπροστά τους. Με ενοχλεί αυτό. Είμαι πρώην καπνίστρια, αλλά θεωρώ ότι είναι τεράστια υποκρισία. Εγώ κάπνιζα 20 χρόνια, πόσα, 13 χρόνια πόσα κάπνιζα και να απαγορεύω στον άλλον να κάνει αυτό που εγώ έκανα επί 13 χρόνια. Μιλάμε Κάτσε, μεταξύ ενηλίκων τώρα. εννοείς, όχι σε κλειστό χώρο, Ναι, ρε, μάνα που μου, δεν ενοχλεί ο καφές, ο καπνός. Ενώ ότι είμαστε σε μια καφετέρια έξω που επιτρέπεται το κάπνισμα. Εντάξει, εγώ ήμουν καπνίστρια από τα 27 μου μέχρι τα 40 μου. Είμαι με μια φίλη μου η οποία είναι τώρα καπνίστρια. Είναι πολύ υποκριτικό εκ μέρους μας. Μην καπνίζεις, δεν αντέχω τη μυρωδιά του καπνού, δεν μπορώ. Θα σου πω, αυτό που λες με πάει πάρα πολύ στο θέμα του τι είναι ταυτότητα. Γιατί αυτό επίσης που σκεφτόμουν. Θυμάσαι που είχαμε πει, που σου είπα την έκφραση «Αγαπάμε τους αμαρτωλούς, μισούμε την αμαρτία». Ναι. Αν κάθεσαι να το σκεφτείς, η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα ξέρω στον κλέφτη και στον ομοφυλόφιλο, γιατί θα μπορούσε αυτό να το εφαρμόσουμε και στους δύο. Αγαπάω τον κλέφτη, μισώ την κλοπή. Δηλαδή θα τον αγαπήσω έτσι ώστε να μην είναι το χαρακτηριστικό του το κλέφτης. Να σταματήσει να κλέβει, άρα λοιπόν δεν είναι κλέφτης πλέον. Δεν είναι ταυτοτικό το επίθετο του κλέφτη. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις. Δεν μπορούμε να βάζουμε ταυτοτικά χαρακτηριστικά σε αυτή τη φράση. Δεν Δεν μπορώ γίνεται. να πω αγαπώ τον γκέι, Έλα αλλά να σου πω, μισώ χαιστήκαμε αν αγαπούν την γκέι σεξ. ομοφυλοφιλία μας ή όχι, παρετάτε μας. Εγώ Αυτό, το έχω αλλά πει πολλές πρόσεξε. φορές, μακάρι να ήμουν γκέι, σοβαρό λόγο. Ναι. Με τις γυναίκες τα πω καλύτερα. Φυσικά, από ό,τι ακούω από ομοφυλόφιλες γυναίκες και οι ομοφυλόφιλες γυναίκες μεταξύ τους στις ερωτικές τους σχέσεις δυσκολεύονται όσο Αχ, όλοι μας. Οπότε... όλοι. Ναι. Είναι παντού το πρόβλημα. Να Αλλά μας έχει ενδιαφέρον, παρετήσουν. έτσι. Με κόφτη. Αλήθεια, δεν με νοιάζει, ρε παιδί μου. Πρόσεξε όμως ποιο είναι το θέμα. Τελικά, επειδή ταυτότητα είναι κάτι που μεταβάλλεται. Δηλαδή κάτι που δεν ήταν ταυτότητα πριν από 30 χρόνια μπορεί να είναι ταυτότητα τώρα. Μπορεί να ήταν μόνο χαρακτηριστικό. Αυτό που λέμε γκέι ταυτότητα, που έχει μάλιστα και τον κίνδυνο της ομοκανονικότητας, είναι μια κοινωνική κατασκευή που σου λέει ότι ως γκέι ερωτεύεσαι άντρες και θα κάνεις ό,τι κάνουν οι ετεροφιλόφιλοι. Δηλαδή ήταν μια μεταφορά της, πώς θα το πω τώρα, του πώς είχαμε αναπτύξει όλο το μύθο περί σχέσεων οικογένειας, αγάπης, συντροφικότητας, ρομαντισμού, έλξεων, έρωτα, πορνογραφίας, τα πάντα. Μια μεταφορά της κοινωνίας της κανονικότητας, της ετεροκανονικότητας, μια προσπάθεια μεταφοράς σε όλους τους χώρους. Αυτό είναι θετικό. Πρέπει να γίνεται, γιατί είμαστε και εμείς άνθρωποι. Άρα λοιπόν στην ίδια κοινωνία μεγαλώσαμε τα ίδια παραμύθια. Όπως η αδερφή μου, ξέρω εγώ, θα παντρευτεί. Γιατί να μην μπορώ κι εγώ να παντρευτώ το Θανάση, ξέρω εγώ, έτσι. Οπότε αναπτύχθηκαν αυτές οι προσδοκίες που είχαν να κάνουν, επειδή πρώτα αναπτύχθηκε η έννοια της ταυτότητας. Ενώ οι γκέι που είχαν μεγαλώσει τη δεκαετία του 40, του 50, δεν το είχαν ως ταυτότητα το γκέι, το είχαν ως πράξη. Και μέσα στο λόγο της Εκκλησίας, καλό να ξέρουν όλοι ότι δεν υπάρχει η έννοια της ταυτότητας, γιατί δεν υπήρχε κοινωνικά. Δηλαδή, όταν μιλάμε για, ξέρω εγώ, τον Αρσενοκίτη,
αναφερόταν. Δεν αναφερόταν στους γκέι, πόσο μάλλον στους ΛΟΑΤΚΙ που έχουμε intersex. Αναφερόταν σε έναν άνδρα ο οποίος ενώ ήταν παντρεμένος με γυναίκα πήγαινε και κοιμήθηκε πολύ και με κάποιον άντρα. Αυτό λοιπόν που σήμερα πρέπει να ξέρουμε. Δηλαδή κάποιον που απαντούσε τη γυναίκα του με άνδρα αντί να την απαντήσει με γυναίκα ή να μην την απαντήσει. Ναι, ναι. Το θέμα λοιπόν είναι τι είναι η ταυτότητα. Και πώς μπορώ εγώ κάτι που έχω σχηματίσει σαν ταυτότητα να έρθει κάποιος και να μου πει όχι, αυτό δεν είναι ταυτότητα. Βγάλει το. Γιατί όταν έκανα το coming out, έκανα το πρώτο μου coming out στα 12, το 83, στη μητέρα. Πώς το έκανες, για πες, στη μητέρα σου, πώς το πήγε. Ναι, το κρατάω σαν παρένθεση γιατί θα το χάσω τη συνέχεια και θα στο πω μετά. Και μετά το δεύτερο coming out έγινε στα 23 μου, όταν παράτησα την εκκλησία. Στο ενδιάμεσο, που σαν καταλάβεις, ότι ήμουνα μέσα στην εκκλησία προσπαθώντας να θεραπευτώ. Δηλαδή, κακοποιούσα τον εαυτό μου, έτσι. Έκανα ζημιά που ακόμα δεν την έχω διορθώσει. Θεραπείες μεταστροφής. Ναι, ναι. Αυτό λοιπόν που θέλω να σου πω ότι όταν έκανα το δεύτερο coming out. Ήταν πάρα πολύ αστείο, πραγματικά πολύ εντυπωσιακό. Και το θυμάμαι, είναι οι σκηνές που θυμάσαι. Έχει έρθει λοιπόν μια πολύ καλή φίλη μου που έμενε στον από κάτω όροφο και ήταν η οικογένεια ιερέα με 8 παιδιά. Και με αυτήν έχω μεγαλώσει, δηλαδή από μικρό κανείς παιδί. Από τότε παρέμει από παδοκόρες, δηλαδή, ναι. Σου είπα ότι ζούσαμε σε μια κοινότητα. Ήμασταν γύρω-γύρω όλες οι οικογένειες που είχαν αποφασίσει να ζήσουν δίπλα, πολύτεχνες οικογένειες. Και ζούσαμε σε εντελώς ειδικές Μόνο εσείς συνθήκες. Ήσασταν τέσσερις, ήσασταν οι πιο ολιγότεκνοι. Ήσασταν πέντε εσείς. Εμείς ήμασταν τέσσερις, ναι, οι άλλοι ήταν από τέσσερα και ναι, πάνω. Καλά θυμάμαι, τέσσερις θυμάμαι ότι είστε. Ναι. Στο δεύτερο coming out μου, λοιπόν, αυτοί οι πολύ καλοί φίλοι που ήμασταν από μικρά παιδιά μαζί, παίζαμε στα χώματα, δεν ξέρω και εγώ τι, όταν τη είπα, ξέρεις, είμαι gay. Το ξέρω πολλά χρόνια, τη είπα μπλα μπλα, τη είπα δύο λόγια. Είδα ότι αντέδρασε κατευθείαν και μου λέει, όχι, δεν είσαι gay, δεν υπάρχουν gay. Γιατί είχε όντως αυτή την θέση η οποία έχει ένα νόημα. Δηλαδή, όντως δεν υπήρχαν γκέι τα αρχαία χρόνια. Δεν υπήρχε ταυτότητα γκέι. Υπήρχαν όμως εκφράσεις ομοφιλόφιλες που ήταν σχέσεις ανθρώπινες, δηλαδή η αδελφοποίηση, το να είσαι ερωτευμένος. Δεν το θεωρούσαν με έναν άντρα. Δεν το θεωρούσαν την ταυτότητα. Μπορούσες να είσαι ερωτευμένος με έναν άντρα και μετά να είσαι ερωτευμένος με μια γυναίκα. Σήμερα που είναι ταυτότητα, πάνω σε αυτό θέλω την άποψή σου. Έχει άλλη λειτουργία. Είναι διαφορετικό πράγμα. Και δεν ξέρω αν είναι καλύτερο ή χειρότερο ως ταυτότητα. Θεωρώ ότι οι ταυτότητες γενικά φέρουν ένα ειδικό βάρος στον άνθρωπο που τις έχει. Όλες οι ταυτότητες. Φέρουν βάρος. Ναι. Περιορίζουν δηλαδή. Σαν να και σε βάζουν σε ένα κάποια σύνολο. Πλαίσια, ρε παιδί μου. Σου λένε ότι πρέπει να δράσεις με βάση την ταυτότητά σου. Γιατί είναι το κριτήριο που σε βάζει το σύνολο, αλλιώς δεν μπορείς να είσαι. Ναι. Δεν είμαι και τόσο υπέρ. Δηλαδή, για παράδειγμα, κάτι αντίστοιχο, κάποιος άνθρωπος μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα λόγω του επαγγέλματος του, για παράδειγμα. Και να του λένε εσύ που κάνεις αυτό, εσύ που είσαι δάσκαλος, δεν θα έπρεπε να συμπεριφέρεσαι έτσι. Και να κουβαλάς την ταυτότητά σου, εννοείς, όλη την ημέρα. Ναι. Ή δεν το περίμενα αυτό από σένα που είσαι ψυχολόγος, για παράδειγμα. Δεν μπορώ να ξέρω αυτό που βλέπω μέσα από τη θεραπευτική πρακτική, γιατί έχω δουλέψει με αρκετά παιδιά ΛΟΑΤΚΙ. Και ο δεύτερος θεραπευόμενος μου ήταν ένα νεαρό παιδί, 7 ετών, ο οποίος τώρα είναι ένας νεαρός άνδρας, που μου τον έφεραν οι γονείς του και μου είπαν που φοβόμαστε πολύ πως ο γιος μας είναι γκέι, θέλουμε να το φτιάξεις. Τον έφερα σε σένα, έτσι. Τον έφερα σε μένα, ναι. Ο οποίος... Επενδύσαν τα λεφτά τους πολύ καλά. Τότε ήταν πρωτού επαναστατήσω. Α, ήμουνα ακόμη μέσα στην εκκλησία. Εγώ επαναστάτησα στα 26 μου. Η κουβέντα αυτή πρέπει να γίνει στα 24 μου, στα 25 μου. Με προσέγγισε αυτός ο νεαρός άνδρας πρόσφατα, πριν 3 χρόνια. Μου λέει, θέλω να κάνουμε μια βίντεο συνομιλία μέσω Skype και θέλω να μου πεις γιατί με έφεραν οι γονείς μου σε σένα. Και του είπα την αλήθεια, γιατί δικαιούται, είναι το δικό του ιατρικό ιστορικό. Και τότε είδα Πέτρο στην πράξη ότι... όντως μπορεί ένα παιδί να γνωρίζει ότι είναι ομοφιλόφιλο ή να φαίνεται ότι είναι ομοφιλόφιλο από την ηλικία των 7 ετών.
Εγώ αυτό που είπα εγώ στους τόσο, γονείς, εκεί το. ναι, εγώ στους γονείς του είπα ψέματα. Αυτό το οποίο έβλεπα με τα μάτια μου ξεκάθαρα ήταν ότι και ο πατέρας σου ήταν ομοφυλόφιλος. Ξεκάθαρα. Ο Ότι και ο πατέρας πατέρας. ήξερε γιατί το. Δεν ξέρω αν ήταν φανερά ή κρυφά. Στο τέλος χώρισαν οι γονείς. Δεν ξέρω. Αυτό που είδα, είδα ότι ήρθε αυτό το ζευγάρι. Είναι μια τύπισσα η οποία είναι παλαιόναρχων, πολύ αυστηρή, πολύ συγκεντρωτική, συντηρητική κτλ. Έχει δίπλα έναν άνδρα ο οποίος είναι ένας καταπιεσμένος ομοφυλόφιλος, φαίνεται ξεκάθαρα. Ενώ και από τον τρόπο που μιλούσε και από τον τρόπο που λειτουργούσε και από το γεγονός ότι είχε έναν κολλητό φίλο με τον οποίο χάνονταν για ώρες κλπ. Κλπ. Γιατί είχα μιλήσει Μα και με περνούσε τον καλά τουλάχιστον ο άνθρωπος, έτσι. Α, δεν ήταν, δηλαδή υπάρχουν μερικοί βλαμμένοι σαν και εμένα που μπαίνουν σε αυτά και είναι όντως, πώς το λένε, δεν κάνουν κάτι άλλο. Λοιπόν, και εγώ τότε σκέφτηκα πάρα πολύ σοβαρά και λέω τώρα αν εγώ πω οτιδήποτε σε αυτούς τους δύο οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα και ανησυχούν για το παιδί και ο ένας προφανώς νιώθει και ενοχές μην τυχόν και έχει μεταφέρει ο ίδιος το παιδί κάτι που θα τα λέει. Οπότε τους είπα ψέματα, συνειδητά τους είπα ψέματα, δεν μπορεί να φανεί στην ηλικία των 7 ετών ο ερωτικός προσανατολισμός κάποιου ανθρώπου, το παιδί Και να σας είναι μια χαρά για να το προστατεύσει το παιδί. Το παιδί σας είναι φυσιολογικό, όντως το παιδί δεν είχε κάποιο πρόβλημα αντιδραστικότητας ή παραβατικότητας στη συμπεριφορά, δεν είχε κάποιο θέμα κατάθλιψης και τους πρότεινα να κάνω θεραπεία ζευγαριού, η οποία θεραπεία ζευγαριού οδήγησε στο να χωρίσει το ζευγάρι και χώρισε το ζευγάρι και μετά έχασα τα ίχνη τους, ήταν μια πολύ τοξική σχέση και μιλώντας εκ των υστέρων με τον ενήλικα πλέον γιο για τη δική του την ιστορία και για το για ποιο λόγο τον έφεραν, μου είπε, το ήξερα ότι ήμουν γκέι από τότε και το κατάλαβα ότι γι' αυτό με έφερα σε σένα και ήμουν περίεργη τι τους είπες. Και εγώ τους είπα ότι δεν ξέρω τι είσαι. Δεν ξέρω τι είσαι. Μου λέει, σε ευχαριστώ. Δηλαδή ήταν θετική εννοείς τελικά, το η δική σου βοήθησε. Παρέμβαση τον βοήθησε. Το βοήθησε, ναι. Επίσης θυμάμαι ότι αργότερα είχα συναντήσει παιδιά τα οποία ερχόντουσαν 13-14 ετών και ήταν πολύ συνειδητοποιημένα. Πρώτη γυμνασίου, δευτέρα γυμνασίου, τρίτη γυμνασίου και μου έλεγαν εγώ είμαι ομοφυλόφιλη. Εγώ είμαι ομοφυλόφιλος, η μαμά μου δεν το δέχεται, ο μπαμπάς μου δεν το δέχεται. Και έβλεπα σε αυτά τα παιδιά, γι' αυτό επειδή μιλάμε για την ταυτότητα, με ρωτούσαν τι κάνουν οι άνθρωποι σαν εμένα. Πώς ζουν τη ζωή τους οι άνθρωποι σαν εμένα. Δεν υπάρχουν πρότυπα, δεν μπορείς να δεις τον εαυτό σου πουθενά. Ναι, γιατί εγώ μπορούσα να σκεφτώ κάτι θείες που τις ονόμαζα γεροντοκόρες, κάτι θείους που τους έλεγαν γεροντοπαλίκαρα, οι οποίοι ήταν και αυτοί που ήταν και η ζωή της παρέας και ήταν και πολύ ευφύς άνθρωποι και πολύ καλλιεργημένοι, που πολύ πιθανόν δεν γνωρίζω να ήταν ομοφυλόφιλοι άνθρωποι οι οποίοι στην επιφάνεια ζούσαν μόνοι και μακάρι να είχαν, όπως λες και εσύ, μια κρυφή, έστω και μια κρυφή ζωή να βιώσουν και κάτι άνθρωποι. Αλλά δεν είχα να τους πω για το τι. Μιλάμε τώρα για την Κύπρο τη δεκαετία του 2000, λίγο πριν από τη δεκαετία του 2000. Δεν είχα να τους δώσω ένα παράδειγμα. Οπότε από αυτή την έννοια, ίσως είναι καλό μια ταυτότητα. Καταλαβες. Ναι, είναι απαραίτητο πρώτο βήμα. Για Και την εμένα δεν μ' εφηβεία, άρεσε. Ίσως. Για την εφηβεία, ίσως. Δεν Δηλαδή. Μπορείς αλλιώς. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να διαπραγματευτείς κοινωνικά θέματα. Αφού η κοινωνία έχει διαμορφώσει αυτή την ταυτότητα τώρα, μέσα από αυτήν θα μπορέσεις να παλέψεις. Όχι όμως εγκλωβιζόμενος αυτήν. Γι' αυτό και έχει ενδιαφέρον η queer θεωρία, που προσπαθεί να αποδομήσει και λίγο όλα αυτά τα πράγματα από την πιο κανονική τους μορφή. Κάθε φορά που φτιάχνεις μια ταυτότητα, μετά δημιουργείται μια κανονικότητα πάνω σε αυτή την ταυτότητα. Αυτό είναι το άσχημο. Και αυτό Όχι είναι το στην ειδικό αρχή. Βάρος που σου είπα προηγουμένως. Το ειδικό βάρος ότι πρέπει να λειτουργήσεις με βάση την ταυτότητα. Ναι, ξέρεις σε κάτι, επηρεάζει μετά. Εγώ θεωρώ ότι. Εντάξει, ο καθένας θα πενέψει το σπίτι να μην πέσει να τον πλακώσει. Εγώ θεωρώ ότι μέσω της ψυχοεκπαίδευσης και της ψυχοθεραπείας μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο όλοι μας, ούτως ώστε να πάρουμε μια πιο universal ταυτότητα, μια πιο καθολική ταυτότητα που έχει να κάνει με έναν άνθρωπο πνευματικό ή έναν άνθρωπο καλύτερο. Αχ, αυτό καλύτερο. το βλέπω πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή να σου πω κάτι, θυμάμαι μέχρι και πρόσφατα, μέχρι τα 40 κάτι, όταν μου κάνανε τη συζήτηση για ταυτότητα, έβγαζα νύχια, έβγαζα δόντια, ήμουν έτοιμος να πέσω και να φάω την καρδιά αυτού που μιλούσε.
Γιατί εγώ για να καταφέρω να πάρω αυτή την ταυτότητα, να την καθαρίσω από όλες τις βρώμες που τις είχαν βάλει και να λειτουργήσω με αυτήν, γιατί αλλιώς δεν μπορούσα να υπάρχω, έκανα αγώνα, έκανα πόλεμο και βγήκα, κατάφερα να επιζήσω. Δεν ήταν δεδομένο ότι θα μπορούσα να επιζήσω. Οπότε, έχοντας αυτή την Μην ταυτότητα, μου παίρνει την όποιος. ταυτότητά μου. Ναι, μην μου παίρνει την ταυτότητά μου. Είναι το μόνο Εγώ που έχω. μιλάω, δεν λέω Κατάλαβε να κάπως αφήσουμε έτσι. τις ταυτότητες στις υπόλοιπες. Όχι, ενώ Λέω να. καταλαβαίνω όλο αυτό το βάρος, είναι όντως πρόβλημα παράλληλα η ταυτότητα. Ναι. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να σου πω και δεν είναι μόνο για τους ανθρώπους που είναι στην Η έννοια της ταυτότητας κληρονομιά. γενικά. Να σου πω κάτι, ένα άλλο παράδειγμα είναι πώς μία γυναίκα στα 50 η οποία ζει μόνη και δεν έχει παιδιά, πώς μπορεί να οριοθετήσει τη θέση της στον κόσμο, που δεν είναι μητέρα ή δεν είναι γιαγιά ή δεν είναι σύζυγος. Ας πούμε. Ή πώς ένας άνδρας, ο οποίος Φέρει μια ανεξαρτήτως. στιγματισμένη ταυτότητα, έτσι, δηλαδή Ναι, μονογονεϊκή ναι, ναι, οικογένεια ναι, είναι ναι, ναι. στιγματισμένη. Ή πώς ένας άνδρας, ανεξαρτήτως ερωτικού προσανατολισμού, επίσης στα 50, μπορεί να υποστηρίξει το γεγονός ότι ζει μόνος και έχει δώσει την ενέργεια του περισσότερο στην προσωπική του ανάπτυξη και στην καριέρα του. Και δεν έχει προχωρήσει στην επιλογή δημιουργίας οικογένειας. Ανεξαρτήτως ερωτικού προσανατολισμού. Δηλαδή, θεωρώ ότι όλη αυτή η κανονικοποίηση και η ταυτοποίηση είναι μηχανισμοί απλοϊστικοί. Δεν ξέρω, υπάρχει αυτός ο όρος. Απλουστευτικοί μηχανισμοί του εγκεφάλου για να βρίσκουμε μια άκρη. Δεν Ναι, να πρέπει όμως να. λειτουργήσουμε, να επικοινωνήσουμε. Ναι. Γιατί αλλιώς, άμα δεν έχουμε και τις λέξεις, η κάθε λέξη είναι και ένα κουτάκι, έτσι που εσύ πώς το εννοείς, πώς το εννοώ εγώ. Εγώ να σου Κάπως πω έτσι και κάτι τι ταυτότητα. κάνω, ρωτάω τους ανθρώπους, λέω πώς Αμέ. θες να μιλήσω. Σέβομαι την απόφαση κάποιων ανθρώπων, την επιλογή τους να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα pronouns, πώς είναι λέγονται στα ελληνικά τα pronouns, Ναι, τα αντωνυμίες, συγκεκριμένες αντωνυμίες, ναι. αντωνυμίες. Το δέχομαι, ρωτάω πώς θες να σε αποκαλώ. Ναι. Δέχομαι την αλλαγή ονόματος. Δέχομαι τη φιλομετάβαση. Εν τω μεταξύ, πόσο μεγάλη συζήτηση για την αλλαγή ονόματος. Μια ζωή το Παναγίο το φωνάζαμε Τάκη. Αλλαγή ονόματος θέλει και αυτό. Αλλαγή Βέβαια. φύλου, στην ουσία είναι το ενώπιον. Δεν ξέρω ρε Πέτρο, δηλαδή λύσαμε όλα τα σοβαρά προβλήματα και μείνει αυτόν τώρα. Θέλει ο άλλος. Εγώ όταν ήμουν μικρή και το γράφω και στο βιβλίο μου και οι άνδρες έχουν ψυχή, ήθελα πολύ να ήμουν άνδρας όταν ήμουν παιδί. Ήθελα πολύ να βγάλω πουλί. Το γράφω έτσι ακριβώς και στο βιβλίο. Γιατί έβλεπα όταν ήμουν ένα νεαρό κορίτσι στα 6 στα 7, έβλεπα ότι συνέφερε στην κοινωνία εκείνη να είσαι αγόρι. Είχες μια προνομιακή μεταχείριση. Εντάξει. Δεν είχα έλξη ερωτική προς τα κορίτσια. Είχα προς τα αγόρια. Δυστυχώς ή ευτυχώς είμαι ετεροφιλόφιλη. Αυτό μου έλαχε σαν. Μερικές φορές λέω και αλήθεια σου λέω, μερικές φορές λέω και δυστυχώς δεν ξέρω, μπορεί όπως και να έχει. Μεγαλώνοντας όμως, είπα, επειδή στην εποχή μας δεν υπήρχε η φιλομετάβαση, δεν υπήρχε αλλαγή φύλου, δεν ένιωθα δυσφορία φύλου. Δεν ένιωθα ότι δεν μ' αρέσει που έχω γυναικεία γενετικά όργανα, γυναικείο στήθος κλπ. Ένιωθα ότι θα ήταν καλύτερο για μένα να είμαι άνδρας, θα είχα περισσότερες δυνατότητες. Μετά είπα, πρέπει να βρεις ένα τρόπο, κορίτσι μου, να αποδεχθείς το ότι γεννήθηκες γυναίκα και να βρεις έναν τρόπο να φτιάξεις τη ζωή σου με βάση το ότι ζεις σε μια κοινωνία που οι γυναίκες χρειάζεται να προσπαθήσουν περισσότερο από τους άνδρες για να επιτύχουν. Εντάξει, ήταν ο δικός μου τρόπος coping, my coping mechanism. Ο δικός Ναι. μου μηχανισμός να τα βγάλω πέρα. Ναι. Επειδή εγώ είχα αυτό τον μηχανισμό να τα βγάλω πέρα, δεν σημαίνει ότι πρέπει όλοι να έχουν τον ίδιο μηχανισμό που επέλεξα εγώ. Ναι. Αυτό που λες είναι πολύ καλό παράδειγμα, γιατί υπάρχει και η έκφραση του φίλου που λέμε. Τα παιδάκια μεγαλώνουν, έτσι, και εκφράζουν το φίλο τους με διαφορετικό τρόπο, ανεξάρτητα από τη σεξουαλικό προσανατολισμό τους. Και οι άλλοι μετά μπορεί να τους λένε όχι, αυτό δεν είναι για αγόρια, αυτό δεν είναι για κορίτσια. Οπότε συγκρούεται η ταυτότητα που πρέπει να σχηματίσουν μαζί με τη δική τους επιθυμία. Και μπορεί εκείνη τη στιγμή να σχηματίσουν και ψευδείς ταυτότητες. Τώρα, εγώ δεν είμαι Ναι, ψυχολόγος, τα λέω ναι, τελείως ναι. λάθος, έτσι. Όχι, Μορφές απαραίτητα. δηλαδή
στην οποία θα έπρεπε εγώ να ταιριάξω, να γίνω σαν αυτό, ξέρω εγώ. Και πολλές φορές ξέρουμε, ειδικά παλιότερα, στην συμμορφωτική επαρχία ή σε μια πολύ έντονα συμμορφωτική κοινωνία γύρω από τα φύλλα, όταν ένα παιδάκι μεγαλώνει και όλοι του λένε όχι, αυτό που κάνεις δεν είναι αγορίστικο, αρχίζει να αμφισβητεί το αν είναι αγοράκι. Και μπορεί στην πορεία. Και ένας πρώην το είχε περάσει αυτό και μου το έλεγε. Είναι και στο Ιράν όλη η κατάσταση εκεί που σου λέει. Δεν σου είπα στο Ιράν, ρε Πέτρο. Δηλαδή έρχεται το κράτος και σου λέει: αν είσαι ομοφυλόφιλος άνδρας, σε σκοτώνω. Αν είσαι ομοφυλόφιλος γυναίκα, σε σκοτώνω. Αν θες να αλλάξεις φίλο, σου δίνω τα μισά λεφτά. Ναι. Και είναι μια κατάσταση τώρα που, κατά τη γνώμη μου, πολύ απλά θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Αν δούμε ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι εντελώς ανθρώπινα και δεν χρειάζεται καν να τα. Πώς να φορτιζόμαστε, πώς θα μπορούσε το παιδάκι στο δημοτικό, από την πρώτη δημοτικού, να ξέρει ότι θα παίξει με όλα τα χρώματα, με όλα τα παιχνίδια. Δεν θα το καλωσορίσει η δασκάλα του με το γαλάζιο, το αγοράκι και με το ποδοσφαιράκι και τα λοιπά και το κοριτσάκι με την μπαλαρίνα. Δηλαδή, να μην καπελώνουμε εμείς τα παιδιά την έκφρασή τους, γιατί τότε τους επιτρέπουμε να εξερευνήσουν τις πραγματικές τους ανάγκες. Να είναι ένα κοριτσάκι που θέλει να επισκευάζει δεν ξέρω και εγώ τι. Ξέρεις, η μεγάλη συζήτηση που γίνεται τώρα είναι για τη φιλομετάβαση σε φηβική, παιδική και φηβική ηλικία, σε σχολική ηλικία, για τη χορήγηση ορμονών κλπ. Και για το ότι αν αυτό γίνεται σε μία περίοδο που ακόμη τα παιδιά δεν έχουν την εγκεφαλική ωριμότητα για να επιλέξουν την οποιαδήποτε αλλαγή. Αυτό που εγώ έχω έτσι ως προβληματισμό είναι ο ακροτηριασμός των γεννητικών οργάνων. Δηλαδή ακόμη και η πρόσληψη ορμονών μπορεί να είναι αντιστρεφόμενη, μπορεί να αντιστραφεί, η οποιαδήποτε επέμβαση χειρουργική δεν μπορεί να αντιστραφεί. Οπότε πάνω σε αυτό λοιπόν εγκαίρως να ξεκαθαρίσουμε, γιατί είναι εντελώς αντίστροφη η πληροφόρηση. Το κίνημα, το ακτιβιστικό, το ΛΟΑΤΚΙ κίνημα, είναι εντελώς κατά των επεμβάσεων. Μπράβο. Σε ανήλικα, και μάλιστα γι' αυτό το λόγο έχουμε συγκρουστεί πάρα πολύ, γιατί δεν καταλαβαίνουν. Από την άλλη πλευρά, θεωρούν ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε επεμβάσεις ανήλικα. Όχι. Οι επεμβάσεις ανήλικα γίνονται και εμείς θέλουμε να σταματήσουν, γιατί ναι, γίνονται γίνονται σε στα ανήλικα. διεμφυλικά παιδιά. Ναι, που Στα αποφασίζει ο γιατρός. intersex. Στα intersex παιδιά. Ναι. Περιπτώσεις τώρα. Μεσοφιλικά. Γίνονται στα μεσοφιλικά μεσοφιλικά, είναι μεσοφιλικά λάθος. παιδιά. Intersex. Στα intersex παιδιά, ναι. Είναι προτιμότερο να λέμε intersex και όχι το μεσοφιλικά. Στα μεσοφιλικά παιδιά λοιπόν γίνονται ακόμα οι εγχειρήσεις και είναι απαράδεκτες. Είναι βασανιστήριο. Εκείνη τη στιγμή τους αφαιρούμε κάποιες δυνατότητες από το μέλλον τους. Πρέπει να αποφασίσουν μόνα τους. Μπορεί δηλαδή η ζωή τους να είναι τελείως διαφορετική μετά την επέμβαση. Μεγάλα ενήλικα άτομα intersex λένε, βγαίνουν έξω και λένε, και όλος ο ακτιβιστικός αγώνας είναι για να σταματήσουν αυτές οι επεμβάσεις. Τώρα, όσον αφορά τα διεμφυλικά παιδιά, αυτό που υπάρχει ανάγκη είναι σε κάποια παιδιά, και εφόσον το κρίνουν οι ειδικοί και οι συνθήκες, όντως να μπορεί το παιδί να καθυστερήσει την εφηβεία. Γιατί είναι δραματικό να είσαι τρανς αγόρι στο γυμνάσιο και ξαφνικά, ενώ ας το πούμε είναι όντως η ταυτότητά σου αυτή, από μικρό παιδί νιώθεις τρανς αγόρι, ξαφνικά να πετάς στήθος. Αυτό για το παιδί εκείνο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πολλά παιδιά δηλαδή κάνουν αποπείρες αυτοκτονίας σε τέτοιες φάσεις. Εκεί λοιπόν χρειάζεται και η συμβουλή του ειδικού, έτσι ώστε να γίνει σωστά η ενηλικίωση και το παιδί μετά να μπορέσει να κάνει τις επεμβατικές μη αντιστοιχίες. Είναι άλλο πράγμα όμως η λήψη ορμονών για καθυστέρηση της εφηβείας και εντελώς άλλο πράγμα οι επεμβατικές. Αυτό, ναι. Εντελώς άλλο πράγμα. Δηλαδή, οτιδήποτε το οποίο είναι μη αναστρέψιμο, κατά τη γνώμη μου, δεν θα έπρεπε να παίρνουμε απόφαση γι' αυτό πριν να οριμάσουμε. Όπως ας πούμε, το να παντρευτείς δεν είναι καλύτερα να το κάνεις πριν τα 26-28-30, ας πούμε. Κατάλαβες. Με αυτή την έννοια. Ναι, αλλά ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι αν δεν επιτρέπει στα μικρά παιδιά, από μικρά παιδιά, από την πρώτη στιγμή που θα εκδηλώσουν αυτό το, πώς το λένε, το χαρακτηριστικό τους, να ντύνονται όπως θέλουν και να χρησιμοποιούν όντως το όνομα που αισθάνονται ότι τους ταιριάζει και να ασχολούνται με τα παιχνίδια που θέλουν, με τις δραστηριότητες που θέλουν να προσδιορίζονται, τότε κατά τη δική μου άποψη είναι πολύ χειρότερη η έκβαση. Δηλαδή μπορεί κάποια από αυτά τα παιδιά να αναγκαστούν στο μέλλον να προχωρήσουν σε κινήσεις που θα μετανιώσουν, γιατί δεν τους έχουμε επιτρέψει να δουν τον εαυτό τους σε όλα τα ηλικιακά στάδια όπως πραγματικά βιώνουν τον εαυτό τους. Πρέπει το παιδί, δηλαδή, όπως νιώθει τον εαυτό του,
έτσι να τον ζήσει και στην κοινωνία. Το θέμα είναι και όμως, να Πέτρο μου, ότι... χωρίς επεμβάσεις εννοείται, αλλά ναι, να είναι έχει... Είναι τόσο ισχυρές οι επιδράσεις της ετεροκανονικότητας. Που... Το χαρακτηρίζει, το σεξουαλικοποιεί κατευθείαν αυτό το θέμα. Ναι, δηλαδή και το επίσης παιδί... ο φόβος που έχουν ότι αν υπάρχει μια πιο πολύ ελευθερία σε αυτό το ζήτημα, αν δικαιούνται οι γονείς, ή αν δικαιούνται τα παιδιά, τα δικαιώματα που εισηγείσαι, ότι θα επηρεαστούν και άλλα παιδιά και θα θελήσουν να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο, το οποίο δεν θα το σκεφτόντουσαν από μόνοι τους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που σκέφτεται θα επηρεαστεί επειδή το έχει δει. Όχι, εγώ να στο πω ανάποδα. Θα επηρεαστεί. Και καλά θα κάνει επηρεαστεί. Νομίζουμε ότι η επιρροή θα είναι ξαφνικά να γίνουν τα αγοράκια κούκλες της συγκρού. Καταλαβαίνεις την εικόνα, έτσι. Αυτό νομίζουμε. Όχι, δεν είναι καθόλου αυτό. Μπορεί όντως κάποιο αγοράκι μεγαλώνοντας, αν εμείς δεν το έχουμε επιτρέψει να πάει σχολείο, δεν το έχουμε εκπαιδεύσει, δεν το έχουμε αποδεχτεί. Μπορεί όντως να βγει το κακό ενδεχόμενο, ας το πούμε, που φοβούνται οι γονείς, αλλά δεν είναι καθόλου αυτό που φοβούνται οι γονείς. Δηλαδή, θα δούμε με μια αποδεκτικότητα στην έκφραση του φύλου, θα δούμε εκφράσεις φύλου τελείως διαφορετικές, μη σεξουαλικοποιημένες. Το παιδάκι στο δημοτικό δεν θέλει να εκφράσει το γυναικείο του φύλο για να κάνει σεξ. Θέλει να εκφράσει το γυναικείο του φύλο του έτσι όπως το καταλαβαίνει ως γυναίκα. Ναι, μα δεν είναι γυναίκα. Όντως παραμυθιών κτλ. Οπότε πιστεύω εγώ ότι σε μια κοινωνία που δεν τα φορτίζει, δεν τα σεξουαλικοποιεί όλα αυτά, όλα αυτά και δεν τα φορτίζει αρνητικά, θα είχαμε πολύ ωραίες αποχρώσεις έμφυλες που δεν θα μας δημιουργούσαν τέτοιου είδους ανησυχίες και προβληματισμούς κατευθύνοντες στη σεξουαλικοποίηση, στην εξουσία, πώς θα χειριστούν κάποιοι το παιδί μας, σε τέτοια πράγματα νομίζω περισσότερο. Ναι. Είναι, ξαναλέω, είναι μία συζήτηση η οποία είναι εμβολιασμένη από πολιτική και από πολιτικές επιδιώξεις και σκοπιμότητες. Συμφωνείς? Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να απαντήσω εύκολα. Όχι, δεν είναι τόσο πολιτική, γιατί είναι τα έμφυλα στερεότυπα που είναι μέσα μας. Ενώ το γεγονός Δεν... ότι έχει γίνει θέμα διενέξεων Α, και δει στα αυτό απόλυτα. κοινωνικά δίκτυα και έχει Αυτό γίνει απόλυτα. ένα ζήτημα το οποίο πολλώνει τον πληθυσμό, έχει πολιτική σκοπιμότητα, αυτό λέω. Και δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για τα ίδια τα παιδιά. Δηλαδή, ακριβώς είναι... αυτό σου λέω, δεν τους νοιάζει τι βιώνουν τα παιδιά, τους απολύτως νοιάζει τίποτα. Να το χρησιμοποιήσουν αυτό το φαινόμενο Ναι. για να πολεμήσει μια πτέρυγα την άλλη πτέρυγα. Πολύ Αυτό σωστά λέω. το λες. Και Και στη όπου βλέπει μέση ο κόσμος... θύματα είναι τα παιδιά. Ναι, όπου βλέπει ο κόσμος ένα βίντεο που λέει 7χρονο τον ντύσανε, πώς το λένε, το αλλάξαν το φύλο οι γονείς του κτλ. Όπου βλέπουμε τέτοια. Και υπάρχουν και μάλιστα και ιστοσελίδες που μπορεί να είναι Ναι, και φωλιές από μάλιστα κάποιος ο αυτά. οποίος λέει ότι μου έκαναν και χείριση και μετά εγώ πήγα και έγινα καλός χριστιανός και θέλω να γυρίσω πίσω κλπ. Θέλω να πω το εξής, ότι... Όπου βλέπουμε τέτοια, μισό να το τελειώσω. Ναι, ναι. Το πρόβλημα είναι το εξής. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε, αυτός που μου λέει αυτό το πράγμα, ποια θέση έχει τελικά απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Ωραία, πες ότι υπήρχε ένα παιδί το οποίο δεν ήταν trans και έγινε. Το κάνανε οι γονείς του, ξέρω εγώ, που λέει ο λόγος. Ένα στα 100.000 και βρέθηκε στην Αμερική και το κάνουμε και, πώς το λένε. Poster baby, child. Ναι, και το βγάζουμε και σε όλες τις ιστοσελίδες. Το παιδί όμως, το trans, ποια είναι η πολιτική σου, τι κάνεις γι' αυτό. Δεν μπορείς μόνο να αντιδράς σε αυτό που δεν θέλεις, να προτείνεις και κάτι. Αν νοιάζεσαι. Τι προτείνουν τελικά. Να μην Και αυτό υπάρχουν. είναι πολιτικό. Είναι πολιτικό, όπως λες. Να μην υπάρχουμε. Εγώ θέλω να σου πω το εξής. Ότι ο Elon Musk, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του Twitter, το οποίο το μετέτρεψε σε X, έχει αφήσει να επιστρέψουν στην πλατφόρμα άνθρωποι οι οποίοι προηγουμένως είχαν αποκλειστεί λόγω ρητορικής μίσους, και επίσης έχει αφήσει να κυκλοφορήσει έναν ντοκιμαντέρ ιδιαιτέρως απεχθές, ιδιαιτέρως συντηρητικό, ιδιαιτέρως ομοφοβικό, ιδιαιτέρως τρανσοφοβικό στην πλατφόρμα του και να έχει εκατομμύρια θεάσεις, το οποίο έτυχε να με το στείλουν 2-3 πρόσωπα με χαμηλή αντίληψη και θύμωσα πάρα πολύ και τους εξήγησα τι είναι αυτές οι βλακίες που μου στέλνετε. Είναι καθαρά ένα προπαγανδιστικό ντοκιμαντέρ το οποίο έχει ξεκάθαρα πολιτικές ρίζες και αυτό και αυτό. Ο ίδιος ο Elon Musk είναι πατέρας ενός παιδιού
είναι τρανς γυναίκα νομίζω το παιδί του, το οποίο παιδί του, η οποία κόρη του, τον έχει αποκηρύξει από πατέρα και δεν θέλει να έχει ούτε καν το επίθετό του. Άρα ο ίδιος ο Έλον Μάσκ έχει μια προσωπική ατζέντα, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος νομίζω είναι ξεκάθαρο. Ο ίδιος λέει ότι έχει καλή σχέση, το παιδί σαφώς και έχει το βίωμα το αρνητικό. Η κοπέλα έχει αλλάξει επίθετο και έχει δηλώσει δημοσίως ότι θέλω να λέγω με παιδί του γιατί δεν με αποδέχεται που έχω κάνει φιλομετάβαση. Και αυτός έχει κάνει στην προσπάθεια του, φαντάζομαι, να το μηδενίσει αυτό, κάνει παιδιά από εδώ και από εκεί. Ξέρω πόσα παιδιά έχουν, πόσες διαφορετικές γυναίκες. Όπως και να έχει, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι τρανσοφοβικός, είναι ξεκάθαρο από το λόγο του. Και εκτός και από διαταραγμένος. Και όμως αυτός ο άνθρωπος αγόρασε με τόσο πολύ κόστος και έχει χάσει και τόσα πολλά χρήματα αυτή την πλατφόρμα η οποία θεωρούνταν μέχρι τώρα, τώρα πλέον δεν θεωρείται, ότι ένας χώρος ελεύθερης πολιτικής έκφρασης και την έχει μετατρέψει σε ένα χώρο, πώς είναι το χώρο, brainwash, πλήσης εγκεφάλου. Δηλαδή σοβαρά. Ναι, ναι. Κοίταξε, τώρα το θέμα είναι τι πολιτικές θα πρέπει να αναπτύξουμε απέναντι στην ρητορική μίσθωση. Κάτι τέτοιο νομίζω ότι συζητάμε, έτσι. Δηλαδή, θα έπρεπε να... Χρειάζεται να έχουμε μία γνώση, ο καθένας από μας ξεχωριστά, εφόσον θέλουμε να είμαστε καλλιεργημένοι άνθρωποι και να εξελισσόμαστε σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, να έχουμε μία γνώση για το γεγονός ότι οποιαδήποτε έκφραση μίσους προς οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα, οποιαδήποτε έκφραση μίσους συνοδευμένη με κοινωνικά στερεότυπα και κοινωνικές προκαταλήψεις, είναι ένδειξη προβλήματος. Δεν είναι μία υγιής ανθρώπινη συμπεριφορά. Βέβαια, αυτό το μαθαίνουμε σιγά σιγά και στον χρόνο του ο καθένας, ως κοινωνία τι κάνει. Δεν είμαι κοινωνιολόγος, είμαι ψυχολόγος εγώ. Εγώ αυτό που σε ρωτάω είναι μικροκοινωνικό. Σε ρωτάω κάτι μικροκοινωνικό. Πώς μπορούμε να μιλούμε εσύ και εγώ και ο καθένας από εμάς που μας παρακολουθεί που θα ήθελε ίσως να πάρει κάποιες ιδέες από τη συζήτησή μας. Με τρόπο αγαπητικό και συμπεριληπτικό. Πώς μπορούμε να έχουμε μια ανθρωπιστική εκφορά λόγου που να μην περιλαμβάνει ρητορική μίσους και στερεοτυπικές προκαταλήψεις. Ίσως ένα παράδειγμα είναι η συζήτηση που κάναμε μέχρι τώρα, εμείς οι δύο. Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, έχουμε γενικά πρόβλημα στην επικοινωνία όμως, στον πολιτισμό μας. Δηλαδή, το τι σημαίνει τελικά επικοινωνία. Γιατί νομίζω από εκεί ξεκινάει. Βλέπω μέσα σε ένα σχολείο πώς θα συζητήσουμε στο σύλλογο διδασκών, μέσα στην τάξη, πώς θα καταφέρουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας. Τώρα, σε πήγα στο θέμα της επικοινωνίας, προσπαθώ να θυμηθώ, γιατί το χάσα μάλλον. Με ρώτησες εσύ, μιλούσαμε για το πώς αντιμετωπίζουμε τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα και τη ρητορική μίσους στην καθημερινότητα μας. Είχαμε φτάσει εκείνο το σημείο και μετά με ρώτησες για τις ταυτότητες και το αν έχει βάρος μια ταυτότητα. Ναι, στο θέμα της επικοινωνίας λοιπόν, αν διδάσκουμε μαθήματα επικοινωνίας, εύκολα το παιδί και ο συνάνθρωπος και όλοι στην κοινωνία θα μπορούσαμε να καταλάβουμε όλα αυτά τα παιχνίδια που προσπαθεί να παίξει κάποιος. Συνήθως το θέμα της ομοφοβίας από πίσω υπάρχουν ή πολιτικές σκοπιμότητες ή κάποιο προσωπικό κίνητρο ή κάποια παθολογία. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στάνταρ πράγματα. Να το πούμε έτσι απλά, Πέτρο μου. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εντάξει με τον εαυτό του, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ευχαριστημένος μέσα στο δικό του πετσί, ζει αυθεντικά τη ζωή του, δεν έχει χρόνο, ενέργεια, όρεξη, διάθεση, κίνητρο να ασχοληθεί με οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο με επίκριση, κατάκριση και στερεοτυπικότητα και προκατάληψη. Ναι. Αντί να ασχοληθεί, να χάσει χρόνο για να μειώσει τον άλλο, θα δώσει τον ίδιο χρόνο για να κάνει κάτι καλό για τον εαυτό του. Δηλαδή, αν κάποιος άνθρωπος, οποιοσδήποτε άνθρωπος, εκφράζει μίσος και λέει όλες οι γυναίκες είναι μπιπ, όλοι οι άνδρες είναι μπιπ, όλοι οι γκέι είναι μπιπ, όλες οι λεσβίες είναι μπιπ, όλοι οι τρανς είναι μπιπ, όλοι έτσι είναι μπιπ, όλοι έτσι είναι μπιπ, σημαίνει ότι ο ίδιος έχει πρόβλημα μέσα του δικό του, το οποίο το προβάλλει πάνω σε άλλους ανθρώπους. Τώρα,
αν ένας συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος έχει πολλές ιδιότητες, είναι Έλληνας, είναι ψηλός, είναι κοντός, είναι παχής, είναι άνδρας, είναι γυναίκα, έχει τον α ερωτικό προσανατολισμό, το β, το γ, έχει και κάποια άλλα χαρακτηριστικά, είναι εντελώς διαφορετικό να πεις αυτός ο άνθρωπος που έχει κάνει αυτή τη συγκεκριμένη συμπεριφορά θεωρώ ότι δεν κάνει σωστά. Και είναι άλλο να πεις όλοι όσοι έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, ναι. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στην ουσία. Γιατί η ρητορική μίσους τι σημαίνει? Δεν θέλω να υπάρχεις. Δεν υπάρχουν γκέι, σου είπε η κοπέλα. Δεν έχει γκέι, σου είπε. Δεν υπάρχουν γκέι. Δεν πρέπει να υπάρχεις. Πρόσεξε. Το θέμα είναι ότι δεν ήταν η ρητορική μίσους όταν μου το είπε αυτή η κοπέλα. Εντάξει, η κοπέλα σου το είπε εκφράζοντας αφελώς το δικό της σκεπτικό. Ναι. Να σου φέρω τώρα ένα παράδειγμα που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Ρητορική μίσους που είναι με αγάπη. Εμένα περισσότερο αυτό με ενδιαφέρει. Νέκινγκ λέγεται αυτό. Έχει όνομα και λέγεται νέκινγκ. Στα ελληνικά το λέμε και προσβλημέντο. Είναι επιτηδευμένη αρνητικότητα. Είναι τοξικότητα, η οποία παρουσιάζεται ως χιούμορ, παρουσιάζεται ως και καλά καλοπροαίρετη κριτική και ως αυτόκλητη συμβουλατορική στάση και προσέγγιση. Ναι. Αυτό στα μικρά τα καθημερινά που μπορεί να δεις κάποιος να πετάει μια σπόντα και να λες τώρα τι ήταν αυτό που είπε. Το είπε όντως ευνοϊκά, το είπε για να υποτιμήσει, τι έκανε. Μπορεί όμως ο άλλος να έχει γράψει ολόκληρο βιβλίο. Μπορεί να είναι ιερέας και να είναι και ψυχίατρος και να έχει γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο για το θέμα της ομοφυλοφιλίας. Και να το διαβάζεις και να λες, να τον ξέρεις και τον άνθρωπο και να λες, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος αγωνίζεται. Είναι ανάμεσα σε δύο βράχια που είναι από τη μια η ομοφοβία της Εκκλησίας και από την άλλη οι προκαταλήψεις κατά της Εκκλησίας από την κοινότητα, ας το πούμε έτσι, που δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς. Και να έχει γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο, υποτίθεται για να παρουσιάσει την αγάπη, την ομόφυλη, ως κάτι που οι χριστιανοί θα έπρεπε σιγά σιγά να δεχτούν, πρωτοποριακό δηλαδή. Και μέσα να έχει 5 παραδείγματα ομοφυλόφιλου. Και να είναι και τα 5 άρρωστες καταστάσεις. Δηλαδή, πάει να σου παρουσιάσει κάτι, αλλά απ' την άλλη πρέπει να σου παρουσιάσει ότι είναι άρρωστο και εμείς το αγαπάμε. Έλα να σου πούμε αυτό, θα έχω περισσότερο πρόβλημα από ότι είχαμε τον άλλο, σε παρακαλώ. Περίμενε. Αυτό δεν είναι ρητορική μίσους. Βεβαίως είναι. Και είναι και ύπουλη ρητορική μίσους, γιατί σου παρουσιάζομαι ότι μιλάω υπέρ των δικαιωμάτων των ανθρώπων με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό, αλλά μέσα από τα γραπτά μου απεικονίζω τα κοινωνικά στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και τις αρνητικές εικόνες. Για να παράγω αυτό. Σου έλεγα εγώ την άλλη φορά που συζητούσαμε για μια άλλη περίπτωση, ότι ρε παιδί μου, άμα θα πεις κάτι, υποστήριξε το με την ορθή, με το ορθό λεκτικό. Χρησιμοποίησε ένα συμπεριληπτικό αγαπητικό λόγο και προσπάθησε πολύ συνειδητά να μην διαβιβάσει στερεότυπα και προκαταλήψεις. Ναι, αυτό είναι το στοιχειώδες. Και όταν βλέπεις τον άλλον να είναι ψυχίατρος και να κάνει αυτή την κίνηση... Άλλο ψυχίατρος, άλλο ψυχολόγος. Σωστό και. Εντάξει, οι ψυχίατροι είναι ιατροί, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί τη θεραπεία τους. Οι ψυχίατροι είναι ιατροί οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί πάνω στις ψυχοπαθολογίες και στο να κάνουν διαγνώσεις και να συνταγογραφούν φάρμακα. Οι ψυχολόγοι είναι επιστήμονες οι οποίοι σπουδάζουν πάνω στην ανθρώπινη φύση. Έχει μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο. Μπορεί η ψυχολογία ως επιστήμη να ξεκίνησε από εμπνευσμένους ψυχιάτρους όπως το Φρόιντ, το Γιούνγκ κτλ. Αλλά σήμερα κάποιος ο οποίος σπουδάζει ψυχίατρο, σπουδάζει ιατρική σχολή, κάνει αγροτικός γιατρός και μετά κάνει 2-3 χρόνια την ειδικότητα της ψυχιατρικής. Ενώ ένας ο οποίος σπουδάζει ψυχολογία είναι όλες τις σπουδές πάνω στην ανθρώπινη φύση. Δηλαδή πρέπει να μιλήσω λίγο και για τα στερεότυπα της δικής μου και για την ταυτότητα. Ο κατάλληλος ειδικός ψυχικής υγείας για να μιλήσει για θέματα ανθρωπίνων σχέσεων και για θέματα ψυχικής υγείας και ευεξίας και για θέματα μικροκοινωνικών συνθήκων είναι ο ψυχολόγος, όχι ο ψυχίατρος. Κάποιοι ψυχίατροι μπορεί να κάνουν μια περαιτέρω εκπαίδευση στη ψυχοθεραπεία και να είναι αδιούχοι ψυχοθεραπευτές και να μπορούν να κάνουν ψυχοθεραπεία. Όμως ο θεωρητικός ειδικός, ο οποίος έχει σπουδάσει ανθρωπιστικά το ζήτημα της ψυχολογίας, είναι ο ψυχολόγος, όχι ο ψυχίατρος. Και δεν αναφέρεσαι σε διαγνώσεις που αφορούν διαταραχές και νευρολογικά θέματα και τέτοια, έτσι. Οι ψυχιατροί ασχολούνται με την ψυχοπαθολογία. Οι ψυχολόγοι μελετούν
τη ψυχική υγεία, τη ψυχική κανονικότητα. Μελετούμε τις θεωρίες προσωπικότητας, τα μοντέλα, τα θεραπευτικά και όλη την ιστορία της ψυχολογίας και της μελέτης της ανθρώπινης ψυχής εντός εισαγωγικών, της ανθρώπινης λειτουργικότητας. Δηλαδή είναι πολύπλευρη η μελέτη. Ενώ ο ψυχίατρος το βλέπει καθαρά από ιατρική σκοπιά. Και παλιότερα που δεν είχαμε ψυχολόγους ούτε στην Κύπρο ούτε στην Ελλάδα, το 65 ήταν η πρώτη έδρα ψυχολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, παλιότερα που δεν υπήρχαν ψυχολόγοι, έβγαιναν οι ψυχίατροι και μιλούσαν για θέματα ψυχολογίας γιατί δεν είχε ψυχολόγους. Τώρα έχει ψυχολόγους. Άρα ο ψυχολόγος είναι αυτός που θα γράψει βιβλία, ο ψυχολόγος είναι αυτός που θα μιλήσει, ο ψυχολόγος είναι αυτός που θα κάνει ψυχοεκπαίδευση. Ο ψυχίατρος θα κάνει επίσημη διάγνωση, θα συνταγογραφήσει φάρμακα και θα παρακολουθήσει τη φαρμακευτική θεραπεία. Για να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους. Δεν υποτιμώ τους ψυχιάτρους σε καμία περίπτωση. Αλλά δεν είναι το ίδιο ο ψυχίατρος με τον ψυχολόγο. Καλά κάνεις και εγώ διευκρινίζω πράγματα γιατί και εγώ δεν τα έχω όλα. Ναι, απλώς σου εξηγώ, αγάπη μου. Αλλά θέλω να σου πω και το άλλο. Ότι αρκετοί θρησκευόμενοι επιδίωξαν είτε να γίνουν ψυχίατροι είτε να γίνουν ψυχολόγοι προκειμένου να μεταφέρουν τα μηνύματα, τα θρησκευτικά μέσα από την επιστήμη. Και εγώ όταν ήθελα να πάω να σπουδάσω ψυχολογία, ο πατέρας μου ήταν πολύ υπέρ γιατί έλεγε τι ωραία να είναι μια χριστιανή ψυχολόγος. Αλλά μετά συνέβη και αυτό το τραγικό που είπε η μάνα μου, την έστειλε να σπουδάσει ψυχολόγος και τρελάθηκε. Και την κατάστρεψε η ψυχολογία, μέσω η ψυχολογία. Αλλά όπως και να έχει, γι' αυτό το λόγο, Πέτρο μου, σου είπα ότι ήθελα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί ο τρόπος με τον οποίο μιλούμε και ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε μια θέση όπως κάποιος να είναι δάσκαλος, να είναι ψυχολόγος, να είναι, ξέρω εγώ, πολιτικός για παράδειγμα. Άμα έχεις μια βαρύτητα, αυτό που πες και εσύ, έχεις μια εξουσία τρόπον την, μια θέση, ο λόγος σου βοηθάει στο να διαμορφωθούν συνειδήσεις και να διαμορφωθούν και συμπεριφορές. Και είσαι και από ένα μέρος που μπορείς να δεις πράγματα, από μια θέση που μπορείς να τα δεις και αλλιώς τα πράγματα. Αν είσαι ένας επιστήμονας κοινωνικός ο οποίος έχει συνειδησία, ναι. Αν είσαι, για παράδειγμα, ένας πολιτικός, θα χρησιμοποιήσεις πράγματα προκειμένου να επιτύχεις τους σκοπούς. Αν είσαι ένας πολιτικός, ο οποίος έχει το μακιαβελικό στυλ του πολιτικού, του ηγεμόνος του Μακιαβέλη, δεν μιλάω, ελπίζω, ξέρεις, εγώ έχω ακόμη ελπίδα ότι θα έχουμε ακόμη και πολιτικούς ανθρώπους, ανθρώπους οι οποίοι είναι στην πολιτική, οι οποίοι να έχουν πνευματικότητα. Έχω τέτοιες ελπίδες εγώ, κάνω τέτοια όνειρα. Είμαι τόσο παιδική. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε λίγο, θα έχουμε περίεργα πράγματα. Αλλάζει πάρα πολύ η κοινωνία μας. Νομίζω είμαστε σε μια φάση παρακμής η οποία θα οδηγήσει σε κάποιο είδους ακμή, δεν είναι? Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να φτάσουμε στην ακμή. Και για θα βουλιάξουμε παντελώς την παρακμή. Φαίνονται ότι ανοίγουν συνέχεια πράγματα. Και άλλα και άλλα και άλλα και δεν προλαβαίνουμε να χωνέψουμε κάτι. Αυτό που με στεναχωρεί εμένα πάρα πολύ είναι το εξής, ότι τη δεκαετία του 80, ξέρω εγώ, που ήμουν έφηβος και καθόμουν μόνος μου και σκεφτόμουν, έκανα τον πόλεμο τον εσωτερικό. Στην αρχή είχε κερδίσει η Εκκλησία, έτσι. Χώθηκα εκεί να θεραπευτώ. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν έβλεπα τι γινόταν στην κοινωνία για το HIV, για τις διακρίσεις, το τι γινόταν στο σχολείο απέναντι στον Πέτρο που σου λέγα, τι γινόταν μέσα μου που δεν μπορούσα να μιλήσω. Όλα αυτά λοιπόν, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μετά από 40 χρόνια θα είμαστε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε προχωρήσει. Πολύ περισσότερο. Πολύ περισσότερο. Από την άλλη σου έλεγα πριν ότι και πάλι έχουμε προχωρήσει πολύ γρήγορα. Μάλλον συμβαίνει το εξής. Η κοινωνία και τα θέματα που ανοίγουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μπορούμε να διαχειριστούμε και να αντιμετωπίσουμε. Και υπάρχει λίγο ένα tempo fast food. Ναι, γιατί εμείς θέλουμε περισσότερα πράγματα και δεν είναι μόνο οι επιστημονικές ανακαλύψεις. Ναι, ότι και οι θεσμοί έχουν πιο πολλές απαιτήσεις. Η ζωή μας έχει πολύ μεγαλύτερη απαίτηση. Τώρα αυτό που ήθελα να πω, γιατί δεν θέλω να τα βλέπω μαύρα τα πράγματα, είναι ότι μέσα όταν, όπως φαντάζομαι εγώ και από την προσωπική μου εμπειρία, όταν δείχνουν όλα ότι μπλοκάρουν και δεν προχωράνε, και όντως δείχνει να φτάνουμε σε μια κατάσταση τώρα που μπλοκάρουν πολλά πράγματα. Βλέπεις να
τα περιστατικά που έχουμε τα κοινωνικά αυτά με το μίσος, από απλούς ανθρώπους όπως ήταν με τον Αντώνη, όπως ήταν με... μας κάνουν εντύπωση γιατί δείχνουν σαν να χάνουμε την ανθρωπιά μας. Μέσα σε όλη αυτή πιστεύω εγώ τη σύγκρουση και βλέποντας κιόλας ότι οι άνθρωποι αυτοί μέσα σε δεκαετίες έχουν φτάσει πάλι στο σημείο τώρα να υπερασπίζονται μια ομοφοβία την οποία θα μπορούσαν ήδη και πριν από 40 χρόνια να έχουν διώξει. Και ακόμα είναι στη φάση να την υπερασπίζονται. Πιστεύω ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, τώρα μπορεί να ζούμε ομοφοβία και μπορεί να βγαίνουν κάποιοι μπροστά, όπως λες, για πολιτικούς λόγους ή για άλλους λόγους να την υποστηρίζουν. Και αυτό μετασχηματίζεται συνέχεια και με την πολιτική και το πώς αλλάζουν τα πράγματα γύρω μας. Και πιστεύω, θέλω να πιστεύω, ότι άμα δεν έχουμε κάτι που να μας γυρίσει πάρα πολύ πίσω, κυρίως σε θέματα ποιότητας ζωής, να το πω. Δηλαδή, η φάση που οι άνθρωποι ζορίζονται περισσότερο από δυσκολίες, τότε τους μένει και λιγότερος χρόνος να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα. Πιστεύω δηλαδή ότι αν δεν συμβεί κάτι πολύ χοντρό και άσχημο στον πολιτισμό μας, ότι σύντομα αυτά τα πράγματα θα αποτελούν παρελθόν στις συζητήσεις. Συγγνώμη για το... Ας το ελπίσουμε να είναι σύντομα παρελθόν όλα αυτά που μας βασανίζουν σήμερα, όπως είπες, και να μην ανοίξουν άλλα και να μην πάμε χειρότερα. Εγώ θα είναι παρελθόν επειδή θα ανοίξουν άλλα. Το λέω δηλαδή κάπως αλλιώς. Προσπαθώ να είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος, κύριε Σαμπουτζάκη. Ναι, πιστεύω δηλαδή ότι αυτά δεν θα λυθούν, αλλά θα δούμε ότι δεν είναι και κάτι προς λύση. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις. Δηλαδή δεν είναι κάτι που πρέπει να λύσουμε σε αυτά τα πράγματα. Είναι απλά ανθρώπινα, πρέπει απλά να προσέχουμε τον χρυσό κανόνα. Ναι, να μην ενοχλούμε τους ανθρώπους. Ναι. Θα έχουμε άλλα δύσκολα πράγματα να αντιμετωπίσουμε. Να έχουν να κάνουν πάλι με ταυτότητες. Γιατί βλέπεις ότι δημιουργούνται ομάδες ανθρώπων που αρχίζουν όλο και να αποστασιοποιούνται. Και αυτό που σου περιέγραφα είναι το ότι αυτοί οι άνθρωποι που σήμερα είναι ομοφοβικοί δεν έχουν καμία σχέση με τους ανθρώπους που ήταν ομοφοβικοί το 80 και το 90. Εκείνοι ήταν ομοφοβικοί γιατί ήταν η κοινωνική συνθήκη. Τώρα είσαι ομοφοβικός από πολιτική επιλογή ή αν όχι καθαρά πολιτική. Καταλαβαίνεις τι σου λέω, από προσωπική ζωής, διαστροφή. Από προσωπική διαστροφή. Από οτιδήποτε. Σήμερα από πλέον κακία. Έχουμε την ευθύνη γιατί ακριβώς έχουμε και τη γνώση. Αυτό ήθελα να σου πω. Ότι στο σημερινό χαοτικό κόσμο, στη σημερινή συνθήκη στην οποία και καλώς θίγονται κάποια προβλήματα που προηγουμένως δεν θίγονταν. Δηλαδή είναι καλό ότι προβάλλονται κάποια προβλήματα, όσο και αν προκαλούν minority stress, είναι καλό γιατί όσο βγαίνει στην επιφάνεια ένα πρόβλημα, τόσο περισσότερο αναγκάζεται η κοινωνία να το αντιμετωπίσει. Ναι. Τώρα βέβαια η κοινωνία αντιδρά και σου λέει έχουμε άλλα προβλήματα. Αυτό είναι το στάνταρ. Δεν γίνεται. Όλα μαζί πάνε. Δηλαδή αυτό το έχουμε άλλα προβλήματα το ακούω εδώ και 30 χρόνια, έτσι. Έλα μου, έλα μου. Ναι. Δηλαδή... Και στα καλά και στα κακά το άκουμε. Δηλαδή Ολυμπιακούς κάναμε, ας έχουμε άλλα προβλήματα τώρα. Κρίση είχαμε, ας έχουμε άλλα προβλήματα. Ξέρεις κάτι, νομίζω ότι είναι ένα ανθρωπιστικό ιδανικό. Εγώ σε τέτοια κοινωνία προσδοκώ, που να έχει κέντρο τον άνθρωπο και το καλώς νοούμενο συμφέρον του ανθρώπου, οπότε το πρόβλημα του ενός από τα 8 δισεκατομμύρια ανθρώπων στον πλανήτη είναι εξίσου σημαντικό με τα προβλήματα των υπολείπων. Δηλαδή αυτό ναι. Το prioritize, η αξιολόγηση των προβλημάτων είναι πολύ προβληματική. Δηλαδή τι σημαίνει ότι υπάρχουν άλλα προβλήματα, άρα το δικό σου δεν είναι σημαντικό. Εσύ δεν είσαι σημαντικός. Γιατί να μην είμαστε όλοι σημαντικοί. Αυτό που σου είπα, συμπεριληπτική κοινωνία. Που να είμαστε όλοι μέσα. Δεν σημαίνει ότι εάν βοηθηθούν άνθρωποι περιθωριοποιημένοι, άνθρωποι που ανήκουν σε κοινωνικές μειονότητες και οι οποίοι βιώνουν αυτό το έντονο μειονοτικό στρες, αν βοηθηθούν να έχουν καλύτερη ζωή, ότι θα χειροτερέψει η δική μας. Όχι. Εάν καλυτερεύει η ζωή του συνάνθρωπου μας, καλυτερεύει η κοινωνία μας και αναπόφευκτα καλυτερεύει και η δικιά μας η ζωή. Μας συμφέρει όλους να ανακουφιστούν από οποιοδήποτε μειονοτικό στρες ή οποιοδήποτε συνάνθρωποι. Να σου φέρω μια εικόνα πάνω σε αυτό που λέμε. Η μητέρα μου ήταν ειδική δασκάλα και δούλευε στο ΕΛΕΠΑΠ. Το ΕΛΕΠΑΠ είναι στο Πύρο.
Και οπότε πήγαινα εγώ και ως μαθητής, ξέρω εγώ, γυμνασίου Λυκείου, με κάποια μέρα δεν είχαμε μάθημα εμείς και είχαν αυτοί, μπορεί να πήγαινα στο Ένα σχολείο της άλλο και να κοινό που καθόμουν με τα έχουμε, παιδιά. είμαστε και δύο παιδιά εκπαιδευτικών, παρακάτω. Ναι, πήγαινε. Ναι. Άστα, άστα, έχουμε καμένοι και δύο. Οπότε λοιπόν Πήγαινε στο βρισκόμουν με ΛΕΠΑΠ. κάποια παιδιά, ναι, και καθόμουν να παρακολουθούσα το μάθημα, να δω πώς, τι έκανε η μαμά με τα παιδιά εκεί, πώς έκανε μάθημα. Παιδιά που είχαν κυρίως και νοητικά προβλήματα, αλλά κυρίως αναπηρίες σωματικές. Κινητικά προβλήματα, ζητήματα, ναι. Κινητικά προβλήματα, ναι. Και θυμάμαι λοιπόν ότι στην αρχή ήταν το σοκ του διαφορετικού. Αυτό όμως έφευγε μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Και αυτό που έμενε δεν ήταν ότι εγώ είμαι ανώτερος και ήρθα τώρα να βοηθήσω. Αυτό που έμενε ήταν ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον για το κάθε ένα παιδί που έχει όντως ένα δικό του τρόπο να μπορεί να κάνει πράγματα που δυσκολεύεται να κάνει, ή ένα δικό του τρόπο επικοινωνίας, ή αυτό που έβλεπα, εν πάση περιπτώσει, μου μιλούσε για τη δική μου φύση. Μου μιλούσε για την ανθρώπινη φύση. Με μάθαινε καλύτερα για τον εαυτό μου. Θέλω να πω και ακόμα και μόνο έναν άνθρωπο να το βλέπεις να ανασένει. Μόνο αυτό να βλέπεις. Μαθαίνεις για τον εαυτό σου. Δεν μαθαίνεις για κάποιον εξωγήινο. Αυτό ακριβώς. Μαθαίνουμε για μας. Όταν βλέπω εγώ λοιπόν έναν ομοφοβικό να αρχίζει να βρίζει, οι σκέψεις που περνάνε από το δικό μου το μυαλό με αυτά τα χρόνια εμπειρίας, δεν λέω τώρα όταν ήμουν 20-30 κάτι και έπρεπε να οχυρωθώ γιατί ήταν επίθεση απέναντι σε μένα, τώρα δεν το θεωρώ επίθεση σε μένα. Έχω ενδυναμωθεί. Αλλά όταν βλέπω ένα ομοφοβικό να κάνει επίθεση και να μιλάει έτσι απαράδεκτα, το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι του συγγενείς του. Δηλαδή θα ήθελα να τον πιάσω, να του πω: ρε άνθρωπέ μου, έχει συγγενείς ΛΟΑΤΚΙ. Άμα δεν Ακριβώς έχει, σημαίνει αυτό, πως ρε. είναι Ακριβώς αυτό. τρομαγμένοι, είναι φοβισμένοι, δεν σου μιλάνε, δεν γνωρίζει τους ανθρώπους σου. Εσύ χάνεις από τη ζωή. Δεν καταλαβαίνεις πράγματα που συμβαίνουν δίπλα σου. Κλείνεις την καρδιά σου, μαζεύεις μέσα αρνητισμό ή μπορεί όλο αυτό πολιτικοποιώντας να το κάνεις και θεωρίες τραγικές. Θέλεις Τι να να πω. τελειώσουμε, θέλεις να κλείσουμε σχατολογικά παρόλο που είσαι άθεος και εγώ είμαι ένθεη. Ας το άθεος. Θα ήθελα κάτι να σου πω κάποια στιγμή, αλλά δεν το θυμάμαι τώρα, άσε με. Είμαι πιο ένθεος από ένθεος, αλλά άθεος ένθεος. Πιστεύω ότι ο Θεός θέλει να πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει. Okay. Οπότε ο Θεός δεν υπάρχει για μας. Εμείς είμαστε εδώ και με τις καρδιές μας είναι. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Θα τελειώσουμε κάτι εσχατολογικό, να θυμηθούμε και τα παλιά μας. Είναι σίγουρο ότι όλοι μας κάποια στιγμή θα πεθάνουμε. Είναι σίγουρο αυτό. Όταν θα πεθάνουμε και μετά, δεν θα έχει καμία σημασία αν ήμασταν άνδρες, γυναίκες, τρανς άνδρες, τρανς γυναίκες, cis, αν είμαστε straight, αν είμαστε queer, αν είμαστε το ένα ή το άλλο. Όταν θα πεθάνουμε, θα έχουν καμία σημασία όλα αυτά. Και αν υπάρχει ζωή μετά θάνατο, που υπάρχουν κάποιες καινούριες μελέτες, Πέτρο μου, οι οποίες, επειδή τώρα η ιατρική επιστήμη έχει καταφέρει να μπορεί να επαναφέρει στη ζωή άνθρωπου που πέθανε 6 ώρες μετά, και έχουν τις καινούριες αποτυπώσεις των ανθρώπων που είχαν τις λεγόμενες επιθανάτες εμπειρίες, που τώρα οι επιστήμονες λένε να τις λένε actual death experiences, πραγματικές εμπειρίες θανάτου. Είχα τέτοια και κάποια στιγμή θα τα πούμε. Α, Οπότε είχα τώρα και σε ήταν έχω πολύ κλείσει για ενθουσιασμένη. 2 συνεντεύξεις ακόμη. Δηλαδή τώρα εσύ έχεις φάει άλλες 2 Κυριακές. Κοιτάξτε, όλα αυτά. Δηλαδή είχα μια τόσο εντυπωσιακή που απλά σταμάτησα να φοβάμαι το θάνατο από εκεί πέρα. Α, μπράβο. Α, θες να μας αλλά πεις τώρα ή άλλη φορά. Δεν ξέρω αν μπορεί να κολλήσει, αν ταιριάζει στο τέτοιο. Ναι, για άλλη φορά καλύτερα. Απλά θέλω να πω ότι Αν είναι. θες μπορείς να το πεις. Απλώς εγώ αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι με βάση την επιστήμη πλέον είναι πολύ πιθανό να υπάρχει ζωή μετά θάνατον. Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις, αν όχι αποδείξεις, γιατί έγιναν επιστημονικά πειράματα μέσα σε εντατικές. Ένα πρόγραμμα στο οποίο το γράφω γι' αυτό στο καινούριο μου βιβλίο. Συνεργάστηκαν πόσα πανεπιστημιακά νοσοκομεία παγκοσμίως στις μονάδες εντατικής θεραπείας, εκεί που είχαν ανθρώπους τους οποίους σταματούσε η καρδιά, οι πνεύμονες και ο εγκέφαλος, και έκαναν αλλαγές μέσα στο δωμάτιο που τις έβλεπα, θα μπορούσαν να τις δουν μόνο οι ασθενείς και που δεν μπορούσαν να τις δουν οι ιατροί και οι νοσοκόμοι. Και μετά, όταν τους επανέφερα στη ζωή 2 ώρες μετά που πέθαναν, 3 ώρες μετά που πέθαναν, θυμόντουσαν και περιέγραφαν τα αντικείμενα στο ράφι που δεν τα είχαν δει οι νοσοκόμοι και οι Ναι, ιατροί, ναι, ναι, ναι. που δείχνει ότι υπάρχει κάποια συνειδητότητα ανθρώπινη, η ύπαρξη έξω από το θάνατο. Εντάξει.
Δεν το ξέρουμε ακόμη. Αυτή είναι μια ιδέα πάντως θετική, άμα την έχει κανείς. Είναι πολύ θετική. Εγώ να σου πω τον θάνατο το σκέφτομαι σαν κάτι το οποίο θα με απαλλάξει από όλες τις ταυτότητες. Θα είμαι πουλάκι, θα πετάω. Δεν θα πεινάω, δεν θα πονάω, αυτό είδα, δεν θα αυτό έχω είδα ανάγκες. Ακριβώς, αυτό ακριβώς έζησα. Σε αυτό που σου λέω, στην εμπειρία. Έζησα την απόλυτη ευτυχία Στην εκτός των κεντρών. Στην επέμβαση Όχι ανοιχτής στην καρδιάς. εγχείρηση, όχι, όχι. Αυτό το είχα. Μάλιστα ήταν λίγο πριν παρατήσω τον χριστιανισμό. Αυτή η εμπειρία με βοήθησε το να πω ότι δεν θέλω να έχω καμία σχέση με εσάς. Υπάρχουν πολύ καλύτερα πράγματα να ασχοληθώ πνευματικά. Δηλαδή, ακόμα και ο Θεός μου λέει: δεν υπάρχω, φίλε. Όλα είναι πολύ ωραία. Πώς θα το πω, ήταν κάπως έτσι η μετάφραση που έκανα εγώ στο βίωμά μου. Γιατί θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι βιώματα και πρέπει Κοίταξε, και εγώ πέρα από την που επιστημονική δηλώνω ανάλυση. ένθεη ελάθρισκη, δεν ξέρω τι είναι ο Θεός ή Θεός, αν είναι τι είναι, δεν ξέρω. Ξέρω μόνο, νιώθω, βίωμα λες, ότι υπάρχει μια καθολική αγάπη, μια καθολική αλήθεια καλοήθης, καθολική καλοήθης, προς την οποία προσπαθούμε να πάμε όλοι οι άνθρωποι, ο καθένας με το τέμπο του, όπως έγραψε και ο φίλος στο σχόλιο, ο καθένας με τα βιώματα του, ο καθένας με το δικό του προσωπικό αγώνα. Με αυτή την έννοια πιστεύω ναι. Κατάλαβες τι λέω, δηλαδή καθαρά πνευματικά και υπαρξιακά, ναι. Καθόλου θρησκειοληπτικά, και πιστεύω πραγματικά ότι ο Θεός αγαπήστη. Πάμε τώρα στη βίβλο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εφόσον το έχουμε ξεκαθαρίσει ότι είναι ok. Ο Θεός αγάπη εστί. Και είναι υπέροχο και είναι τεράστια ευδαιμονία να μπορείς να αγαπήσεις τον εαυτό σου, να αγαπήσεις την ανθρώπινη φύση, να αγαπήσεις το εδώ και τώρα. Για παράδειγμα, αγαπώ πάρα πολύ ότι περάσαμε αυτές τις 4 ώρες μαζί απόψε. Το αγαπώ πάρα πολύ. Ήταν μέθεξη. Μέθεξη ψυχών και πνευμάτων. Δεν ξέρω αν το ένιωσες παρομοίως. Και εσύ. Καταρχήν δεν κατάλαβα ότι πέρασαν 4 ώρες. 4 ώρες, αγάπη μου. 4. Θα σπάσει ρεκόρ αυτό το βίντεο. Είναι το πιο μεγάλο βίντεο. Αλλά είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν άνθρωποι που θα το παρακολουθήσουν μέχρι τέλους. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Γιατί βλέπω πάντα τα στατιστικά στο YouTube. Και είμαι σίγουρη ότι αυτό το βίντεο θα το παρακολουθήσουν οι άνθρωποι. Όποιος ξεκινήσει να το παρακολουθεί θα το τελειώσει. Άρα αν το δούμε και σκατολογικά... Αυτό που περιγράφεις τώρα είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Και ως άθεος θα σου πω ότι θα χρειαζόμαστε τελετές. Χρειαζόμαστε δημιουργία κοινοτικών μνημών γύρω από τέτοια γεγονότα. Ορόσημα, πώς θα το πω, ζητήματα της ζωής μας. Μας λείπει αυτό, γιατί συζητώντας για θρησκεία στην αρχή, μιλάς για την τελετουργία, μιλάς για τα rituals που έχουμε χάσει. Και είδα προχθές ένα γάμο ορθολογικό, έτσι το μεταφράσαμε. Ήταν η απόπειρα ενός ιερέα, πραγματικού ιερέα, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, κανονικής, να τελέσει ένα μυστήριο που απλά το κανονικό γάμο, στην Εκκλησία μέσα, που απλά το συνόδευσε και με κάποια λόγια που ήταν όντως ένα δέσιμο με το σήμερα. Η πίστη, αν καταφέρουμε να τη δέσουμε το σήμερα, είναι κάτι λεπτό, δεν είναι λογικό. Έτσι, που αυτό όντως είναι πολύ σημαντικό. Και πρέπει, ρε παιδί μου, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορούμε να ζήσουμε τη ζωή μας αλλιώς, άμα δεν έχουμε ένα συνεκτικό απλό αφήγημα. Χρειαζόμαστε ένα υπαρξιακό νόημα στη ζωή μας. Και να καταλάβουν και όσοι είναι ιερείς σε θρησκείες, οποιαδήποτε, όσοι ασχολούνται βασικώς με θρησκείες, ότι αν δεν χωράει κάποιος μέσα στο αφήγημα της θρησκείας, που μπορεί να χωρούσαν για 2.000 τα χρόνια τα άτομα, αν σήμερα δεν χωράει κάποιος, ένα άτομο να μην χωράει, η θρησκεία οφείλει να ταιριάξει στο άτομο αυτό. Δηλαδή το παράδειγμα που μας έλεγε ο Χριστός, ότι ο βοσκός θα τρέξει απέναντι, θα τρέξει να πάρει το πρόβατο που δεν είναι στο κοπάτ. Δεν θα ασχοληθεί με τα πρόβατα που είναι μέσα. Η θρησκεία όμως ως μορφή εξουσίας τελικά πάει ανάποδα. Δηλαδή άλλο η θρησκεία, η κοινωνική θρησκεία να το πούμε, η θρησκεία της γιαγιάς μου, η θρησκεία του λαού, η θρησκεία του ενιαυτού των γιορτών. Αυτό λοιπόν που περιμένω και εγώ πάρα πολύ είναι ένα λόγο παρηγορητικό ως προς τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα από τη θρησκεία. Και παρηγορητικό, όχι τοξικά παρηγορητικό. Ναι, όχι με τον τοξικό λόγο. Ναι. Πρέπει να αγκαλιάσει... Υπάρχουν κάποιες εκκλησίες στο εξωτερικό οι οποίες είναι συμπεριληπτικές. Εμείς είμαστε στη φάση που πολλοί ιερείς βγαίνουν και προσπαθούν να βγάλουν ένα λόγο συμπεριληπτικό. Αλλά ακόμα είναι πολύ τοξικός. Να σου πω κάτι...
μου είπε μια κυρία, η οποία είναι θρησκευόμενη και εξομολογείται, και γνωρίζω και τον εορέα στον οποίο εξομολογείται, μου είπε και έπαθα σοκ τι της είπε όταν του είπε στην εξομολόγηση ότι ο γιος της είναι γκέι. Πήγε να εξομολογηθεί και του λέει «Πάτερ τάδε, ο γιος μου είναι γκέι και είμαι πολύ θυμωμένη που είναι γκέι και του φέρομαι άσχημα κλπ. Κλπ». Οπότε αυτός της είπε «Είσαι σοβαρή, είσαι καλή χριστιανή εσύ, αντί να αγκαλιάσεις το παιδί σου, να το αγαπήσεις, το απορρίπτεις και το σπρώχνεις στην κατάθλιψη, στην αποξένωση κλπ. Και της είπε «αν είσαι καλή χριστιανή θα αποδεχθείς το παιδί σου όπως είσαι». Και πήγε την επόμενη μέρα στη δουλειά της, μου το λέει ο γιος της. Και τους λέει «απόψε κερνάω, θα κάνω πάρτι, ο γιος μου είναι πούστη». True story, της λέει «ρε μαμά, όχι στο άλλο». Πολύ γρήγορη ήταν, δηλαδή. Αυτή πήγε με ταχύτητα, δεν ξέρω εγώ τι απόσταση τι έχει. Σοβαρά. Και έπαθαν όλοι σοκ, γιατί αυτή ήταν μια θεούσα, ξέρω εγώ, η οποία δεν χρησιμοποιούσε και δεν ήξερε χρησιμοποιήσει και τη σωστή έκφραση. Οπότε χρησιμοποιήσε τη λέξη πούστης, η οποία δεν είναι σωστή έκφραση στη σημερινή εποχή. Είναι ναι, μόνο άμα τη χρησιμοποιήσω εγώ για τον εαυτό μου. Σαν ναι. Ανάκτηση. Και την είπε με καμάρι όμως, δεν την είπε με ντροπή. Mm. Την είπε, εγώ απόψε γιορτάζω. Είχε κάνει ήταν... δική της δουλειά, είχε κάνει εσωτερική δουλειά φαίνεται για χρόνια. Έκανε δουλειά με τον εαυτό της γυναίκα και λέει να κάνω πάρτι. Λέει απόψε να σκεράζω γιατί ο γιος μου είναι πούστης, τους είπε. Και της λέει ρε μαμά γκέι να πεις ότι είναι ο γιος σου και γιατί να κάνεις πάρτι. Αλλά βλέπεις αυτό είναι παρηγορητικό ας πούμε. Ναι. Να σου πω κάτι, αυτό που μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση άρνηση. Ρε παιδί μου, εγώ φεύγω 23 ετών από την εκκλησία. Πρόσεξε, όταν έφυγα από την εκκλησία, δεν ήμουν κανένα τυχαίο που λένε. Μόλις είχα γυρίσει από χριστιανική κατασκήνωση που ήμουν αρχηγός, ήμουν μέλος της αντιαιρετικής ομάδας, την ομάδα της Εκκλησίας Ελλάδος. Έκανα δύο κατηχητικά για Παρασκευή, Χαλάνδρη τα ανώτερα. Είχα κάποια, πώς να το πω, έκανα πράγματα μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα. Και μέσα σε ένα απόγευμα λέω: όλο αυτό δεν βγάζει πουθενά, τα παρατάω. Δεν γύρισε ποτέ κανένας από όλους αυτούς τους χριστιανούς. Ποτέ. Έχουν περάσει 30 χρόνια και γνώριζα πάρα πολύ κόσμο, σου λέω, όχι λίγο. Ποτέ δεν με προσέγγισε κάποιος από αυτούς να μιλήσουμε απλά και ανθρώπινα. Και λέω κυρίως τους παπάδες, ο πνευματικός μου. Ή ξέρω εγώ άλλοι παπάδες που είχαν μια γλώσσα από εδώ μέχρι δεν ξέρω και εγώ πού να μιλάνε και να βγάζουν κηρύγματα. Από τη στιγμή όμως που έφυγα, με προσεγγίσανε μόνο για να μου πούνε ένα πράγμα. Θα τα χρειαστείς και θα ξαναγυρίσεις. Θα δεις τι θα πάθεις και θα ξαναγυρίσεις. Μόνο αυτό μου είπα. Ποτέ κανείς δεν ήρθε να μου μιλήσει και να μου πει «Πες μας, Πέτρο, γιατί έφυγες». Θα σου πω κάτι. Είναι πεπερασμένες οι δυνατότητες της θρησκείας. Τη συγκεκριμένη θρησκεία που γνωρίζω τουλάχιστον. Είναι πεπερασμένες οι δυνατότητες της και δεν μπορείς να περιμένεις ουκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Παιδί μου, τόσο λίγο ψυχή να έχουν. Ναι, δηλαδή, να μου ναι γιατί δεν είναι πραγματική αυθεντική αγάπη προς τον άνθρωπο. Ναι, αλλά έτσι μου γκρεμίζεται όλη η ζωή μου εμένα. Γιατί εγώ έζησα μια ζωή και πίστευα σε αυτούς τους ανθρώπους. Και εγώ πίστευα. Θεωρούσα ότι μια αξία. Και εγώ πίστευα. Αξία. Και εγώ πίστευα. Ξέρεις πώς το καταπολεμώ αυτό το πράγμα. Ξέρεις πώς το καταπολεμώ, εγώ προσωπικά. Λέω, αυτό που δεν ήσουν εσύ θα γίνω εγώ. Αυτό που δεν ήσουν να είσαι αγαπητικός και ίσιος και ξεκάθαρος και να κάθεσαι να συζητάς, θα το κάνω εγώ. Θα το κάνω εγώ για μένα, θα το κάνω για τα παιδιά μου, θα το κάνω για τους θεραπευόμενους μου, θα το κάνω για τους ανθρώπους που παρακολουθούν το ψυχοεκπαιδευτικό μου κανάλι στο YouTube. Δεν θα σε μισήσω, δεν θα γίνω αντίθεη, δεν θα γίνω άθεη. Δικαιούμαι να γίνω άθρησκη, ενώ να μην συμμετέχω στη θρησκεία. Δικαιούμαι, αλλά δεν πολεμώ τη θρησκεία. Σε καμία περίπτωση δεν πολεμώ τη θρησκεία. Και θα δώσω τόσο πολύ αγάπη, όσοι ποτέ δεν έδωσες. Θέλω να σου διαβάσω κλείνοντας. Έχεις διαβάσει το βιβλίο μου «Χαρούμενα παιδιά»? Όχι. Λοιπόν, στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» έχω ένα ποίημα. Ναι, του 2017 το βιβλίο. Έχω συμπεριλάβει ένα ποίημα το οποίο το έγραψα για τη μάνα μου. Αλλά εσύ άκου το και όπου ακούς μάνα βάλε εκκλησία.
Εντάξει. Αφιερωμένο. Θα σε εκδικηθώ, μαμά. Όση εμπιστοσύνη δεν μου έδειξες, θα συνεχίσω να τη δείχνω στα παιδιά μου. Όσα καλά λόγια ξέχασες να μου πεις, θα συνεχίσω να τους τα λέω, ώσπου να τα πιστέψουν και να πιστέψουν στον εαυτό τους. Όσες φορές με λύπησες επειδή μου χαρούμενη, θα είναι για μένα το κίνητρο να χαίρομαι με τη χαρά των παιδιών μου. Με τις λύπες τους θα συνεχίσω να λυπάμαι όμως, επειδή τα αγαπώ και δεν θέλω να ταλαιπωρούνται, έστω και αν δεν συμφωνώ με όλες τις επιλογές τους. Θα σε εκδικηθώ, μαμά, συνεχίζοντας να προσπαθώ να είμαι θετικός και αισιόδοξος άνθρωπος. Να πιστεύω στο καλό μέσα στους ανθρώπους και να τους συγχωρώ όλους, ακόμα και τον εαυτό μου. Το ξέρω πως με αγαπάς, μαμά. Είναι αίσθηκτο ζωώδες η αγάπη της μάνας για το παιδί της. Θέλει πολλή δουλειά να εξευγενιστεί, πνευματική και ψυχική, και δεν σε κατηγορώ που δεν μπόρεσες να τη φέρεις όλη εις πέρας. Γνωρίζω πως είχες και έχεις καλές προθέσεις παρά την εμφανή τοξικότητα σου στη ζωή μου. Δεν το έκανες επίτηδες. Με αγάπησες και με αγαπάς όπως ακριβώς αγαπάς τον εαυτό σου. Σκληρά, ανεπιτίδευτα, άγρια, ενοχικά. Λυπάμαι που έχεις τέτοια δύσκολη σχέση με εσένα, αλλά δεν μπορώ να γίνω η θεραπευτρία σου. Είμαι η κόρη σου. Το ξέρω πως με αγαπάς, μαμά, αλλά γνωρίζω και πως με βλάπτεις. Γι' αυτό ζω τόσο μακριά από εσένα. Γι' αυτό αντέχω λίγες μόνο ώρες την παρουσία σου χωρίς να γίνομαι καθρέφτης. Το γνωρίζω πως με αγαπάς, μαμά, αλλά δεν το ξεχνώ πως με βλάπτεις. Θα συνεχίσω να σε αγαπώ όσο δύσκολο και αν το κάνεις κάποιες μέρες. Επειδή φρόντισα να μάθω την ιστορία σου και ήταν δύσκολη. Στη θέση σου μπορεί να γινόμουν τοξικότερη. Θα συνεχίσω να σε αγαπώ, μαμά, αλλά θα σε εκδικηθώ γλυκά. Αγαπώντας τα παιδιά μου και τον εαυτό μου όπως ποτέ δεν φαντάστηκες. Καληνύχτα. Αυτό αν μπορεί κανείς να το κάνει, είναι ότι καλύτερο. Είναι στόχος. Το έγραψα, ξέρεις, γράφουμε πράγματα για να τα επιτύχουμε. Τώρα, 6 χρόνια μετά, είμαι no contact με τη μάνα μου. Ένα αγαπητικό no contact όμως. Του στείλω ότι μπορεί να μου στείλουν ένα μήνυμα στο κινητό και να τους απαντήσω στο μήνυμα. Όχι, δεν θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο γιατί είμαστε no contact. Ξέρω πως με αγαπάτε και εγώ σας αγαπώ, αλλά επιθυμώ να μην ερχόμαστε σε επαφή γιατί θα έχω συναισθηματική αναδρομή και θα απορριθμιστώ συναισθηματικά και είναι κρίμα. Και μου έγραψε και ο πατέρας μου, εντάξει, οι επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων γίνονται κάθε εξάμηνο. Μου έγραψε πριν μερικούς μήνες, αν φορέσουμε ειδικές στολές. Ναι, αυτή είναι η δική μου στάση. Ναι. Να σου πω κάτι, η δική μου σκέψη είναι γιατί δεν το είχα κάνει πολύ νωρίτερα. Πέτρο μου, πολύ μην αγαπάς τον εαυτό σου ενοχικά. Αποδέξου. Όχι, ξέρεις τι εννοώ, ξέρεις τι εννοώ. Δηλαδή, η αγάπη πολλές φορές πρέπει να δείξουμε αγάπη. Όχι τιμωρώντας τον άλλον, γιατί εσύ δεν το κάνεις για να τιμωρείς τους παιδιούς σου. Δεν τους εκδικείσαι. Το κάνεις γιατί πρέπει να προφυλάξεις τον εαυτό σου. Αυτό είναι η μετεξέλιξη μιας εξαιρετικά αντιδραστικής ιδιότητας. Εντάξει, εννοείται. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια ξέρουν οι γείτονές μου εκεί στο πατρικό μου ότι όποτε πήγαινα, μετά από λίγη ώρα ακουγόντουσαν τα ντεσιμπέλ, δεν ξέρω πού, στο Θεό. Ναι. Αλλά έχεις φτάσει στο σημείο που θέλεις και να τους κάνεις ένα δώρο πίσω. Απλά ξέρεις ότι δεν μπορείς να είσαι μαζί τους. Δεν δηλαδή έχεις βγει, έχεις ενδυναμωθεί για να μπορείς να το πεις αυτό. Έκανα πάρα πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία και ακούω. Και να το νιώθεις, όχι να το λες, δεν το λες ψεύτικα. Όχι, το νιώθω. Το νιώθεις, το ζεις, το νιώθω και ο λόγος για τον οποίο επιδίωξα τον no contact γιατί δεν ήθελα ποτέ πια ξανά να τους μιλήσω άσχημα. Δεν ήθελα. Δεν ήθελα να ξανά έχω άλλη έκρηξη. Ούτε ήθελα να δεχθώ άλλο νέκινγκ, ούτε να αντιδράσω βία. Δεν ήθελα. Δεν ήθελα και ξέρεις με κάποιους ανθρώπους, όπως είπαμε και πριν, πάμε no contact. Ναι, αλλά είναι μεγάλος πλούτος ότι όντως εσύ μπορούσα να τους διαβάσεις ανθρώπους και να τους αγαπήσεις έστω, δηλαδή δεν μπορείς να είσαι μαζί τους,
αλλά μπορούσε να τους αγαπήσεις για αυτό που Πίστεψε έζησαν. Με όμως ότι δυσκολεύτηκα πάρα πολύ για να το επιτύχω αυτό το πράγμα και με βοήθησε ψυχολόγος μου να το επιτύχω. Γιατί Ε, όταν ναι. είσαι ο ίδιος ψυχολόγος, δεν έχει σημασία πόσες γνώσεις ψυχολογίας έχεις. Μέσα σου τα τραύματα είναι τεράστια εμπόδια τα οποία σε μπουρδουκλώνουν. Αυτό καταστρέφεσαι, κάνεις πράγματα που μετά λες, ρε παιδί μου, δεν με πρόσεξα, δεν με αγάπησα, δεν με έκανα. Δηλαδή, και είμαι σίγουρη ότι σε 5 χρόνια από τώρα, αν είμαι σε αυτή τη ζωή, γιατί δεν ξέρει κανένας που θα φύγει, θα είμαι σε ένα ακόμη πιο εκλεπτισμένο στάδιο διαχείρισης αυτών, που νιώθω ότι είμαι σήμερα σε σχέση με την ημερομηνία που γράφα το ποίημα, ίσως και κάτι το οποίο με χαροποιεί και δείχνει ακριβώς ότι μπορεί να υπάρξει αλλαγή θετική. Ξέρεις, εγώ έκανα παιδιά πολύ μικρή. Ήμουν 22 όταν γέννησα το γιο μου και 25 όταν γέννησα την κόρη μου. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω παιδιά. Ήθελα πάρα πολύ. Και μάλιστα την προηγούμενη μέρα πριν τον πρώτο μου γάμο, τα παιδιά είναι και τα δύο από τον πρώτο μου γάμο, υπήρχαν πολύ σοβαρά προβλήματα που μπορούσα να χωρίσω. Είχα και λόγο να χωρίσω, ας πούμε, αλλά δεν χώρισα γιατί είπαμε πολύ κοντά στο να κάνω παιδιά. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω παιδιά, μου λησαγμένη. Ναι, μια άλλη ιστορία ήθελα να κάνω παιδιά. Τώρα που το γιο μου είναι 26 και η κόρη μου είναι 23. Είμαστε σε ένα σημείο που περάσαμε από εφηβείες, περάσαμε από αντιδράσεις, περάσαμε από διάφορα, που και οι δύο χαίρονται να συνομιλούν μαζί μου και χαίρονται που είμαι η μαμά τους. Και μου λέει η κόρη μου προχθές, θα σου πω κάτι, μου λέει, το οποίο είμαι σίγουρη ότι δεν τα ακούν πολλές μαμάδες. Δεν θα μου πει τώρα, δεν θα μου πει τώρα αυτή. Μου λέει, έχω κάποια στοιχεία δικά σου και γουστάρω. Ενώ οι άλλες λένε στη μάνα τους, δεν θέλω να γίνω σαν εσένα. Σε λέω, τα κιλά μου μόνο μην πάρεις. Υπάρχει ελπίδα και είμαι σίγουρη ότι εσύ αυτό το βλέπεις με τους μαθητές σου. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ναι. Και με τα παιδιά που είμαι σίγουρη και γνωρίζω ότι φροντίζεις ψυχικά και συναισθηματικά λόγω της ακτιβιστικής σου δράσης. Καλά, εκεί είναι μια άλλη κατάσταση, τελείως. Άλλη εικόνα, έτσι, άλλα πράγματα, τελείως. Μα το κάθε παιδί έχει τα δικά του ζητήματα, ρε Πετρό. Δηλαδή, και αυτό που έχω καταλάβει, και μιλάω τώρα από προσωπική πειρά ως μητέρα, είναι ότι ακόμη και αν κάνεις μεγάλες μαλακίες, αν κάνεις σοβαρά λάθη, αν μετανιώσεις για τα λάθη που έχεις κάνει ως γονιός και αν ζητήσεις αυθεντικά συγγνώμη και αν αναλάβεις την ευθύνη σου και αν κάνεις διορθωτικές κινήσεις, μπορείς να μην χάσεις τα παιδιά. Και όταν λέω να μην χάσει τα παιδιά, δεν είναι να μην χάσει τα παιδιά χτυπητικά με το να έχει δικά σου, να μην χάσει το στόχο τη γονεϊκότητα που είναι να βοηθήσει του ανθρώπου που αποφάσισε να φέρει στον κόσμο να έχουν. Έτσι όπω το λε, ή να το πω αλλιώ, όπω το έχω βιώσει εγώ, τελικά για να διακόψει επαφή με την οικογένειά σου, πρέπει να είναι έτοιμα με του γονεί σου. Πρέπει να είναι έτοιμα, μάλλον δικό του, και να έχουν κάνει πολλά πράγματα και να μην ακούμε τίποτα και να μην θέλουν τελικά επικοινωνία. Δηλαδή, εγώ αποχαιρετήθηκα με τη μάνα μου όταν ήμουν 40 ετών. Και τελικά, θα πρέπει να το έχω κάνει και πιο νωρίς, γιατί ήταν αίτημα της μάνας μου, που απλά, επειδή ήταν πολύ χριστιανή, δεν μπορούσε να μου το πει ότι δεν θέλει να με βλέπει. Και τελικά, το να αποχαιρετιστώ από αυτήν και να μου παραδεχτεί αυτή όντως ότι δεν θέλει να με βλέπει, ήταν ένα βήμα που κάναμε, και εγώ μετά έπρεπε όντως να σταματήσω επικοινωνία. Δεν πήγα ούτε στην κηδεία της. Είχαμε δεν πήγες, γιατί το σκέφτομαι και εγώ αυτό το πράγμα, όταν θα έρθει η ώρα, αν έρθει η ώρα. Κοίτα, είναι πολλοί λόγοι. Αν έρθει η ώρα της δικής τους κηδείας πριν από τη δική μου, γιατί ποτέ δεν ξέρει κανείς πότε θα πεθάνει, το σκέφτομαι και εγώ αυτό το θέμα, ότι θα ήταν... Είναι πολύ βαρύ αυτό, είναι πολύ βαρύ και δεν πεθάνεις είναι... τον κορονοϊό, μάνα σου. Ναι, αλλά όχι από άσχετα θέματα. Κοίταξε, είχε Αλτσχάιμερ, οπότε ήταν και αυτός. Δεν ήταν το πρόσωπο που ήξερα, αλλά δεν ήταν αυτός ο λόγος καθόλου. Δεν θα πήγαινα, εννοείται. Ήταν η μητέρα μου. Όταν έχεις, εγώ από τα 7 που συνειδητοποίησα, έκανα το πρώτο coming out στη μητέρα μου στα 12. Και από τα 12 μέχρι τα 42, να σου πω, γιατί μετά έπαθε η μάνα μου το Αλτσχάιμερ. 42-45, δεν θυμάμαι. Δηλαδή για 30 χρόνια τουλάχιστον προσπαθούσα να τη μιλήσω. Προσπαθούσα να με αποδεχτεί. Και το έκανα και υπερβολικά, δηλαδή ήμουν υπεραναλυτικός. Προσπαθούσα να είμαι διάφανος. Προσπαθούσα να λέω τα πάντα για να μην λειτουργούν τα στερεότυπα. Επειδή ήξερα ότι είναι αδυσόπιτα τα στερεότυπα εναντίον μας. Προσπαθούσα εγώ να ήμουν διαρκώς απολογητικός. Τελικά δεν κέρδισα τίποτα.
τίποτα απολύτως δεν κέρδισε. Θυμάμαι ένα περιστατικό στο τραπέζι της κουζίνας στο γονέο μου. Ήταν έτσι μέρες, 2001. Μπορεί ήταν και η ίδια ημερομηνία με τη σημερινή 17 Σεπτεμβρίου που ηχογραφού που βιντεοσκοπούμε. Που ήταν, μόλις είχα πάρει την απόφαση να χωρίσω, επιτέλους την είχα πάρει, την οποία αυτή την απόφαση τη δούλευα 1,5 χρόνο μέσα στο μυαλό μου και με τον ψυχολόγο μου και με τον πατέρα των παιδιών και ήταν οριστική. Και με κάλεσε ο πατέρας μου να με ρωτήσει γιατί χωρίζω. Και κάθισα 2 ώρες και με αναφιλητά τους περιέγραφα διάφορα βιώματα, συναισθήματα, γιατί ήταν ένας πολύ ατεριαστός γάμος, Πέτρο, πάρα πολύ ατεριαστός γάμος. Δεν ήταν κακός άνθρωπος ο πατέρας των παιδιών, δεν είναι κακός άνθρωπος, αλλά ήταν εξαιρετικά ατεριαστός γάμος. Και επειδή μοιάζουμε πολύ εμείς οι δύο, το έχουμε συζητήσει και ιδιωτικά ως προσωπικότητες, σκέψου τώρα να μπεις εσύ στην ηλικία των 20 που αραβωνιάστηκα εγώ, στη συνθήκη να ζεις με έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν έχεις κοινά στον τρόπο σκέψης, δεν έχεις κοινά στον τρόπο λειτουργίας του μυαλού, δεν έχεις κοινά στα ενδιαφέροντα, δεν έχεις κοινά στην αντιμετώπιση των γονιών. Και είχαμε τεράστιες διαφορές. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ βαθιά και τον εκτιμώ και θέλω το καλό του, αλλά πραγματικά ήμασταν πολύ δυστυχείς μαζί. Και για 2 ώρες περιέγραφα τα πολύ δύσκολα συναισθήματα, έκλαιγα για τις ματιωμένες προσδοκίες, γιατί σε καμία περίπτωση δεν παντρεύτηκα για να χωρίσω, σε καμία περίπτωση δεν παντρεύτηκα για να εγκαταλείψω και οτιδήποτε. Και όταν τελείωσα, ο πατέρας μου είχε παραμείνει ακίνητος και έτσι παγωμένος και μου λέει, με αυτά τα μυαλά που πας, έχεις 3 επιλογές. Θα καταλήξεις είτε στην κόλαση, είτε στο ψυχιατρίο, είτε στο νοσοκομείο με AIDS. Γεια σου. Εκείνη την ώρα κατάλαβα, στα 26 μου χρόνια, 26 μισό, ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι να καταλάβουν. Το κατάλαβα γνωστικά, συναισθηματικά, που πήρε άλλα 20 χρόνια να το καταλάβω. Αυτό εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε συναισθηματικά. Δηλαδή τώρα φέρνοντας αυτή την εικόνα στο μυαλό μου, είναι ξεκάθαρο ότι μου έλεγε ότι τίποτα. Και η μάνα μου είπε το κλασικό, μα γιατί να το χωρίσεις, δεν είναι γυναικάς, δεν σε έχει απατήσει, δεν είναι λογαδόρος, δηλαδή, δεν είναι αλκοολικός, γιατί να χωρίσεις. Σου δείξαν και οι δύο ότι δεν μοιάζονται για σένα και για το αν είσαι ευτυχισμένη ή όχι, για τον πόνο σου, μοιάζονται για κάτι άλλο. Μοιάζονται για το να μην διαταραχθεί ο κόσμος. Γιατί μπορώ να αντιληφθώ, Πέτρο, ότι νομίζεις και νομίζουμε όλα τα παιδιά ότι οι γονείς μας δεν έχουν συναισθήματα, ότι δεν είναι και αυτοί άνθρωποι, ότι δεν έχουν και αυτοί συμμορφωθεί και δεν έχουν συμβιβαστεί και ότι δεν έχουν σκοτώσει τα όνειρά τους και δεν έχουν κάνει θυσίες σε μια ηλικία που ακόμη δεν είχαν την απαραίτητη αυτογνωσία και τις δεξιότητες να μπορούν να κατανοήσουν τι θυσίες κάνουν. Και δεν αντιλαμβανόμαστε ότι εκείνος ο άνθρωπος που για σένα είναι ο γονιός, που σε έχει μεγαλώσει, που ήταν κάποτε Θεός, είναι ένας συνάνθρωπος σου, ο οποίος μπορεί να μην αντέχει να αποδεχτεί την αλλαγή σου, γιατί αν αποδεχτεί την αλλαγή σου, μετά δεν θα μπορεί να ζήσει μέσα στο δικό του το πετσί. Αυτό ακριβώς που λες. Και όταν λοιπόν ο γονιός πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στο δικό του θάνατο ή στον θάνατο του παιδιού του και επιλέγει να σκοτώσει το παιδί του, δεν είναι όλοι οι γονείς γονεϊκοί, δεν είναι όλες οι μανάδες μητρικές, δεν είναι όλοι οι πατεράδες πατρικοί. Ναι. Αυτό που εγώ έζησα... Δηλαδή η μητρικότητα και η πατρικότητα είναι αρετές που καλλιεργούνται και συμβαδίζουν με την ψυχοσυναισθηματική οριμότητα και την πνευματικότητα. Το ότι γέννησες παιδιά δεν σε καθιστά γονεϊκό. Κάτι μου λέει και σε διακόψα. Δεν ξέρω τι είναι το πιο δύσκολο τελικά. Το μίσος ή η αποδοχή, γιατί μου περιγράφει μια κατάσταση που εμένα με έχει προβληματίσει. Δηλαδή, τι θα κόστιζε περισσότερο στην πιστή χριστιανή μητέρα να αναθεωρήσει όλη τη δική της προσωπική ζωή
που όντως είχε περάσει πράγματα που την κατεύθυναν στην ομοφοβία, στο πούμε, αγάπη, έτσι. Θέλει κότσια, θέλει αρχίδια για να το κάνεις αυτό το πράγμα και δεν το έχουν όλοι. Ωραία. Και το μήνυμα λοιπόν που θέλω εγώ να δώσουμε τώρα είναι το ότι οι γονείς οι καημένοι μπορεί να θέλουν να αγαπήσουν τα παιδιά τους, αλλά είναι και οι ίδιοι παιδιά και μπορεί να έχουν το παιδάκι μέσα τους να τσιρίζει εκείνη τη στιγμή και Και δεν να είναι ικανοί να ζηλεύει. βοηθήσουν. Και δυστυχώς, όχι δυστυχώς, έχουμε λοιπόν κάποιους ανθρώπους που πάνε και τους συμβουλεύονται. Τους συμβουλεύουν αυτούς τους γονείς. Και πρέπει πάνω στη συμβουλευτική των γονέων, λίγο σε αυτό το θέμα, ο κόσμος να καταλάβει ότι αν πας και συμβουλεύεσαι κάποιον ιερέα για αυτά τα θέματα, είναι δίκοπο μαχαίρι. Μπορεί δηλαδή να χάσεις την οικογένειά σου. Η δική μας οικογένεια διαλύθηκε, όχι επειδή η μητέρα μου ή ο πατέρας μου ήταν τα άτομα που ήταν, επειδή οι συμβουλευτικοί που δέχτηκαν και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο ήταν τέτοιο που επιβάρυνε, ερμήνευε πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Δηλαδή, μπορεί η μητέρα μου ως παιδί και ο πατέρας μου ως παιδί να είχαν κάποιες δυσκολίες. Να μην ήταν και το καλύτερο ζευγάρι, οτιδήποτε. Οι συμβουλευτικοί που δέχτηκαν όμως από τη στιγμή που ξεκίνησαν να κάνουν την οικογένειά τους, ήταν τελείως λάθος. Και ήταν οι συμβουλευτικοί της Εκκλησίας. Και εγώ ως εκπαιδευτικός, που είμαι σε ένα σχολείο που διδάσκω θρησκευτικά, καταλαβαίνεις όλο αυτό λίγο. Είναι ένα θέμα. Γιατί ξέρω ότι αυτοί οι ιερείς δολοφόνησαν μέλη της οικογένειάς μου. Τόσο απλά το λέω. Δολοφόνησα καταρχήν τη σχέση μου με τη μάνα μου. Γιατί δεν ήταν στα χέρια μου. Μπορούσε Ήταν στα όμως χέρια η του μάνα σου. δογματικού, του γκουρού. Αλλά να σου πω, είχα και εγώ πνευματικό. Δεν ήταν έτσι τα Τελευταία. πράγματα τόσο δύσκολα, τόσο στριμωγμένα σε κάποιους ανθρώπους. Κρέμονται αποκλειστικά και μόνο από την πίστη τους. Δεν τους έχει μείνει τίποτα άλλο. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω τη μάνα μου και να πω ότι έκανε δική της προσωπική επιλογή. Μήπως η μάνα σου γι' αυτό μαρτύρησε με το Αλτσχάιμερ. Ίσως υποσυνείδητα να έχει τύψεις. Είχε πάρα πολλά πράγματα, μάλλον σου λέω. Είχε ένα απίστευτο, απίστευτη ιστορία. Ήταν άνθρωπος που αγωνίστηκε, άνθρωπος που άξιζε. Υπέροχος άνθρωπος. Πώς μπορεί να έχεις έναν υπέροχο άνθρωπο και να παίρνει τόσο λάθος αποφάσεις? Αυτό το λέω και το επαναλαμβάνω. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν υπάρχει ένας ιδεολογικός χώρος που κάνει κακό και αυτός ο χώρος συνεχίζει να κάνει Μια κακό, εκκλησία. αυτό δεν είναι αδιάφορο. Μπορούμε να το αποτιμήσουμε. Σκοτώνει ανθρώπους, καταστρέφει την υγεία τους, καταστρέφει τα όνειρά τους, τον τρόπο που θα προχωρήσουν στη ζωή, ανθρώπινες σχέσεις. Πρέπει η κοινωνία να το χωνέψει. Ελπίζω σε λίγο να μπορούμε όντως να το αποτιμήσουμε οικονομικά. Δηλαδή, πραγματικά εγώ θα κινηθώ νομικά και θα ζητήσω Αυτό να το αποζημίωση. κάνεις, αυτό να το κάνεις και είμαι μαζί σου. Προς το παρόν δεν μπορεί να γίνει αποτίμηση. Εγώ πιστεύω ότι σύντομα θα μπορεί να γίνει. Δηλαδή, το ότι εγώ έχω φτιάξει ένα αφήγημα στη ζωή μου που λέει ότι η μητέρα μου θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σαν άνθρωπος αλλιώς, αν η πολιτεία μας δεν είχε αποφασίσει να βάλει την Εκκλησία τόσο κυρίαρχη στη ζωή μας. Αν δεν το είχε αποφασίσει αυτό, ούτε η οικογένειά μου θα είχε διαλυθεί, ούτε ο αδερφός μου θα είχε πεθάνει από αλκοολισμό. Γιατί όλα αυτά τα προβλήματα ήταν σίγουρα προβλήματα ανθρώπων. Δομικά, όπως ξέρεις, οι ψυχολόγοι που ξέρετε, είχε τα δικά της η μάνα μου, τα δικά μου ο πατέρας. Τα δικά της ο πατέρας, τα δικά του. Όμως, όταν έχεις μια συμβουλευτική από πάνω, δογματική, διαλύεις τους ανθρώπους. Εγώ, δηλαδή, αυτό είναι που με βασανίζει τόσο πολύ και δεν μπορώ να χωνέψω, δεν μπορώ να συμβιβαστώ. Πώς το επιτρέπουμε ακόμα? Ναι. Ναι, είναι, το καταλαβαίνω. Σε ακούω. Το καταλαβαίνω. Θεσμικά πώς το Ναι, επιτρέπω. το καταλαβαίνω αυτό που λες. Μιλάς για το γεγονός ότι η Εκκλησία είναι συνδεδεμένη με το κράτος στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ότι έχει υπερεξουσίες η Εκκλησία, ότι πληρώνονται οι ιερείς από το κράτος και ότι στην ουσία δεν είναι secular το κράτος. Δεν υπάρχει secularism, δεν υπάρχει διαχωρισμός κράτους-Εκκλησίας. Και αυτό στη σημερινή εποχή, με τις σημερινές κοινωνικές συνθήκες, που οι άνθρωποι, γιατί κοίταξε και εσύ, Πέτρο, για νιώσω να 200 χρόνια πριν, δεν θα είχες να κάνεις coming out, ούτε θα είχες να αντιμετωπίσεις οτιδήποτε από τους γονείς σου. Το πολύ πολύ να έκανες καμιά αρσενοκητία. Σε αποθήκες και σε... Ναι, και... Αν και παλιότερα, επειδή οι γυναίκες ήταν κλεισμένες στα σπίτια, οι άντρες ήταν αυτοί που κάνανε ό,τι κάνανε έξω. Και οι γυναίκες μέσα στα σπίτια, φαντάζομαι. Ναι. Λίγο γινόταν. Το περισσότερο ήταν αντρικό σεξ παλιότερα. Ο κόσμος το ξεχάσει αυτό. Ήταν πολύ λιγότερο ετεροφιλόφιλο σεξ παρά ομόφιλο στις παραδοσιακές κοινωνίες. Αλλά.
Τώρα θέλεις να μπούμε μέσα σε μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία είναι για πολύ γέλιο αυτή η συζήτηση με την τοξική αρενοπότητα και τα στερεότυπα του. Πραγματικά, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Θα σου πούνε, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε ένα περιβάλλον όπως είναι, ξέρω εγώ, ένα βουκολικό περιβάλλον ή στο στρατό ή οτιδήποτε, δεν σημαίνει αυτό και σημαίνει κάτι άλλο. Έλα μου. Οκ, επειδή φτάνουμε τις 5 ώρες, θα κλείσω. Ναι, πρέπει να κλείσω. Αλλά αυτά που λες είναι έγκυρα. Είναι έγκυρα και όντως αποτελούν ζητήματα της σημερινής εποχής. Και η Εκκλησία σήμερα, στον 21ο αιώνα, δεν μπορεί να έχει τη θέση που έχει. Έτσι όπως είναι η κοινωνία αυτή τη στιγμή. Πλέον, δεν μπορεί να επιτελέσει το ρόλο που ίσως επιτελούσε αρκετά ικανοποιητικά κατά την τουρκοκρατία. Εντάξει. Ίσως επιτελούσε αρκετά ικανοποιητικά, ξέρω εγώ, το 1910. Τώρα όμως πλέον δεν τον επιτελεί ικανοποιητικά. Δεν είναι συνεχτικός ιστός της κοινωνίας, είναι το αντίθετο. Ναι. Έτσι όπως το λες. Και δεν είναι και ο ρόλος της πλέον αυτό σήμερα. Το θέλαμε για το πράγμα. Ναι, αλλά ξέρεις ότι θα χάσουν πάρα πολλοί άνθρωποι τις δουλειές τους. Θες να κλείσεις δουλειές και κλείσουν δουλειές, θα χάσουν οι άνθρωποι τους μισθούς, ξέρεις, είναι οικονομικό το ζήτημα. Πόσο είναι, 15.000 είναι μόνο γέρες. Το χρόνο. Είναι σε αριθμό, προσπαθώ να τις υπολογίσω. Anyway, εγώ θεωρώ ότι η Εκκλησία θα πρέπει να συνεχίσει, αλλά ως άθεα Εκκλησία. Αν ήμουν πρέπει να φτιάξω μια νέα θεολογία. Πρέπει να ανοίξουμε λίγο, ρε παιδί μου. Να έρθει και ο Θεός μαζί σαν πιστός. Πώς να το πω. Όλοι μαζί μια παρεούλα. Πέτρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και είμαι σίγουρη ότι και ο τηλεθεατής που έκανε το σχόλιο, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι τηλεθεατές από το κανάλι, θα ενθουσιαστούν επίσης και μας χρωστάς και ένα ακόμη για την επιθανάτια εμπειρία ή την actual death experience και για άλλα ζητήματα. Εγώ είχα σημειώσει εδώ να πούμε κάποια πράγματα για το ψυχολόγο. Για ποιο? Τα είπαμε αλλιώς και καλά κάναμε. Μπορεί να βγαίνουν και πολύ ωραία ερωτήματα, θέλω να πω τελικά, από τον κόσμο. Δεν τα απαντήσαμε. Τα ερωτήματα, θα τα μαζέψουμε τα ερωτήματα για επόμενη συνάντηση. Τώρα είναι η πρώτη. Είναι η πρώτη. Αν σ' αρέσει αυτό και αν ένιωσες καλά, αν ένιωσες ότι είναι μια εμπειρία καλή για σένα που δεν σε κουράζει, μπορούμε να το επαναλάβουμε. Για μένα είναι καλή. Αν εσύ το βλέπεις ότι ταιριάζει το στυλ. Ναι, βέβαια, όχι. Έμαθα τόσα πράγματα από σένα. Έμαθα πολλά πράγματα από σένα απόψε και ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Γιατί δεν είναι εύκολο να βρει άνθρωπο που να μπορεί να ακούσει τόσο πολλή ώρα και να κρατήσει και τη συζήτηση. Παρομοίως. Ναι. Παρομοίως. Σου λείπει και εσένα, έτσι. Παρομοίως, βεβαίως. Είναι μία μέθεξη πνευματική και ψυχική. Σε καληνυχτίζω, Πέτρο μου, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας σύντομα. Και έχεις κόσμο από το κανάλι που σε αγαπάει. Μια φίλη, η Ντορέτα, όταν έκανε την επέμβαση, μου λέει: ο φίλος σου, ο Πέτρος, έκανε επέμβαση. Το ξέρεις? Της λέω: περιμένω να Γιάννη να τον περιλάβω. Είσαι καλά τώρα, έτσι. Δεν, μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Τέλεια. Σε χαιρετώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Σε χαιρετώ πολύ. Καληνύχτα, αγάπη μου. Bye. Καλά. Γεια.